μείον πέντε, μείον πέντε. Έξι δια δύο συν οκτώ. Είκοσι φορές το δεκαπέντε. Έντεκα και εφτά, δεκαοκτώ. Σύνολο δεκάξι, πρέπει να είναι εντάξει. Λες να έχω λάθος, ας τα ξαναδώ. Δέκα μείον πέντε, μείον πέντε. Έξι δια δύο συν οκτώ. Είκοσι φορές το δεκαπέντε. Έντεκα και εφτά, δεκαοκτώ. Σύνολο δεκάξι, μάλλον είναι εντάξει. Ώρα να πέσω και να κοιμηθώ. Αν κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά. Κι όταν θα ψάχνω για θέση, θα είναι αργά. Λέγαμε λοιπόν πως μείον πέντε. Έξι δια δύο συν οκτώ. Είκοσι φορές το δεκαπέντε. Για ποιο λόγο λες? Ρε φίλε, τώρα ο νικητής είσαι. 9,5 μονάδες να πούμε. 9,5 μονάδες. Έλα. Εσύ καλά πήγες. Εντάξει, ρε φίλε, αλλά τώρα άλλο 9,5 και άλλο 7,5. Καλημέρα σας κύριε και κύριοι, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 27 Μαΐου 2019, μια μέρα μετά τις εκλογές. Κλείσε μια κάλπη, ανοίγει άλλη την άλλη εβδομάδα και έχουμε και μια τρίτη μες τον Ιούνιο κατά πάσα πιθανότητα. Όπως αναμενόταν. Κάλπες ανοίγουμε. Όπως αναμενόταν. Αναμενότανε. Αναμενότανε γιατί όταν λέγανε η διαφορά που δεν το πιστεύανε. Ναι. Δηλαδή 4 ώρα το απόγευμα να λένε ότι είναι συν πλην 2 η διαφορά. Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Τώρα οι εκλογές πότε, 30? 30 Ιουνίου νομίζω, ναι. Μήπως είναι και υπάρχει και 7 Ιουλίου, αλλά εγώ έτσι μια, από ένα ρεπορτάζ που έκανα χθες τη νύχτα μου λέγανε ότι θα το πάει πολύ γρήγορα. Και το Σύνταγμα έχει ορίζει ως ελάχιστο χρόνο τις 21 μέρες. Δηλαδή θέλει να το πάει σε εκλογές εξπρες και για τα μπάνια του λαού, εν πάση περιπτώσει, αλλά και 27. Γιατί θεωρεί ότι τον βολεύει και τον Τσίπρα και ο Μητσοτάκης, νομίζω ότι δεν θα έχει θέμα γι' αυτό. Και να σου πω κάτι, Ριγέννη, ό,τι ήταν να πούν, το πάνε τώρα. Ακριβώς, θα πούμε τέλεια. Δηλαδή, τι, θα καθόμαστε και καλύτερα να κάνουμε και ωραίο καλοκαίρι. Να φύγει ο κόσμος, γενικώς να ησυχάσει λίγο το σύστημα. Αν και νομίζω ότι ο Μητσοτάκης από το ρεπορτάζ που έκανε χθες, νομίζω θα αλλάξει τη στρατηγική του. Θα προσπαθήσει να πάει όσο πιο ήπια μπορεί. Να διεμβολήσει το χώρο του κέντρου, γιατί πια νομίζω ότι ο στόχος του είναι να ανεβάσει το ποσοστό του και να αγγίξει την αυτοδυναμία. Και αυτό που έκανε χθες είναι, δεν έβγαλε τον κόσμο έξω να πανηγυρίσει. Ακριβώς. Και ήταν πολύ ήπια η δήλωσή του. Πολύ ήπια. Πολύ μετριοπαθής, όντως. Και νομίζω ότι αυτό που έκανε το χθεσινό αποτέλεσμα ήταν το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία στη μέση της προεκλογικής περίοδου, τρεις εβδομάδες πριν, δεν θυμάμαι τώρα, φρέναρε αυτό το κύμα, το έχουμε διψήφια διαφορά. Και ότι πάμε σε ντέρμπι και τα λοιπά. Όταν μαλάκωσε η Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι εκεί γύρισε λίγο και το παιχνίδι. Και σταμάτησε και την πόλωση η Νέα Δημοκρατία. Τελευταία εβδομάδα βγήκε πολύ χαλαρά. Θυμίζω ότι η τελευταία έκρηξη ήταν με τον πατέρα του Πρωθυπουργού. Είδαν ότι δεν τους βγαίνει η πόλωση, διότι αυτός που πολώνει, όπως ξέρεις και από την εμπειρία σου, είναι ο δεύτερος πάντα. Βέβαια, ο πρώτος θέλει να πηγαίνει χαλαρά. Όπως και τώρα, νομίζω, στην πορεία προς τις εθνικές κάλπες, ο Τσίπρας ήταν εκείνος ο οποίος θα επιχείρησε να πολώσει. Και ο Μητσοτάκης νομίζω θα κινηθεί σε άλλη λογική ή αίμα για να πάει στους μετριοπαθείς. Είναι και διαφορετικά. Όταν έχεις, ας πούμε, στο πλάτη σου 9,5 μονάδες, δεν μπορείς δηλαδή. Και να θέλω ο Τσίπρας να καθίσει μέχρι τον Οκτώβριο, μπορούσε. Όχι, όχι, δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε τώρα. Να το λέμε κανονικά. Και νομίζω ότι μπορούμε να αποκαλύψουμε τώρα, χωρίς να πούμε ονόματα, ότι πολλοί υπουργοί που είχαμε εδώ, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, και τους ρωτούσαμε ανεπισήμως τι θα κάνει αν η διαφορά είναι μεγάλη. Μας είχαν προειδεάσει ότι αν η διαφορά είναι μεγάλη, ο κύριος Τσίπρας θα πάει σε εκλογές, γιατί ακριβώς είναι αυτό που λέει ο Ιορδάνης, δεν θα μπορούσε να σταθεί. Δηλαδή η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα, οι αποφάσεις, δηλαδή πώς θα έπαιρναν αποφάσεις. Τίποτα, είχαν κατέβει τα μολύβια πια και κανείς δεν. Όλοι θα ασχολούνταν με τις εκλογές τώρα και θα βλέπανε τον πρώτο. Γιατί και τον επόμενο, μάλλον, αυτό όχι τον προηγούμενο. Τον πρώτο, αυτό λέμε. Νομίζω επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Ιορδάνοι, κυρίες και κύριοι, στις περιφέρειες πλήρωσε και τις επιλογές του. Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία, το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό του 61% που είχε ο Τζικώστας, προφανώς δεν είναι η Νέα Δημοκρατία το 61% στην Κεντρική Μακεδονία. Εντάξει, ο Τζικώστας είναι υπερκομματικός. Ναι, δεν είναι, ας πούμε, μόνο. Αλλά και ο συμπαθής Γιαννούλης δεν ήταν το πρόσωπο. Ρε παιδί μου, δεν έχασε ο Τζικώστας από το θέμα το μακεδονικό. Αυτό λέω. Ναι. Ενώ ο Μητσοτάκης δεν πήγε τόσο καλά η Νέα Δημοκρατία στη Βορειοελλάδα. Περισσότερο δηλαδή η έκπληξη. Όσο περίμεναν, λες. Ναι, η έκπληξη ήταν ο Βελόπουλος. Ναι. Όπου σάρωσε, ας πούμε, έβλεπε στους νομούς στη Βόρεια Ελλάδα, ήταν τρίτος ο Βελόπουλος εκεί πέρα. Δηλαδή θα τα δούμε και σε λίγο τα αποτελέσματα. Και η μεγάλη έκπληξη βέβαια είναι ο Βαρουφάκης. Ο Βαρουφάκης που πήγε καλά και εμφανίστηκε, μου έλεγαν δημοσκόποι χθες, ότι ο Βαρουφάκης εμφανίστηκε τις τελευταίες εβδομάδες. Ναι. Στην αρχή δεν τον μετράγανε, δεν τον βρίσκανε πουθενά. Και τελευταία εβδομάδα μου λέει ένας δημοσκόπος, βρίσκω το Βαρουφάκη. Είναι, ρε παιδί μου, και η αριστερά, είδες, εξαφανίστηκαν το ποτάμι.
Ναι. Εξαφανίστηκε η Ένωση Κεντρών. Ο Βελόπουλος αυτούν τι θέση πήρε. Νομίζω όμως ότι Ένωση Κεντρών που δεν υπήρχε. Η Νέα Δημοκρατία πήρε πολύ από εκεί. Άλλωσε ο Μητσοτάκης Ένωση Κεντρών, ποτάμι. Το ποτάμι οι ζωές. Το ποτάμι διαλύθηκε κυρίως προς το Μητσοτάκη. Ναι. Και η θέση των ανεξάρτητων Ελλήνων. Πήρε ο τέτοιο. Τη θέση των ανεξάρτητων Ελλήνων πήρε ο Βελόπουλος. Και η πτώση, το γκρέμισμα για το οποίο δεν λυπήθηκα καθόλου, θέλω να σου πω, τη Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση. Το γκρέμισμα αυτό. Η Χρυσή Αυγή, τώρα που το λες. Διαλύθηκε σχεδόν. Πήρε τις μισούς ψήφους. Δηλαδή έχασε το 50% της δυναμικής της. Γιατί ουσιαστικά αυτή η τακτική, ας πούμε, τις φασαρίες και το ένα και το άλλο, πήγανε σε πιο ήπιες μορφές. Και πήγαν και προς τον κύριο Βελόπουλο, εγώ πιστεύω. Αυτό λέω, πιο ήπιες μορφές, ρε παιδί μου, ακραίου λόγου. Δεν ήταν αυτά τα τάγματα που βγαίνανε και χτυπούσαν. Όπως και ο Τσίπρας θεωρώ ότι άλλωσε όλα τα κόμματα σχεδόν πλην του Βαρουφάκη στα αριστερά του. Δηλαδή, κατέρευσε Λαφαζάνης, ο Λαφαζάνης, κατέρευσε ο Κωνσταντοπούλου. Αυτή η συζήτηση. Εγώ πιστεύω ότι πήγε προς εκεί, βέβαια. Όπως ο Ανταρσία 06. Περίμενε. Ο Ανταρσία, ο Λαφαζάνης και η Ζωή δεν είχαν κάποια δύναμη υπολογίσιμη. Δεν ήταν πουθενά. Ήταν πάνω από το 1,5. Ήταν γύρω στο 1,5. Δημοσκοπικά. Ναι, δεν είχαν μετρηθεί ποτέ και οι δύο σε ευρωεκλογές. Όχι, αλλά το δημοσκοπικό αυτό το 1,5 νομίζω ότι ο Τσίπρας στα αριστερά του πήγε από εκεί. Έχει πολύ μεγάλη σημασία τι θα κάνουν αυτές τις εθνικές εκλογές. Ναι, βέβαια. Γιατί σε ευρωεκλογές είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, βέβαια. Φυσικά. Τέλος πάντων, θα δούμε τους κάρτες, νομίζω. Στις εθνικές εκλογές, η αυτοδυναμία για όσους. Γιατί νομίζω ότι η συζήτηση η οποία θα γίνει το μήνα που έρχεται θα είναι για το αν υπάρχει αυτοδυναμία ή όχι. Και νομίζω ότι ο στόχος του Τσίπρα θα πρέπει να είναι να κουρέψει το ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και να ισχυροποιήσει το δικό του ποσοστό. Δηλαδή να πάει με ένα αξιοπρεπές ποσοστό. Πάντως έτσι όπως είναι τα πράγματα. Θα εξαρτηθεί, συγγνώμη, στο ολοκληρώσω αυτό και για όλους, ότι η αυτοδυναμία εξαρτάται και από τα πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή. Έτσι. Ναι. Έτσι όπως είναι τα πράγματα πάντως, αυτό το ποσοστό που έχει ο Μητσοτάκης δείχνει μια τάση αυτοδυναμίας. Ισχύει. Και το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ περνάει πάνω από 20% σημαίνει ότι καθερώνεται ως δεύτερο κόμμα. Ισχύει, από εκεί και πέρα το κίνημα αλλαγής. Είναι καθαρά τρίτο κόμμα, αλλά δεν οφείλεται περισσότερο στην άνοδό του. Βλέπουμε τα ποσοστά εδώ, 33,2 λένε οι δημοσκόποι, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα βήμα πριν την αυτοδυναμία. Δεύτερο καθαρά, πάνω από 20% είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 7,4 είναι τρίτο το κίνημα αλλαγής, ξεκάθαρα, αλλά οφείλεται στην πτώση της Χρυσής Αυγής. Ναι. Δηλαδή, τις προηγούμενες ευρωεκλογές το κίνημα αλλαγής είχε πάρει 8. Ναι, ναι, δεν ανέβασε τα ποσοστά του. Δεν ανέβασε τα ποσοστά. Ναι, ναι, ναι. Και άμα δεις, ας πούμε, και τι έγινε στις περιφέρειες και στους Δήμους, το κίνημα αλλαγής εκεί πέρα δεν πήγε. Δηλαδή, οι υποψήφοι από το ΠΑΣΟΚ, μόνο αν εξαιρέσει τον Αρνοατάκη, δηλαδή ο Σγουρός, ο Γερουλάνος, αυτοί, ας πούμε, δεν περάσαν στο δεύτερο γύρο. Εντάξει, το Γερουλάνο μην τον χωριώνεις όμως μόνο στο κίνημα αλλαγής. Ναι, αλλά. Ξέρω και άλλους που τον ψηφίσανε. Θέλω να σου πω σαν δυνάμεις τώρα. Ναι, ναι, ναι. Σαν δυνάμεις. Εδώ θα πάμε τώρα στις περιφέρειες, παιδιά, σε λίγο να ξεκινήσουμε να δούμε Παναγιώτα Σπηλιωτοπούλου για τον καιρό που δεν έβρεξε. Καλημέρα. Κυρία Σπηλιωτοπούλου μου, καλημέρα. Πήγαμε καλά. Ναι, 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 υπήρχε πιθανότητα, αλλά εντάξει, τελικά το γλιτώσαμε λίγο. Είχαμε για 30 Ιουνίου να μην σε ρωτήσουμε από τώρα, νωρίς ακόμα. 30 Ιουνίου που θα έχουμε τις εθνικές εκλογές, αν ξέρουμε πολύ νωρίς, άστο. Όχι, πάμε και δεύτερο γύρο πρώτα και βλέπουμε. Και είναι λίγο ρυψοκίνδυνο η αλήθεια είναι. Πάντως αυτή τη βδομάδα να πούμε ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερες βροχές. Σήμερα κάποιες βροχούλες θα τα δούμε πιο αναλυτικά. Ωραία, πάμε να τα δούμε τώρα. Πάμε να ξεκινήσουμε άλλα. Γιατί έχουμε και πολλούς κάρτες. Και Παρασκευή θα δούμε, στα βόρεια θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, Σαββατοκύριακο δεν λέμε ακόμα. Ωραία, πολύ. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια νεφώσεις με κάποιες τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα βορειοδυτικά. Θα έχουμε επίσης μεταφορά σκόνης, κυρίως στα δυτικά και νότια, και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο στα νότια. Συγκεκριμένα στα βόρεια θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου προς τη Θράκη και τους 28 με 30 βαθμούς τοπικά. Στα δυτικά θα φτάσει τους 27 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 28, στο βορειοανατολικό Αιγαίο τους 27 και στο νότιο Αιγαίο τους 30 βαθμούς και στην νότια Κρήτη θα προσεγγίσει και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στο Ιόνιο νοτιοανατολικές και στα πιο βόρεια τμήματα θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ από το απόγευμα όμως. Στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν πάλι από νότιες και ανατολικές διευθύνσεις, στα 3 με 5 μποφόρ, και από ανατολικές διευθύνσεις στο νότιο Αιγαίο, φτάνοντας στα ανατολικά της Κρήτης και τα 5 με 7 μποφόρ και στη θάλασσα Κυφύρων επίσης. Τώρα, στην Αττική θα έχουμε κάποιες νεφώσεις κατά διαστήματα και ηλιοφάνεια κυρίως και υπάρχει πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές από το απόγευμα και μετά όμως και κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη τώρα θα έχουμε νεφώσεις κατά διαστήματα και κάποια διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα για τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως. Η θερμοκρασία θα ανέβει έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο, έως 26 στον ευρύτερο νομό Θεσσαλονίκης και οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις επίσης στα 2 με 4 μποφόρ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτα, και από την Παναγιώτα Σπυριωτοπούλου και τον καιρό στην Ιωρο Ράντου με τους τίτλους ένα λεπτό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Ιρό. Καλημέρα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Προβάδισμα 9,4 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία εναντί του ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών με καταμετρημένο μέχρι στιγμής λίγο λιγότερο από το 70% των ψήφων. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 33,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 23,8% ενώ ακολουθούν το Κίνημα Αλλαγής με 7,4%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 5,6%, η Χρυσή Αυγή με 4,8%, η Ελληνική Λύση με 4,1% και το Μέρα 25 με ποσοστό 3%. Ραγδαίες οι πολιτικές εξελίξεις με τον Πρωθυπουργό να εξαγγείλει πρόωρες εκλογές μετά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα μη αντάξιο των προσδοκιών του. Μετά την εν λόγω εξέλιξη, πιθανότερη ημερομηνία εθνικών εκλογών είναι η 30 Ιουνίου. Συντριπτική χαρακτήρισε την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά της η Νέα Δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά τη μάχη του Σταυρού, πρώτος στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο αναδεικνύεται για την ώρα ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος. Σε αυτό του ΣΥΡΙΖΑ ο Δημήτρης Παπαδημούλης, ενώ στο ψηφοδέλτιο του Κινήματος Αλλαγής ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στις περιφέρειες τώρα, την επανεκλογή τους από τον πρώτο γύρο εξασφαλίζουν 5 περιφερειάρχες και συγκεκριμένα ο Απόστολος Τζιτζικώστας στην Κεντρική Μακεδονία, ο Σταύρος Αρναουτάκης στην Κρήτη, ο Αλέξανδρος Καχρημάνης στην Ήπειρο, ο Γιώργος Χατζημάρκος στο Νότιο Αιγαίο και ο Κώστας Αγοραστός στη Θεσσαλία. Στην περιφέρεια Αττικής προηγείται ο Γιώργος Πατούλης με τη Ρένα Δούρου να βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Στο Δήμο της Αθήνας, Κώστας Μπακογιάννης και Νάσος Ηλιόπουλος θα είναι οι μονομάχοι του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών, με τον πρώτο να προηγείται μέχρι στιγμής με ποσοστό άνω του 40%. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης προηγείται ο Νίκος Ταχιάος, με τη δεύτερη θέση να συνιστά ένα θρίλερ μεταξύ Κωνσταντίνου Ζέρβα, Γιώργου Ορφανού και Κατερίνας Νοτοπούλου. Γιάννης Μόραλης και Νικόλαος Βλαχάκος περνούν στον δεύτερο γύρο για το Δήμο του Πειραιά, με τον νυν δήμαρχο να συγκεντρώνει ποσοστό λίγο πάνω από το 45%. Και η κυκλοφορία στους δρόμους παραμένει ομαλή προς το παρόν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Ιρό Ράντου για τους τίτλους των ειδήσεων. Πάμε να ξεκινήσουμε, λέω εγώ, αφού είδαμε την κάρτα των τελευταία έτσι, ενσωμάτωση αποτελεσμάτων, να ξεκινήσουμε με τα ονόματα. Ναι, πολύ ποιοι εκλέγονται. Ναι, να ξεκινήσουμε, αν μπορούμε, το κοντρόλ να παρακαλέσω, να δούμε τους ευρωβουλευτές, να ξεκινήσουμε από τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ βλέπετε Κυμπουρόπουλος, Νέα Δημοκρατία. Δεν πειράζει. Κυμπουρόπουλος Στυλιανός 189.000, με Μαράκης 154, Βόζεμπερκ 108, μετά Σπυράκη 97, Κεφαλογιάννης 77, Άννα Μισελ 74 και Κίρτσος 72, παρακαλώ. Ακολουθεί πάλι τέτοιο, πάλι ο Αμυράς. Ναι, μισό λεπτό, ρε παιδιά, μην τη γυρίζετε την κάρτα, μισό λεπτό. Πριν πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι 2, 4, 6, 7. 7 βγάζει η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει περίπτωση για 8. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Θα πάει εκεί, θα πάει. Εκτός αν δεν πάει την έδρα ο κύριος Βαρουφάκης, όπου μπορεί να πάει να πέσει στη Νέα Δημοκρατία. Να φύγει από καραμπόλα ναι, και να βγει ο Αμυράς. Ο Αμυράς και την άλλη φορά επιλαχώνεται. Ναι, ναι. Δεν ήταν πρώτος. Ήταν δεύτερος επιλαχών, νομίζω, μετά την κυρία Τζαβέλλα. Πάντως εδώ βλέπουμε ότι η μάχη για την πρωτιά, τώρα θα σε πάω λίγο στα εσωτερικά του κόμματος της Κομματικής Αντιπολίτευσης, η μάχη εδώ ήταν να βγει ο κ. Μημαράκης πρώτος, το βλέπω δύσκολο πλέον, με τη χορηγία Τσίπρα, με τη χορηγία Πολάκη μάλλον, έτσι, ο κ. Κυμπουρόπουλος κερδίζει την εκλογική πρωτιά. Και το δικαιούται ο Στέλιος τώρα εδώ που τα λέμε, έτσι δεν είναι. Βοήθησε και ο πολύ, πολύ. Πάμε να δούμε τους εκλεγέντες από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Παπαδημούλης, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σταθερά ψηλά, με 95.889 ψήφους. Κυρία Κουντουρέα, παρακαλώ, για όσους λέγανε ότι είναι ξενοσώμα στο ΣΥΡΙΖΑ, δεύτερη, με 83.887, το εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ στήριξε. Που λέγανε όλοι ότι ο Κόκαλης ήταν δεύτερος. Ναι, και που λέγανε όλοι ότι η κυρία Κουντουρέα, ο μπαμπάς ήταν φιλοβασιλικός. Δεν έπιασε αυτό. Ο κύριος Αρβανίδης, ο συνάδελφος, στην θέση 3, με 74.480. Ο κύριος Κούλογλου, είναι ευρωβουλευτής. Θα είναι και πάλι, 70.502. Και ο κύριος Γεωργούλης, παρακαλώ, από το χώρο της υποκριτικής, εκλέγεται μια χαρά και μάλλον δεν εξελέγει τις πολιτικές του θέσεις, λόγω αναγνωρισιμότητας υποθέτω ότι εξελέγει. Λογικό. Και έκτος, ο κύριος Πέτρος Κόκαλης με 50.368 ψήφους. Ούλοι, ούλοι ψηφίζουμε Γεωργούλη. Ο κύριος Κουρούμπλης. Ο κύριος Κουρούμπλης πιο κάτω είναι.
Δεν εκλέγεται. Είναι πιο κάτω. Θα είναι υποψήφιο στις εθνικές εκλογές. Θα τον έχουμε τον κύριο Κουρουπλή σε λίγο. Ναι. Τώρα να σου παίρνει και τη θέση ο μετά έχει δώσει μάχη και χάνει τον Γεωργούλη. Εντάξει, φίλε, ο Γεωργούλης είναι. Ο Γεωργούλης. Εντάξει, το μπήκε τελευταία στιγμή, είναι αγαπητός ηθοποιός, μην το λες. Ψηφίζει ο κόσμος τέτοια. Εδώ κατηγορούν τον Βελόπουλο για άλλα πράγματα. Με συγχωρείς. Πάμε κίνημα αλλαγής. Κίνημα αλλαγής, Ανδρουλάκης πρώτος αναμενόμενο 50.000. Εύα Καηλή 43.000. Εδώ υπήρχε ένα ντέρμπι για την τρίτη θέση. Λέγανε ότι μπορεί να είναι δεύτερος ο κύριος Παπανδρέου, τα προγνωστικά τις προηγούμενες μέρες. Αλλά η Εύα, από ό,τι φαίνεται, δεν είχε πολύ μεγάλη ανάγκη. Ναι. 50-43. Αν το κίνημα αλλαγής, λέμε, γιατί είναι στο 30% ακόμα, αν το κίνημα αλλαγής βγάλει δύο ευρωβουλευτές, θα είναι αυτοί οι δύο, αυτοί που ήταν και σήμερα, δύο νέα παιδιά εκεί στο κίνημα αλλαγής. Συνεχίζουμε στους υπόλοιπους, κύριοι συνάδελφοι. ΚΚΕ, ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαδάκης με 22.248. Και ακολουθεί ο κύριος Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος με 17.655. Μάλιστα. Και το επόμενο ποιο είναι. Α, ο Λαγός Ιωάννης στη Χρυσή Αυγή 42.000. Κωνσταντίνου Αθανάσιος 16. Ο Λαγός, θέλω να σε ρωτήσω, δεν έχει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ναι. Πώς θα πηγαίνει στο Ευρωκοινοβούλιο. Διαλογραφίας, υποθέτω. Γίνεται αυτό. Ναι, δεν ξέρω. Δεν θα σου πω. Πάντως έδωσε μάχη ο Μιχαλολιάκος. Και ένα λόγο σου. Τώρα εδώ είναι. Έδωσε μάχη ξύλο σε όλη την προηγούμενη Ευρωκοινοβουλία. Για να βάλει το Λαγό. Για να βάλει το Λαγό. Αλλά τώρα είναι ένα θέμα εδώ πέρα. Εδώ βλέπουμε Κυριάκος Βελόπουλος 47.000. Με το σπαθί του. Ο Βελόπουλος. Σωστό. Δεν είναι. Σωστό. Καβάλισε στο κύμα εκεί το μακεδονικό. Στη Βόρεια Ελλάδα πήγε πάρα πολύ καλά. Ναι. Και έχουμε μετά τον Μύρο την κυρία Σακοράφα. Αν εκλέξει ο κύριος Βαρουφάκης το ΜΕΡΑ25 ευρωβουλευτή, θα είναι η κυρία Σακοράφα. Αλλά νομίζω ότι ακόμα, επειδή είναι 3,1-2,9, νομίζω είναι στο όριο εκλογής. Η πρόβλεψη που κάνανε χθες, αργά τη νύχτα, οι δημοσκόποι είναι ότι μάλλον δεν θα εκλέξει. Βγαίνει. Ναι. Και αυτή η έδρα που θα πάει, στην Νέα Δημοκρατία. Λογικά πρέπει να πάει στην Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να είναι 8-6 μετά, ναι. Αυτό θα ήταν λογικά. Ναι. Θα δούμε. Λοιπόν, όσο έχουμε καιρό ακόμα πριν πάμε σε εφημερίδες μας. Και Δήμος, παιδιά, να δούμε. Θα δούμε τώρα, μισό λεπτό. Δήμος Αθήνας. Όχι, κύριε, έχω ένα αίτημα προς το κοντρόλ. Λακωνία. Δήμος Ανατολικής Μάνης, αν μπορούμε να βρούμε, παρακαλώ. Δεν το βρίσκουμε αυτό, ούτε στο χάρτη δεν Δήμος το βρίσκουμε. Ανατολικής Μάνης, ντροπή. Όσο βλέπουμε αυτό, να ψάξουν τουλάχιστον στα κοιτάπια, στο Google, μπας και βγει. Δήμο Ανατολικής Μάνης μετά. Πάμε από την Αθήνα. Έτσι λέγεται Δήμος Ανατολικής Μάνης. Ναι, με έδρα το Ήτιλο. Με έδρα το Γήθιο, κύριε. Το Γήθιο. Ναι, βάλτε Γήθιο, παιδιά. Μπορεί κάτι να βγάλει εκεί πέρα, δεν ξέρετε. Βάλτε. Ορίστε, κύριε. Ο Ανδρεάκος Πέτρος. Είναι ο νυν δημάρχος, θέλω να σου πω. Προηγείται. Του Μιχαλολιάκου. Είναι ο αδελφός του Βασίλη Μιχαλολιάκου, θέλω να σου πω. Κυριάκος Μιχαλολιάκος, ο αδελφός. Τι γίνεται, όλοι εκεί πέρα Μιχαλολιάκοι λέγεστε. Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι ο κ. Ανδρεάκος θα βγει για τρίτη, νομίζω, στη θητεία, αν σε ενδιαφέρει αυτό. Στο, από ποιον υποστηρίζετε, γιατί δεν βλέπω κανένα, χρώματα. Δεν υπάρχει, κύριε. Είμαστε προκομματικοί, κύριε. Ο Λάκωνας είναι Λάκωνας. Ακριβώς. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, κάτσε να πούμε. Περίμενε. Ανδρεάκος Πέτρος 44, Μιχαλολιά. Πάνε στο δεύτερο γύρο αυτοί. Πάνε στο δεύτερο γύρο, αλλά νομίζω ότι θα είναι τυπική διαδικασία. Ο Φιλιππάκος Τζανέτος 17. Ναι. Δαβίδ Ανδρέικος 4,6, Αναστασάκος Δημήτριος 3,5. Είναι η τυπική διαδικασία. Είναι τυπική. Επειδή με ρώταγες, θα είναι ο κ. Ανδρεάκος. Μπράβο. Στηρίξαμε αυτόν τώρα. Είναι φίλοι όλοι εκεί. Μάλιστα. Αλλά είναι υπερκομματικοί, δεν υπάρχουν κόμματα εκεί. Εντάξει, κύριε Γιάννη, θέλουμε κάτι άλλο. Μπορούμε να πάμε στην Αθήνα. Στη Σπάρτη, να δούμε τη Σπάρτη. Στη Σπάρτη έχασε ο κ. Πέτρος Δούκας, να σου πω, γνώριμος από τα παλιά. Α, έχασε ο κ. Πέτρος. Έχει χάσει πολύ. Ο κ. Σταύρος Αργυτάκος είναι μπροστά με 44, νομίζω κάτι. Νομίζω το έχει πάρει. Εδώ έχουμε πίκρα. Έχουμε πίκρα. Έχουμε πίκρα γιατί 84% από τα 101, Δημαρχόπουλος Τσέπελης, δίνουν μάχη. Είναι και οι δύο, ήταν ο Δημαρχόπουλος, είναι ο νυν Δημάρχος. Αυτό στήριξαμε εμείς, ποιος στήριξαμε. Εμείς στήριξαμε τον τρίτο. Που ήταν, είχε σοβαρές, πώς το λένε, σοβαρές πιθανότητες να βγει στο δεύτερο, αλλά μας έφαγε εκεί πέρα το σύστημα. Είναι και οι δύο, από τον ίδιο συνδυασμό, Δημαρχόπουλος Τσέπελης, Παπαχρόνης και Λίρατζης. Ήταν όλοι αυτοί σε έναν συνδυασμό. Έσπασε αυτός ο συνδυασμός. Και κατέβηκαν όλοι υποψήφιοι. Κατεβήκαν όλοι υποψήφιοι, χωρίς πλάκα τώρα. Ο κύριος Χατζηθεοδόρου είναι από το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Βογιατζής από το ΚΚΕ. Αλλά βλέπεις, γινόταν θρίλερ μέχρι αργά τη νύχτα. Εμείς στηρίξαμε τον τρίτο πάντως. Εμείς στηρίξαμε τον τρίτο. Μη στεναχωριέσαι, θα δώσουμε μάχη στο Δημοτικό Συμβουλίο. Είναι αλήθεια. Μα δεν έχουν διαφορά. Ο ένας έχει 10, ο άλλος 9 και ο άλλος 8. Δεν έχει διαφορά. Θα συγκυβερνήσετε. Θα συγκυβερνήσουμε. Είναι αλήθεια αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε τα υπόλοιπα. Δήμος Αθηναίων λοιπόν, για να δούμε τους μεγάλους δήμους. Κώστας Μπακογιάννης με 42,6%. Νάσος Ηλιόπουλος με 17%. Παύλος Γεωργουλάνος 13,2%. Ηλίας Κασιδιάρης με 10,6%. Σοφιανός Νίκος από το ΚΚΕ 7,5%. Καραμπελιάς Γιώργος 2,2%. Και ο Γιώργος Βουλγαράκης με 2%. Χαμηλά. Πολύ χαμηλά ο κ. Βουλγαράκης. Περίμενε γύρω στο 5%.
Νομίζω ότι πάντως το 2 αυτό θα πρέπει ευθύς αμέσως να το προσθέσουμε στο του κ. Μπακογιάννη. Βέβαια, γιατί το είπε κιόλας. Ναι, πάμε τώρα η επόμενη κάρτα μας, η οποία είναι Θεσσαλονίκη. Εδώ. Νίκος Σταχιάος 22,5. Ντέρμπι. Κωνσταντίνος Ζέρβας 14,8, Γιώργος Ορφανός 14,6. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε στο 50% είμαστε, παιδιά. 263 από τα 475. Και εκεί να το πούλουν στο ντέρμπι. Είμαστε στο 50% και εκεί να το πούλουν. Είναι ντέρμπι για τρεις. Είναι πιο κάτω, ναι. Η κυρία να το πούλουν, αλλά είναι τέταρτη. Βούγια Σπύρος 7,1, Ψωμιάδης Παναγιώτης 5,5. Ζαριανόπουλος Σωτήρης 4,6. Μην βάλουμε όλους τους υποψήφιους, παιδιά, γιατί έχει 23 υποψήφιους. Μην φτάσουμε μέχρι εκεί. Εδώ είναι ντέρμπι, συγγνώμη, να πούμε για τη Θεσσαλονίκη ακόμα, ότι ανεξαρτήτως του ποιος θα περάσει στο δεύτερο γύρο, θα είναι ντέρμπι και η εκλογή. Γιατί το ποσοστό του κ. Ταχιάου δεν είναι τόσο ψηλό που να λέει ότι κλειδώνει, όπως φερειπίνει στον κ. Μπακογιάννη που υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, είναι... άμα ήταν πάνω από 35 ο Ταχιάος, να πει ότι είχε ένα μεγάλο προβάδισμα. Αλλά τώρα 14. Και οι τρεις πρώτοι, ο κ. Ταχιάος με τον κ. Ζέβα και τον κ. Φανό, ψαρεύουν από την ίδια δεξαμενή, από την ίδια κεντροδεξιά. Έτσι. Δεξαμενή. Δεν μπορείς να ξέρεις δηλαδή τι θα γίνει ακριβώς. Η κυρία Νοτοπούλου μόνο είναι πολιτικά απέναντι σε αυτούς τους τρεις. Για πάμε και στον Πειραιά και μετά να δούμε τις εφημερίδες. Ο Πειραιάς είναι Μόραλης 45,3, Βλαχάκος 27,1, καλό ποσοστό Βλαχάκος. Ναι. Μπελαβίλας 14,6 από το ΣΥΡΙΖΑ, Μαλαλάκου Διαμάντου ΚΚΕ 6,8, Δεμέστικας Γρηγόρης, Διαβολάκης και Νιζάνης είναι χαμηλά. Εδώ φαίνεται ότι ο Μόραλης δεν θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή το 45 είναι πολύ κοντά, δύσκολα ας πούμε, να χάσει. Και είμαστε στο πόσο? Στο 97% της... Εκεί θα κάτσει κάπου, ναι, η απόσταση. 45-27. Αλλά δεν νομίζω ότι... Ο Βλαχάκος καλά πήγε πάντως. Μπήκε, ναι, στο δεύτερο γύρο. Αλλά βλέπεις ότι εδώ και ο ΣΥΡΙΖΑ πληρώνει τις επιλογές προσωπών. Εδώ και ο Μπελαβίλας είναι πράγματι μια πολύ καλή προσωπικότητα. Δεν μπορούσε στον Πειραιά. Αλλά στον Πειραιά δεν είναι ακριβώς. Δεν μπορούσε τώρα, όχι, όπως και ο κύριος Γιαννούλης, θα σου ξαναπώ εγώ. Δεν ήταν προσωπικότητες ισχυρές, ναι, για να παλέψουν ισχυρά ονόματα όπως είναι ο Τζικώστας στην προκειμένη περίπτωση. Ωραία, παιδιά, προτείνω τις περιφέρειες να τη δούμε σιγά-σιγά. Δηλαδή, εδώ με συγχωρείς τώρα, το 14,6 που πήρε ο κ. Μπελαβίλας, δεν είναι αυτή η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στον Πειραιά. Είναι μεγαλύτερη η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω. Στον Πειραιά. Στον Πειραιά δεν θα είναι μεγαλύτερη. Όχι, μην το λες αυτό. Δεν είναι πάντως, τόσο. Δεν είναι. Είμαι σίγουρος ότι υπήρχε. Μα και ο Δρίτσας δεν είχε πάρει παραπάνω. Όχι. Ο Δρίτσας πάλι δεν είχε πάρει παραπάνω, γιατί πάλι υπήρχε ένα το θέμα. Το λιμάνι, πώς λέγονται, τη Αμερική. Ναι, πώς λέγονται. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα. Εμείς σας λέμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής θα βλέπετε συνεχώς αποτελέσματα της τελευταίας ενσωματώσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών και με τις περιφέρειες, αλλά κυρίως και με τους Δήμους. Γιατί όσοι ξυπνήσατε τώρα, να βλέπετε τι γίνεται και στην περιοχή. Και αν έχετε κάποιο ενδιαφέρον που μπορούμε να βοηθήσουμε, όπως εμείς είχαμε τα αιτήματα για Ανατολική Μάνη και Ξάνθη, η Ανθή Βουλγάρη μπορεί να υποδεχθεί τα αιτήματα. Δηλαδή, έχετε κάποιο Δήμο που θέλει να μάθετε τι έγινε. Στείλτε μας το μήνυμά σας, πάρετε μας τηλέφωνο και εμείς θα το δείξουμε. Γιατί ενδιαφέρει για αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν. Ναι, εφημερίδες. Και επίσης, ναι, θέλω να πω να ευχαριστήσουμε όλα τα παιδιά, τους τεχνικούς, τους φίλους τηλεθεατές, όλους για τη στήριξη τη χθεσινή εδώ στο Open, στο μαραθώνιο που ξεκινήσαμε από νωρίς το πρωί με τη Φέη Μαυραγάνη και συνεχίστηκε τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Μια μισή ώρα καλά. Εντάξει. Μετά τον Τσίπρα δεν άντεξα. Αλλά θέλω να σου πω ότι πήγαμε μέχρι τις 3, ναι. τουλάχιστον, ας πούμε, ήταν... όλα τα παιδιά. Και επίσης πολύ σημαντική παρουσίαση που έγινε με τα αποτελέσματα στην εκλογική βραδιά με την Ελιστάη. Ναι. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ και τα γραφικά. Όλο αυτό το οποίο παρουσιάσαμε, μια άρτια εικόνα τηλεοπτική. Τα γραφικά αυτά που είδαμε με τις μπάρες να σηκώνονται γύρω από τους καλεσμένους, δεν έχει ξαναγίνει στην ελληνική τηλεόραση. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εκλογική βραδιά. Είτε την έζησα από μέσα, είτε την είδα από την οθόνη. Και τις διάβαζες και ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Έθνος. Κάλπες στοίχημα για τον Τσίπρα. Εθνικές εκλογές στα τέλη Ιουνίου. Και έχει μια φωτογραφία του κυρίου Μητσοτάκη να χαμογελά. Ισχυρή πρωτιά για Μητσοτάκη. Άντεξε στη μεγάλη πίεση, εκτόπισε τη Χρυσή Αυγή το Κινάλ. Και πάνω-πάνω γράφει, αυτό είναι ενδιαφέρον να το δούμε, γιατί δεν ξέρω αν το έχουν άλλες εφημερίδες. Γερμανία κατέρευσε το S5, δεύτερη πράσινη. Γαλλία κόλαφος για Μακρόν, ήττα για Απολεπέν. Βρετανία το Brexit τρώει τους Tories. Ισπανία, Σάντσες και το άλλο κόμμα ενισχύονται. Ιταλία, νίκη Σαλβίνη, τρίτο το κίνημα των πέντε αστέρων του Πέπε Γκρίλο. Ουγγαρία, σαν να έπαιζε χωρίς αντίπαλο ο Όρμπαν. Και Ολλανδία, ανεβασμένο του Τίμερμαν, το Εργατικό Κόμμα.
Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Επιτέλους τέλος. Εκλογές 30 Ιουνίου μετά τη αεροτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Αναλυτική πίνακες προαναγγέλει η εφημερίδα πώς ψηφίσαμε και ποιοι προηγούνται. Επίσης στην πρώτη σελίδα εικόνα από τις περιφέρειες. Αποτελέσματα όλες οι εφημερίδες έχουν ειδικά ένθετα με τα αποτελέσματα σε δήμους και περιφέρειες. Οι δήμοι ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον καθέναν από εμάς, γιατί μας ενδιαφέρει εκεί που μένουμε, εκεί που ενδιαφερόμαστε, ποιος είναι ο τοπικός άρχοντας. Επίσης στην πρώτη σελίδα η φωτογραφία του κυριακού Μητσοτάκη και τα ποσοστά με τον κύριο Τσίπρα, φωτογραφία να είναι σκεπτικός. Πάμε στην καθημερινή. Εκλογές μετά το ισχυρό μήνυμα ανατροπής. Πάνω από 9% η διαφορά Νουδού ΣΥΡΙΖΑ. Μητσοτάκης όχι πανηγύρια, αλλά σκληρή δουλειά. Τσίπρας ποτέ δεν απέδρασα. Έχει τα αποτελέσματα εδώ, δύο φωτογραφίες των αρχηγών και πάνω εδώ ποιοι κερδίσανε στην Ευρώπη. Αυτός ο Φάρατζ είναι φοβερός, ρε παιδί μου. Έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Πήγε, έβαλε την Ευρώπη σε μια αναστάτωση, ξαναγύρισε τώρα, πήρε 31% και δεν υπάρχει πουθενά. Δεν πολιτεύεται πουθενά. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι είναι ρεαλιστικός ο τίτλος της εφημερίδας των συντακτών, χωρίς συνθήματα αλλά αποτυπώνει την πραγματικότητα. Βαριά ήταν τολμηρή απόφαση στην πρώτη σελίδα με τη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Εθνικές εκλογές πιθανότητα στις 30 Ιουνίου φέρνουν το αποτέλεσμα της κάλπης. Αποσπάσματα από τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών, επίσης τα αποτελέσματα. Και βεβαίως ο προαναγγέλει και στην πρώτη σελίδα όπως όλες τις εφημερίδες, οδηγό με όλα τα αποτελέσματα, ρεπορτάζ, αναλύσεις για ευρωεκλογές και δημοτικές εκλογές. Ελεύθερος τύπος, γαλάζιος θρίαμβος γκρεμίζει τον Τσίπρα. Συντριπτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας με 9,5 μονάδες ευρωεκλογές. Έσυρε τον Πρωθυπουργό, γράφει η εφημερίδα, σε πρόορες εθνικές κάλπες. Ούτε ίχνος αυτοκριτικής από τον Αλέξη Τσίπρα. Και εδώ έχει τα αποτελέσματα και τους υποψήφιους. Συνεχίζουμε την εφημερίδα Δημοκρατία. Φεύγουν επιτέλους. Εκλογές 30 Ιουνίου. Ακραίες πολιτικές εξελίξεις έπειτα από το χθεσινό αποτέλεσμα. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε προσοχή στις κάλπες για να προλάβει μεγαλύτερο βατέρλο. Και επίσης στην πρώτη σελίδα φωτογραφία του Κυριακού Μητσοτάκη. Σκληρή τιμωρία για την προδοσία των Πρεσπών και το Μνημόνιο. Ψύχρεμες και συνετές αντιδράσεις από Μητσοτάκη με άνοιγμα προς τα δεξιά. Πάμε στο Φιλελεύθερο που έχει αλλάξει και τα χρώματα. Τα έκανε μπλε εδώ στον τίτλο του. Εκλογές 30 Ιουνίου για οριστική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, ελπίδα στον Κυριάκο, καταδίκη στον Τσίπρα, είναι ο βασικός τίτλος. Ανάγκη για νέα κυβέρνηση και νέα αλλαγή, ήδη ξεκίνησε ήρθα για να ενώσω τους Έλληνες. Έχει τα αποτελέσματα κάτω-κάτω και πάνω η Ευρωπαία έβαλε φρένο στην ακροδεξιά. Συνεχίζουμε την εφημερίδα Αυγή, εθνικές εκλογές για καθαρή εντολή μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Κρίνει στην πρώτη σελίδα, στο δεύτερο γύρο Αναδούρου στην Αττική και ο Νάσος Ηλιόπουλος στην Αθήνα. Εκλογή Αρναουτάκη από τον πρώτο γύρο, στο δεύτερο γύρο Καλιατσάτος και Κατσιφάρας. Ουσιαστικά είναι αυτές οι μάχες που θα έχει να δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, Ιορδάνη, στο έτσι δεύτερο γύρο. Έτσι είναι. Τώρα για τον κύριο Αρναουτάκη, σωστά τον έχει υπό τη σκέπη του ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν νομίζω. Μάλιστα. Το ΚΚΕ σταθερή δύναμη για τα λαϊκά συμφέροντα. Με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα δίνουμε τη μάχη για τις βουλευτικές εκλογές τέλη Ιούνιου, γράφει ο ριζοσπάστης στο βασικό του τίτλο. Σε άλλο κλίμα η Εσπρέσο, εκτός εκλογών, πόσες αμαλίες παγίδευσε το κτίνος, οι ανατατικιστικές μαρτύρες στο Μοσχάτο, το δόλωμα με τις σοκολάτες και οι βόλτες με γιοταχή, τι ψάχνουν για τον 43χρονο και τη βουτιά θανάτου της 14χρονης που αποπλάνησε ένα θέμα το οποίο έχει συγκλονίσει στην Ελλάδα. Ναι, ακριβώς. Πάμε στη Σταρ που έχει πρώτο θέμα τις εκλογές. Αλέξιτ είναι ο τίτλος κατά τον Brexit και τον Grexit. Δεν περίμεναν τέτοια ήττα, πάνω από 9 μονάδες η διαφορά. Εντολή για εθνικές εκλογές, διχασμός και γκρίνια στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη συντριβή. Η Νέα Δημοκρατία πήρε τους μεγάλους δήμους και 11 από τις περιφέρειες. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Πολιτικό το πρωτοσελίδο της. Σήμερα μια μέρα μετά τις εκλογές. Κάλποι έβγαλαν κάλπες. Πρόεδρος εθνικές εκλογές έφερε το ιστορικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές. Το τέλος της μεταπολίτευσης. Άρθρο στην πρώτη σελίδα της αυτεμπορικής. Ωραία. Λοιπόν, να καλημερίσουμε καλή την Αθήνα. Καλημέρα, Ανθή, και το Μένιο Σακελαρόπουλο. Καλημέρα, όπως κάθε μέρα. Ο Μένιο ήταν επανελίστας εχθές παντού. Πού παντού? Έτρεχε από πάνελ σε πάνελ ο Μένιο. Εδώ ήταν, τον είδε. Σας απολαύσαμε όλους. Έτσι, εντός έδρας. Εντός λέω. Αυτό λέω. Τι λέω? Εντός. Ήσουν από νωρίς μέχρι αργά το βράδυ. Ήταν σε όλες τις δημοτικές εκπομπές ο Μένιο. Καλά έκανε. Χωρέει παντού ο Μένιο μας. Σου έχω να θέσει μια δουλειά μετά από αιτήματα τηλεθεατών όπου μπορούμε να βοηθήσουμε. Δηλαδή κάποιον, όσο μικρός δήμος και αν είναι, να μας το πει να το δείξουμε. Όπως στο Γήθιο, ας πούμε. Δεν είναι το Γήθιο, κύριε. Το Γήθιο πρωτεύουσα. Ανατολική Μάνη πάμε. Ναι, ρε φίλε, εκεί πέρα. Στο Γήθιο ανήκει ο Κότρονας. Ναι, βέβαια, φυσικά Ανατολική Μάνη. Ο Κότρονας από εκεί έξω, βάθια όλα αυτά. Ο κύριος Μιχαλολιάκος, θέλω να σου αποκαλύψω. Ο Κυριάκος Μιχαλολιάκος ήταν δήμαρχος Κότρωνα πριν γίνει ο Καλλικράτης. Και γιατί τα πήγατε όλα στο Γήθιο? Γιατί ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Αλέκος, μας τα έκανε αυτά. Τέλος πάντων. Ωραία, λοιπόν, στο Facebook, ό,τι θέλετε, πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στο διαδίκτυο να δούμε τι λένε οι ιστοσελίδες για τις θεσινές εκλογές.
Έθνος.gr. Εθνικές εκλογές, οι πιθανές ημερομηνίες, πώς ο Τσίπρας πήρε την απόφαση. Να πούμε ότι σήμερα δείχνει και live εδώ πέρα το πρόγραμμα του Open. Μπορείτε, αν δηλαδή λείπετε, να δείτε από τον υπολογιστή σας τις εκπομπές. Ναι. Λοιπόν, πρώτο θέμα. Με τοπική νίκη του Μητσοτάκη, οι προώρες εκλογές. Προσωπική νίκη. Προσωπική. Άι Εφημερίδα, έσυρε τον Τσίπρα σε εκλογές στις 30 Ιουνίου Μητσοτάκης, νίκη με 9,4%, γαλάζιος ο χάρτης. CNN.gr, προώρες εκλογές, ανακοίνωσε ο Τσίπρας, νικητές και χαμένοι της εκλογικής μάχης. Συνεχίζουμε με το Ελλάς Journal, η ήττα στις ευρωεκλογές ανάγκασε τον Αλέξη Τσίπρα να προκηρύξει προώρες εκλογές. Συνεχίζουμε. SL Press. Η στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ έχει ονοματεπώνυμο. Να δούμε τι λέει το The Talk. TheTalk.gr. Σε προώρες εκλογές η χώρα, οι κάλπες έβγαλαν κάλπες μετά τη βαριά ήττα ΣΥΡΙΖΑ από Νέα Δημοκρατία. Και ολοκληρώνουμε με την ναυτεμπορική. Ευρωεκλογές στις 9,4 μονάδες η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν έχουν ειδήσει μέχρι και αυτή την ώρα στο διαδίκτυο. Φυσικά η δημοφιλέστερη είδηση και στα social media, το hashtag όπως λέμε εδώ πέρα, είναι εκλογές. Οι χρήστες του διαδικτύου σχολίασαν και το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών. Έκανε αίσθηση το γεγονός ότι η νεολαία ψήφισε σε μεγάλο ποσοστό Χρυσή Αυγή, 13% αν δεν κάνω λάθος. Δεν την έσωσε αυτό. Τη Χρυσή Αυγή, δεν την έσωσε. Δεν την έσωσε, αλλά νομίζω ευτυχώς. Ότι είναι ευτυχώς. Αλλά νομίζω ότι είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι οι νέοι μας στρέφονται προς την ακροδεξιά. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε τι έγινε. Και ταυτόχρονα να πούμε, συγγνώμη, Ανθή, βλέπουμε πίνακες με αποτελέσματα από τις περιφέρειες. Είδαμε πριν από λίγο, δεν το σχολιάσαμε αυτό, ένα μεγάλο ντέρμπι το οποίο θα γίνει στην Πελοπόννησο. Μεταξύ του κυρίου Νίκα και του κυρίου Τατούλη. Ο κύριος Νίκας προηγείται, αλλά όχι τόσο ισχυρά. Ας δούμε παιδιά την κάρτα της Πελοποννήσου. Όχι τόσο ισχυρά που να δημιουργεί ένα κλίμα νίκης ο κύριος Τατούλης. Και είναι τρίτος ο κύριος Δέδες, ο οποίος ήταν υποψήφιος στηριζόμενος από το ΣΥΡΙΖΑ. Αν μπορούμε, παιδιά, να δείξουμε την κάρτα της Πελοποννήσου που λέει ο Γιάννης και αν τις έχουμε και στο monitor εδώ, στο βίντεο γκολ, γιατί είναι. Ο νυν περιφερειάρχης, υποστηριζόμενος από τη Νέα Δημοκρατία. Εύκολα. Να η κάρτα Πελοποννήσου. Αυτό όπως το είπα. 34-34 είναι πολύ μεγάλο ντέρμπι εκεί πέρα. Στον πόντο νομίζω. Είναι στον πόντο και θέλω να σας πω ότι επειδή το γνωρίζω από το ρεπορτάζ, είχε πέσει όλη η Νέα Δημοκρατία πάνω στον κύριο Νίκα με επικεφαλής τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έκανε την Πέμπτη εκδήλωση στην Τρίπολη για να στήριξει τον κύριο Νίκα, αλλά δεν φαίνεται ότι του εξασφαλίζει κάτι αυτό. Άντεξε, ο Τατούλης άντεξε. Του κόστησε του κύριου Νίκα και η περίφημη δήλωση με τις ακριβώς. Ότι είναι στο DNA των Καλαματιανών. Ναι. Αλλά εκεί τώρα και ο Στατούλης φαίνεται ότι μπορεί από να στηριχθεί από τον κύριο Δέδε να εκλεγεί. Μου είναι και τόσα χρόνια εκεί πέρα ο Στατούλης. Να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο γύρο. Είναι θέμα συμμαχίας. Τι θα στηρίξει και οι υπόλοιποι. Ναι, είναι μεγάλο ντέρμπι. Λοιπόν, ντέρμπι. Για συνέχιση, Αθή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι έγινε εδώ στο σπίτι μας, στο Open. Γιατί η Έλλη Στάι εμφανίστηκε, έτσι. Όμως είδαμε την Έλλη Στάι δύο φορές. Καλεσμένος ήταν χθες και ο Τάκης Ζαχαράτος εδώ, ο οποίος. Με τα ίδια ρούχα. Έκανε αίσθηση. Για να δούμε. Θέλω, Έλλη μου, να σε κάνω ξεσπότε. Όταν μιλάνε όλοι μαζί και χτυπάς το χέρι, δείχνεις το μάτι και λες: σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μη μου αποσυντονίζετε τη συζήτηση. Εγώ συντονίζω τη συζήτηση. Έλλη μου, θα πάθω κακό, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι να κάνουμε, να βάλουμε κάποιον άλλο να διαλέξει. Σου είπα: είμαι εκλογολάγνα και βεντούζο καρεκλήτησα. Δεν γίνεται. Δεν φύγει με τίποτα. Πρέπει κάποιο άλλο να έρθει να μας λύσει το θέμα. Λοιπόν, ας πάρουν λοιπόν στο κέντρο και ας πούν: ποια θέλετε, την Έλλη Στάι ή την άλλη Στάι. Λοιπόν, θα μας μπλοκάρεις και τις τηλεφωνικές γραμμές τώρα και έχουμε να συνδεθούμε με όλες τις πηγές, να δούμε τι γίνεται στα επιτελεία των κομμάτων. Λοιπόν, να μας διαλέξει κάποιος άλλος. Όχι, κοίταξε, εγώ θα προκαλέσω αυτή τη στιγμή. Προκαλώ τον Νίκο Μουτσινά να έρθει εδώ να πάρει τη θέση μου και εγώ πάω μέσα στο κοντρόλ, γιατί δεν θα σας αφήσω έτσι, θα ξαναμπουκάρω σε λίγο. Λοιπόν, πού είναι ο Νίκος Μουτσινάς? Τον προκάλεσες? Όχι. Νίκο, πες ποια είναι η πραγματική ενιστάση, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω. Είμαι σε σοκ αρχικά. Είναι οι πιο ωραίες εκλογές που έχω ζήσει στα 22 μου χρόνια. Είναι αδιανόητο, είσαι αδιανόητη. Πες μας εσύ, τι πιστεύεις, Νίκο? Ποια θέλεις, τέλος πάντων, να κάτσει εδώ να ησυχάσουμε? Θα ήθελα και οι δύο, αλλά θα ήθελα να ασχοληθείτε με την πολιτική λίγο και με τα αποτελέσματα. Θα ήθελα να βρεθούμε μετά να κάνουμε τη βόλτα. Θα ήθελα να αναλάβεις εσύ πια αυτή την εκπομπή. Πάρε τα ενία επιτέλους. Καλά, θα κάτσεις μαζί μου εσύ. Θα κάτσω παραδίπλα. Ωμα,
κατάλαβες τι εγώ γίνεται. Εγώ πάω να ελιεύσω Νίκο ψήφους, να δω πού θα γύρει ψαλίδα. Θα κόψω λίγο ψαλίδα από εδώ, θα είναι μεγάλη ψαλίδα, θα είναι μικρή. Τα λέμε σε λίγο, σας αφήνω στην Έλλη Στάι, στον Νίκο Μουτσινά. Καλή, κοίτα πόσο μικρή φαίνομαι εγώ μπροστά. Εδώ είναι η Έλλη μπασκεμπολίστρια. Φιλάκια πολλά, τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, νομίζω ήταν ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο. Χθες ήταν πιο χαλαρή. Τσακώθηκε μετά. Με ποιον? Ο Ζαχαράτος. Με ποιον τσακώθηκε? Με τον Μαρκόπουλο. Με τον Μαρκόπουλο. Αλήθεια. Είπε, γιατί έλεγε ο Ζαχαράτος ότι εγώ δεν ψηφίζω. Επειδή δεν πήγα να ψηφίσω, ναι, δεν με ενδιαφέρει. Γιατί να ψηφίσω και ποιο να σε πνέει κλπ. Ναι, και ο Μαρκόπουλος του λέει αυτό είναι απολύτικο, του λέει. Και έγινε χαμό. Είσαι απολύτικο, ναι. Και την πέσανε μετά. Νομίζω όμω ότι την κυρία Στάι δεν την έφτασε. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα που χθες συζητήθηκε πάρα πολύ και στο διαδίκτυο και νομίζω είναι πάρα πολύ σοβαρό. Χθες πήγαν να ψηφίσουν και άνθρωποι με κινητικά προβλήματα. Όμως δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ γιατί δεν είχαν μεριμνήσει οι άνθρωποι στα εκλογικά κέντρα για αυτούς τους ανθρώπους ή για τους πιο ηλικιωμένους που δεν μπορούσαν να ανέβουν τα σκαλιά. Λοιπόν, η κυρία Κάρι Γκλεζάκου, η δημοσιογράφος συνάδελφος, ήταν μία από τις κυρίες που δυσκολεύτηκε και πάρα πολύ. Λόγω μίας ασθένειας αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και γράφει λοιπόν στο Facebook. Λυπάμαι που το λέω, αλλά ορκίζομαι πως δεν πρόκειται να ξαναπάω ποτέ να ψηφίσω όσο η χώρα αυτή δεν βρίσκει τρόπο να υπολογίσει και να σεβαστεί τους ανθρώπους με αναπηρία. Όχι μόνο δεν υπήρχαν επαρκείς δικαστικοί επιμελητές ώστε να κατέβουν εκείνοι δύο ορόφους προκειμένου να φέρουν ό,τι χρειαζόταν ώστε να ψηφίσω κι εγώ, που ήταν αδύνατο να ανέβω. Και το χειρότερο, να κατέβω ένα σκασμό σκάλες. Λοιπόν, και εκεί πέρα που έχει αγανακτήσει είναι ότι ενώ περίμενε τέλος πάντων να τη φέρουν τα χαρτιά για να ψηφίσει, έρχονται και δύο γιαγιάδες και ζήτησαν κι αυτές. Προτεραιότητα. Προτεραιότητα και να κατεβάσει κάποιος τα ψηφοδέλτια. Και λοιπόν, λέει, ήταν εκεί πέρα ο δικαστικός επιμελητής και λέει: παιδιά, κουτσί στραβή, εδώ ήρθαν σήμερα όλοι. Είπε ο δικαστικός. Ναι, ακούστε πώς αντιμετώπισε λοιπόν ο δικαστικός επιμελητής μια γυναίκα με κινητικά προβλήματα και ηλικιωμένους ανθρώπους. Και να πούμε ότι είναι σχολεία τα εκλογικά κέντρα. Δηλαδή, οι μαθητές που αντιμετωπίζουν κινητικά στα προβλήματα. Χέρια. Το πάω ένα βήμα παραπέρα. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Ναι. Είναι δύσκολο στα σχολεία, γιατί τα σχολεία τώρα, φαντάσου, εχθές ψηφίσαν στα διπλάσια σχολεία από ό,τι ψηφίζαμε παλιότερα. Ναι, έχεις και είναι σε πολλά. Εγώ ξέρω, ας πούμε, διάφορα σχολεία που είναι σε τρεις ορόφους. Ανέβα, κατέβα, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο. Ή τέλος πάντων να βάλουν τα παιδιά που, ή τους ανθρώπους που είναι με τα καρτσάκια να πηγαίνουν στα ισόγεια, ρε παιδιά. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και είναι ένα θέμα που συζητήθηκε πολύ. Λοιπόν, θα σας αλλάξω όμως λίγο κλίμα ή για λίγα δευτερόλεπτα. Θα φύγω από τις εκλογές και να πούμε ότι σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Το Προκόπη Ευβίας έχει στηθεί μεγάλη γιορτή. Σήμερα θα συρρεύσουν πιστοί. Έπρεπε να πας. Θα πάω. Έπρεπε να συρρεύσουν πιστοί. Συρρεύουν πιστοί μάλλον από όλη την Ελλάδα αλλά και από όλο τον κόσμο. Α, πάει από πόλη. Με το καραβάκι πάνω. Αχλάδι. Ναι, εντάξει. Τίποτα. Συνέχιση. Πας κανονικά. Πάει κανονικά, παιδί μου. Όσοι ξέρετε, τέλος πάντων, εγώ έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τον συγκεκριμένο Άγιο. Είναι θαυματουργός, βοήθειά μας. Και ας μας βοηθήσει, τέλος πάντων, να μας δώσει δύναμη και για τις εκλογές που μάλλον έρχονται. Σίγουρα έρχονται. Θα είμαστε με μια κάλπη στην πλάτη μέχρι το τέλος του μήνα. Θα βοηθήσει, κύριε Σαραντάκο, όλους τους Ευρωπαίους, διότι, όπως θα είδατε, κύριε Γιάννη, έχουμε τη Λεπέν, έχουμε το Σαλβίνι, έχουμε ένα μαύρο κύμα αλήθεια, στην Ευρώπη. Αλήθεια. Υπάρχει αίτιο και αιτιατό. Είναι, κύριε Χασαπόπουλε, το μεταναστευτικό, πολύ μεγάλο θέμα για την Ευρώπη. Ας κάτσουν στο ένα τραπέζι σοβαρά, να λύσουν το ζήτημα ή να βρουν μέτρα, διότι θα δούμε την Ευρώπη να μαυρίζει σε λίγα χρόνια. Ναι. Ευτυχώς δεν υπήρξε στην Ελλάδα, τουλάχιστον αυτό είπαμε με τον Εδάν Νοής. Γκρεμίστηκε η Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση. Δείχνει τουλάχιστον. Προφανώς είχε δίκιο και η Ανθή που είπε ότι υπάρχει ένα κόσμο που τη στηρίζει ακόμα, δυστυχώς. Είναι ο νέος κόσμος. Αλλά δεν είμαστε στα ποσοστά που ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, άκουγα και διάφορες αναλύσεις ότι μπορεί να είναι στο διψήφιο. Όχι μόνο στο διψήφιο δεν ήταν. Έχασε τη μισή της δύναμη. Πάντως η αλήθεια είναι και στην Ευρώπη δεν κυριάρχησαν οι ακραίοι όπως περιμένανε. Μόνο στην Ουγγαρία που έκανε περίπου το αυτό όρμα. Και στην Γαλλία. Και στη Γαλλία η Λεπέν, παιδιά, ήταν και την προηγούμενη φορά. Εντάξει, αλλά περιμέναμε θα υπάρχει. Είναι μεγάλο. Ξέρεις, δεν είναι ένα ποσοστό αμεληταίο. Αλλά δεν παίζει ρόλο. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει
είναι πώς θα εκλέξει τα όργανα της. Ναι. Δεν μπορούν να συμφωνήσουν αυτοί όλοι που θα κάτσουν. Δεν μπορούν. Γι' αυτό και θα βρεθούν οι ηγέτες. Ποιος θα μπει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ποιοι θα μπουν επίτροποι. Πώς θα διοικηθεί η Ευρώπη. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εκεί οδηγείται. Και από την άλλη, τώρα βέβαια είναι πάρα πολύ αργά, ας το σκεφτόμασταν πριν. Από την άλλη, κύριοι, πρέπει ο καθένας να σκέφτεται πού βάζει το σταυρό του. Όταν αυτό. Έχουμε λοιπόν μάχες στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, σε πάρα πολλά μέτωπα, δεν μπορείς έτσι να ψηφίζεις χωρίς να σκέφτεσαι ποιος είναι αυτός που εκπροσωπεί τον λόγο. Ο κύριος Γεωργούλης, κύριε, τέταρτος εκλεγόμενος. Επειδή είναι ωραίο αγόρι. Ναι, παιδιά, εντάξει, ο κύριος Γεωργούλης, γιατί και σε άλλα παρατάξεις και σε άλλα κόμματα δεν υπήρχαν ηθοποιοί. Ναι, αλλά υπήρχαν. Βεβαίως. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ευρωβουλευτές σε λίστα. Παιδιά, μην ακούσω όμως κανέναν που να πει πού είναι ο Γεωργούλης. Μπορεί να είναι καλός όμως ο Γεωργούλης. Βεβαίως. Δεν το ξέρεις. Να το δοκιμάσουμε. Ναι, μπορεί, ναι. Μπορεί. Γιατί εξελέγεται τέταρτος κύριος Γεωργούλης, έχετε να μου πείτε καμιά γνώμη. Γιατί δημοτικότητά του κύριε Καραντακό. Είναι δημοφιλής. Μάλιστα. Ναι, ρε φίλε, προκειμένου να βάζανε ένα άγνωστο κομματικό στέλεχος. Να σου πω και κάτι. Χθες ήμουν στην παραλία και μιλούσα με πολλούς νέους ανθρώπους. Λοιπόν, έχουν βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια, έχουν βαρεθεί τον ξύλινο λόγο. Προφανώς πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να προσεγγίσουμε και τα νέα παιδιά που έχουν άποψη. Γιατί άκουγα χθες ότι δεν ψηφίζουν, ψηφίσαν τα νέα παιδιά. Εδώ η δημοσκόπηση που κάναμε εμείς παραλία κάλπες, πόσο βγήκε. Ευτυχώς βγήκε, οι κάλπες είχαν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Πρώτα πήγανε στο. Πρώτα πήγανε να ψηφίσουν και μετά πήγανε στην παραλία. Να υποθέσω ότι και δεύτερη Κυριακή, αν πας στην παραλία την κυρία που βγάλαμε χθες, θα ξαναβρει την ίδια ξαπλώστα. Δεν ξέρω, πρέπει να πω. Μπορεί να έχει αλλάξει ξαπλώστα, έχει πάει στην πλανή. Από την ώρα που την έβγαλε, να ξέρει την κυρία αυτή, ανέβηκε κατευθείαν η παραλία τρεις μονάδες. Χωρίς πλακά. Από το 16 πήγε στο 19. Υπήρχε λόγος, προφανώς. Πήγαν όλοι εκεί. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Στην Ανθή Βούλγαρη, στα τηλέφωνα που βλέπετε και θα τα πω και εγώ τώρα. 2-11-2-12-21-46, 2-11-2-12-23-04. Στο mail μας, oreoelados700@tvopen.gr. Στείλτε μας τις παρατηρήσεις σας, ερωτήσεις που μπορούμε να απαντήσουμε για το Δήμο σας, για την κοινότητά σας, για την τόπο καταγωγής σας. Όπου μπορούμε η Ανθή θα τα συγκεντρώσει και θα τα δείξουμε αυτά. Η Ανθή δεν νοιάζεται, γιατί το Βόλο έβγαλε από την πρώτη Κυριακή Δήμαρχο. Να τον χαίρεστε. Τον κύριο Μπέο. 57. Ναι. Εσείς ακράτα θέλετε κάτι όχι, ιδιαίτερα. Εγώ είμαι Βρυλίσια, όπου δεν υπάρχει ντέρμπι. Περνάει δεύτερο γύρο ο Ντινόπουλος. Α, περνάει. Κέρδισε τον Πισημίση. Ναι. Ο οποίος ήταν της Νέας Δημοκρατίας, ο Ντινόπουλος πήγε αντάρτης. Ο Ντινόπουλος είναι μαχητής. Είναι μαχητής. Ναι. Και έκανε τη διαφορά, πέρασε τον Πισημίση. Και θα τα βλέπουμε και τις κάρτες αμέσως μετά, στη συζήτηση επάνω. Θα κάνουμε ένα ωραίο παράθυρο για να τα βλέπουμε. Ωραία, ναι, με και τη τα αιτήματά σας. Εσύ τώρα από το θυμίδι, και περιφέρεια έβγαλε από την Κυριακή. Εμείς είμαστε τελειωμένοι στο Βόλο. Δεν ξαναπάτε. Αγοραστό περιφέρεια Θεσσαλίας, από την πρώτη Κυριακή. Μπέος και έκλεισε. Αυτή δεν έχει άλλο. Λοιπόν, και πάμε σε ένα διαγωνισμό, κύριε Μένιο. Ένα διαγωνισμό ο οποίος είναι ένα δώρο αξίας 2.500 ευρώ. Α. Τι περιλαμβάνει όμως αυτό, κύριε Μπέο? Πες τα μας, να τα μάθουμε. Το δώρο περιλαμβάνει ένα κρεβάτι χειροποίητο υπερδιπλό τύπου Legend με στρώμα, ανατομικό στρώμα. Interflex και δύο μαξιλάρια. Πρόσεξε με. First 3D Plus. Τότε 3D δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, αλλά πάνω στο σφάλι θα είναι καλό. Από την GrecoStrom, μια ελληνική εταιρεία από 55 χρόνια τώρα. Επενδύει καθημερινά στην ποιότητα, την τεχνογνωσία και την πρωτοποριακή σχεδίαση στρωμάτων, κρεβατιών και προϊόντων ύπνου, κύριε Μένιο. Επίσης, το 2019 η GrecoStrom ανεβάζει τον πύχη ακόμα πιο ψηλά. Είναι αρκετικό, Γιάννη, το κρεβάτι, ξέρεις. Για πόσα κιλά μπορεί να κινηθεί. Θέλω να πω, παιδί μου, ότι για πόση ρόλοι. Δύναμη εννοεί. Θα σε στείλουμε να το για πόση δύναμη να βάλει. Γιατί θα το χτυπά το αυτό, τι δεν είναι. Άστο να το πει. Συνέχισε με την προσφορά. Συνέχισε με την προσφορά. Θα το χτυπά, λέει. Για να συμμετέχετε και να πάρετε αυτό το σούπερ δώρο, 2.500 ευρώ είναι στην πραγματικότητα, έτσι. Μην γελιέστε. Μπορείτε να καλέσετε από σταθερό κινητό στο 14584, να στείλετε ΑΚ με το ονοματεπώνυμό σα στο 14584. Αυτό ο διαγωνισμό κλήρωση θα γίνει Παρασκευή. 31 Μαΐου, δηλαδή άμεσα, την Παρασκευή που έρχεται. Ναι. Οπότε όσοι πιστοί, προσέλθετε και σπεύσατε. Δεν το λες καλά. Για όνειρα γλυκά. Δείξτε δικιόλας. Δείξτε δικιόλας. Ναι, 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 ναι. Στείλτε τα μηνύματά σας, πάρτε και τηλέφωνο. Και 42 πήγε. Και φεύγουμε. Πάμε στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Οκτώ παρά 10 πήγε η ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. Την επομένη των εκλογών βρισκόμαστε εδώ ζωντανά στην καθημερινή σας παρέα στο Open με τον Γιάννη τον Σαραντάκο. Να καλημερίσουμε σε αυτό το σημείο
τους πολύ καλούς συναδέλφους, τον Γιάννη Στρατάκη. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα. Καλημέρα Γιάννη. Γιώργος Τερζής και Μανώλης Κοτάκης. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Όλοι είμαστε εξενυχτισμένοι, φαντάζομαι, και να πάμε, όπως βλέπουμε τα αποτελέσματα, να κάνουμε και τις πρώτες εκτιμήσεις. Γιάννη, να ξεκινήσουμε από σένα. Βαριά. Μεγάλη. Έτσι, δεν χωράει καμία συζήτηση και βεβαίως θα πρέπει κάποια στιγμή και εμείς οι δημοσιολογούντες να αναλαμβάνουμε και τις δικές μας ευθύνες. Εγώ προσωπικά έπεσα έξω στις εκτιμήσεις και δεν περίμενα τόσο μεγάλο εύρος. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτές οι εκλογές έχουν και άλλα μηνύματα εξίσου σημαντικά, όπως ο περιορισμός της Χρυσής Αυγής, οι ανακατατάξεις στα μικρά λεγόμενα κόμματα. Και αν γυρίσουμε στους δύο μεγάλους, θεωρώ ότι πια ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα τεράστιο στοίχημα μπροστά του για το πώς θα κινηθεί την επόμενη μέρα και το πώς θα αποφύγει τις αιματοχυσίες στο κόμμα του. Έχει γκρίνια, Γιάννη. Βεβαίως θα έχει. Βεβαίως θα έχει. Ξέρετε, οι ήττες πάντα είναι ορφανές. Το ξέρουμε άλλωστε. Και στη Νέα Δημοκρατία ισχυροποιείται. Άκουσε με λίγο. Την απόφαση για να πάει σε εκλογές. Την είχε πάρει, ναι. Περίμενε το αποτέλεσμα. Γιατί άργησε τόσο πολύ? Την είχε πάρει από το Σάββατο. Από το Σάββατο. Από το Σάββατο που είχαμε πάει για το καθιερωμένο Ούζο. Χαλαρό ουζάκι, ο Κύβος είχε πέσει. Όποιο και αν ήταν το αποτέλεσμα. Πάνω από 5 και 6 μονάδες. Πάνω από 5 και 6 μονάδες θα έκανε εκλογές, ήταν σίγουρο. Ναι, 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 σίγουρα. Και γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ να κάνει τη δήλωση? Γιατί υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και εν πάση περιπτώσει, μέχρι σήμερα ο κ. Τσίπρας έχει μάθει να λειτουργεί εντελώς διαφορετικά από ότι τα άλλα. Ποιος είχε διαφορετική αντίληψη, ποιος είχε δηλαδή? Νομίζω ότι εντάξει, υπάρχει. Αυτά είναι και καταγεγραμμένα. Νομίζω ότι δεν είναι ανάγκη να μπούμε στην ονοματολογία. Πάντως υπήρχαν ισχυρά, αν θέλετε, πρόσωπα που είναι κοντά στο κ. Τσίπρα. Εντάξει, να πω τον κ. Φαλαμπουράρη. Θεωρώ ότι ήταν ένας από τους ένθερμους υποστηρικτές ότι θα πρέπει να το παλέψεις μέχρι τέλους. Ναι. Ότι δεν πρέπει να πας εκλογές. Άλλος? Εγώ. Εσύ το ίδιο είπες? Εγώ θεωρούσα. Ο Τσακαλώτος τι στάση κράτησε? Ο Τσακαλώτος θα είπε μόνος του. Έτσι. Ο Τσακαλώτος θεωρεί, κατά την άποψή μου, ότι θα πρέπει να δοθεί μάχη τώρα. Να γίνουν εκλογές τώρα. Ακριβώς. Μάλιστα, να καλωσορίσουμε σε αυτό το σημείο και την Ασία. Αμάλια, Ασία, καλώς ήρθες. Καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρήκα. Καλή εβδομάδα. Αν και υπάρχει ένα συνεχές, ένα πολιτικό συνεχές το οποίο δεν μπορεί να. Θα μας πάει. Το συνεχές θα είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου, έτσι όπως το κάναμε τελικά. Από τη μία κάλπη φεύγουμε στην άλλη μένουμε. Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο σχόλιο για το τι έγινε, για να δούμε μετά και την επόμενη μέρα και πώς πάμε σε αυτές τις εθνικές εκλογές. Μανώλη, πώς τα είδες αποτέλεσμα χθες, ποιο είναι το συμπέρασμα, το πολιτικό, το κεντρικό σου συμπέρασμα από το αποτέλεσμα το χθεσινό? Κοίταξε, πάμε σε ένα νέο τοπίο. Είναι προφανές αυτό. Είμαστε μπροστά στην πολιτική ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας. Καθώς επιστρέψει σε ποσοστά 2004, είναι πρώτη. Αλλά μπροστά μας έχουμε μια εθνική κάλπη, η οποία θα έχει τα ίδια, αλλά όχι ακριβώς χαρακτηριστικά με την Ευρωκάλπη. Σε ποσοστά, με συγχωρείς που διακόπτω, το 2009 εννοείς. Το 2004, ναι, 2004 εννοώ στη διαφορά. Ως προς τη διαφορά. Ναι. Κάνεις καλά και με διορθώνεις. Αλλά ακούγοντας το ρεπορτάζ από χτες και παρακολουθώντας και τις εκτιμήσεις όλη την εβδομάδα, γιατί όλοι μιλούσαμε με όλους, και με την κυβέρνηση και με την αντιπολίτευση, για να καταλαβαίνουμε προς τα πού πάει το πράγμα. Συμπεραίνω. Μόλις, συγγνώμη, ναι. Συγγνώμη. Παιδιά, αν μπορούμε τώρα που δείχνουμε τα ποσοστά από κάτω, να βάλουμε όσο γίνεται περισσότερους δήμους. Να δείχνουμε ποσοστά δήμων με ονόματα. Εκτός από τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τώρα πώς γίνεται η μάχη για τους δήμους, για το δεύτερο γύρο. Αυτό να κοιτάξουμε. Ναι, βλέποντας λοιπόν τη διακύμανση των ποσοστών αλλά και των εκτιμήσεων από τα δύο επιτελεία, καταλήγω τελικά στο συμπέρασμα ότι ο επόμενος πρωθυπουργός θα πρέπει να αλλάξει την έδρα της κυβέρνησης και να εγκαταλείψει το Μαξίμου. Γιατί το Μαξίμου είναι ένα κτίριο τελικά το οποίο σε οδηγεί σε λάθος εκτιμήσεις. Δεν είναι ο πρώτος πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας που παθαίνει την νόσο του Μαξίμου. Και άλλοι προκατοχοί του την έχουν πάθει, αλλά διαπίστωσαν την τελευταία εβδομάδα ότι ενώ η Νέα Δημοκρατία είχε πολύ καθαρή εικόνα ότι μπορεί η διαφορά να είναι διψήφια, έστω και σε όλους μας αυτό έμοιαζε εξωπραγματικό, ακόμα και στο στενό επιτελείο του κ. Μητσοτάκη κάποιοι κρατούσαν επιφυλάξεις, αλλά άλλοι όχι.
Εν τούτης, στο Μέγαρο Μαξίμου, η τελική εκτίμηση που ξέρω ότι παρεδόθη στον Πρωθυπουργό την Παρασκευή το βράδυ από τις δημοσκοπήσεις ήταν για μια διαφορά που θα κυμαινόταν από 3 έως 5 μονάδες. Στη Νέα Δημοκρατία την περασμένη Τετάρτη το μεσημέρι έγινε μυστική σύσκεψη, την οποία συγκάλεσε, από όσο γνωρίζω, ο κύριος Μητσοτάκης, εν όψη του αποτελέσματος της Κυριακής, το οποίο διαγραφόταν έως και, δεν έφτασε, αλλά από ό,τι φαίνεται είχε τις προϋποθέσεις, και διψήφιο. Συμπεραίνω λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός σε όλη τη διάρκεια της καμπάνιας δεν είχε σαφή εικόνα των δεδομένων. Και με λάθος εικόνα των δεδομένων και με λάθος δεδομένα γενικότερα, κάνει σε πολιτικά λάθη. Και τι σχέση έχει η έδρα τώρα? Το κτίριο, αυτό που τη φαίνεται, σημαντικά το λέω. Άμα πάει, ας πούμε, κάπου αλλού στην Κουμουντούρου και του λένε πάλι λάθος αποτελέσματα. Ξέρεις. Κάπου ξέρεις. Πρέπει να περνάει κανένας άνθρωπος κανονικός απ' έξω. Μην είναι όλοι μέσα στο αυτό το θέμα. Η Ορδάνη μου. Δεν περνάει κανείς. Η Ορδάνη μου. Πού ξέρεις, αυτό το θέμα μπορεί να το βρούμε μπροστά μας μελλοντικά. Όχι, εγώ το έχουμε δει πολλές φορές. Όχι, τη μεταφορά του Μαξίμου, λέω. Έχει ξαναγίνει αυτό. Και ο Γιώργος το μετέφερε το Μαξίμου κατά μία έννοια στη Βουλή, αλλά προσπάθησε. Το είπε ο Μανώλης, δεν το είπε χωρίς. Ναι, όχι, το αντιλαμβανόμαστε. Ο Μανώλης πάντα δεν τα πετά έτσι εύκολα αυτά. Όχι, όχι, που ξέρετε μπορεί να το βρούμε και στο μέλλον μπροστά μας αυτό το θέμα. Δεν, πάει, λέω, αλλά... δεν έχει κτίριο. Ας μην βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Αυτό που λες, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές να γίνει ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός και μετά συζητάει αν. Με δύο λόγια, αυτό που λες είναι ότι στο Μητσοτάκη είχαν δει ότι η διαφορά μπορεί να είναι μεγάλη. Άρα κάνανε και τη στρατηγική του ανάλογα, ενώ στο Μαξίμου. Μέχρι εχθές το απόγευμα, δηλαδή, δίνανε συν-πλην 2 μονάδες. Γνωρίζω άριστα ότι στο επιτελείο Μητσοτάκη ο Τάκης Θεοδωρικάκος υποστήριζε ότι η διαφορά μπορεί να είναι και διψήφια. Άλλοι ήταν πολύ περισσότερο επιφυλακτικοί. Αλλά εκείνος αναλάμβανε το ρίσκο εσωτερικά να λέει αυτή την εκτίμηση. Και έφτασε έφτασε 9 ακόμα τόσο. Και έφτασε και ένα mail, να προσθέσω στο ρεπορτάζ του Μανώλη, προς επίωση είναι αυτό που λες. Έφτασε ένα mail το μεσημέρι της Πέμπτης σε όλους τους υποψηφίους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν ανακοινωθεί ότι θα είναι υποψήφοι, ότι από τη Δευτέρα, από σήμερα, να ξεκινήσουν τη διαδικασία επικύρωσης της υποψηφιότητάς τους στο πρωτοδικείο. Ναι. Άρα οι Νεοδημοκράτες καταλαβαίνουν ότι ήξεραν, είχαν την εικόνα ότι ο Τσίπρας θα έχανε με τέτοια διαφορά που δεν θα μπορούσε να αποφύγει τις εκλογές. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αφού τώρα μπορούμε να πούμε όλοι όσα ξέρουμε, ναι, το ρεπορτάζ, τα οποία και δεν μπορούσαμε επί της ουσίας να πούμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Η πραγματικότητα είναι ότι την προηγούμενη των εκλογών εβδομάδα υπήρξε ένας συναγερμός στην Νέα Δημοκρατία, καθώς φάνηκε να υπάρχει μία, αν θέλετε, ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί λοιπόν... αυτό που λέγανε το κλείσιμο της ψαλίδας. Παρατηρήθηκε λοιπόν πολύ κοντά από πολύ κοντά αυτό το φαινόμενο, το οποίο ωστόσο, αν θέλετε, ξεφούσκωσε, εξασθένισε αυτή η δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ. Το μόνο ερωτηματικό σε όλα αυτά που είπε και ο Μανώλης και ο Γιάννης, το μόνο ερωτηματικό που υπήρχε επί της ουσίας ακόμα και χθες το μεσημέρι, είναι αν οι δυναμικές που κατέγραφαν και τα exit polls, αθροιστικά με τις δημοσκοπήσεις, ήταν σωστές ή είχαν ένα στοιχείο παραπλάνησης, όπως είχε συμβεί το 2015. Και το 2015, για να μην τους αδικούμε, το exit poll είχε πέσει κοντά στο ποσοστό. Τι πρόβλημα είχαν τότε? Τότε δεν βρίσκανε νεοδημοκράτες που δηλώνανε ότι θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Χθες, σε κάποιο βαθμό, δεν βρίσκανε ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ που δηλώνανε ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Άρα, λοιπόν, ρόλο, εκεί... Γιώργο, άκουσα με λίγο. Έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία χαμήλωσε λίγο την ταχύτητα σε αυτή τη σιγουριά ότι πάμε για πολύ μεγάλη νίκη. Η Ορδάνη, για να συνδέσουμε τώρα όλα αυτά που συζητούσαμε. Δεν είναι τυχαίο ότι μόλις στη Νέα Δημοκρατία αντελήφθησαν ότι η πόλωση και η υψηλή τόνη, αυτό το αδιανόητο μαλλιοτράβηγμα, συγγνώμη για τη φράση, αλλά περί αυτού πρόκειται, το κύλισμα στη λάσπη που συντελέστηκε στη Βουλή την τελευταία αντιπαράθεση, δεν τους βγαίνει, τους κοστίζει, οι τόνοι άλλαξαν. Σωστό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάτησε το κουμπί και αν δείτε από την Πέμπτη και μετά, είναι άλλο το αφήγημα. Σωστό. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι κάποιοι παρακολουθούσαν στενά, είναι ο Θεοδωρικάκος, είναι τα υπόλοιπα στελέχη. Κάποιοι άλλοι το έχασαν στην παρακολούθηση αυτό και είναι εύλογο και πάτησαν πάνω στις αμφιβολίες που και οι ίδιοι οι δημοσκόποι μας έλεγαν ότι αυτή είναι η δυναμική, αλλά να το δούμε. Δηλαδή οι 8 μονάδες γνωρίζετε ότι υπήρχαν ως αίσθηση από το πρώτο κύμα κιόλας του exit poll, ναι.
και χωρίς ιδιαίτερες αμφιβολίες. Ναι. Απλώς ένα σχόλιο για να δώσω το λόγο στους υπόλοιπους συναδελφούς. Άρα λοιπόν, μετά την έκπληξη για το εύρος της διαφοράς ή την επιβεβαίωση για το εύρος της διαφοράς, ήδη από χθες το βράδυ το είδαμε και εδώ και παντού σε όλες τις τηλεοπτικές οθόνες ότι η μάχη του ΣΥΡΙΖΑ ως μάχη πια επιβίωσης του κόμματος και του ίδιου του Πρωθυπουργού θα αφορά όχι μόνο το Μητσοτάκη, κατ' εξοχήν το Κινάλ. Είδαμε ότι η μετοπική θα είναι εκεί προκειμένου το Κινάλ να συμπιεστεί όσο πολύ. Για μένα είναι προβληματικά δύο στοιχεία. Το 14% των νέων ψηφοφόρων που πήγαν στη Χρυσή Αυγή, το υψηλό ποσοστό αποχής μετά από 4 χρόνια που οι Έλληνες είχαμε να ψηφίσουμε, 42% αποχής σχεδόν και ένα 4-4,5% σε άκυρα λευκά, όσο λάθος και αν είναι κάποια είναι συνειδητά άκυρα λευκά. Και βέβαια το ότι φαίνεται ότι τα μικρά κόμματα, είτε όταν έχουν εκπληρώσει το ρόλο τους στον πολιτικό, είτε όταν είναι αμήχανα ως προς τις εξελίξεις, τα ξεπερνάνε οι πολίτες και δοκιμάζουν ενδεχομένως κάτι καινούριο. Τώρα τον κύριο Βελόπουλο και το Μέρα 25. Μα φύγανε κάποιοι άλλοι και έναντι κάποιοι των άλλοι. Δύο που είναι αποχώρησαν. Και κάθε φορά εμένα μου κάνει εντύπωση ότι όποιος αυτός που μπαίνει λέει, είδατε, έκλεισε κάποιος κύκλος και αρχίζει ένας νέος και θεωρεί ότι και ο ίδιος είναι, επειδή καβάλισε ένα κύμα τώρα πρόσκαιρο, νομίζει ότι θα μείνει κιόλας σε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πριν δώσουμε το λόγο στην Αναστασία Γιάμαλη, θα μας επιτρέψει, Αναστασία μου, επειδή έχουμε τους τίτλους των ειδήσεων, η ώρα είναι ακριβώς 8, να δούμε την Ιρό Ράντου και να επιστρέψουμε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις μετά το προβάδισμα των 9,4 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές, με τον Πρωθυπουργό να εξαγγέλει πρόωρες εκλογές μετά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ως προς τα αποτελέσματα, με καταμετρημένο λίγο περισσότερο από το 70% των ψήφων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 33,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 23,8%, ενώ ακολουθούν το Κίνημα Αλλαγής με 7,4%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 5,5%, η Χρυσή Αυγή με 4,8%. Η Ελληνική Λύση με 4,1% και το Μέρα 25 με ποσοστό 3%. Στις περιφέρειες τώρα, την επανεκλογή τους από τον πρώτο γύρο εξασφαλίζουν 6 περιφερειάρχες, μεταξύ των οποίων ο Απόστολος Τζιτζικώστας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στην περιφέρεια Αττικής προηγείται ο Γιώργος Πατούλης, με τη Ρένα Δούρου να βρίσκεται στην δεύτερη θέση. Στο Δήμο της Αθήνας, Κώστας Μπακογιάννης και Νάσος Ηλιόπουλος περνούν στον δεύτερο γύρο, με τον πρώτο να προηγείται μέχρι στιγμής με ποσοστό άνω του 40%. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης προηγείται ο Νίκος Ταχιάος, με τη δεύτερη θέση να παραμένει ένα θρίλερ για Ζέρβο Αρφανό και Νοτοπούλου. Προβάδισμα για τον Γιάννη Μόραλη στον Δήμο Πειραιά, που μαζί με τον Νικόλαο Βλαχάκο περνούν στον δεύτερο γύρο. Ο καιρός, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στην Αττική και τη θερμοκρασία έως τους 28 βαθμούς. Συννεφιά και πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, με τον Ιδρά Αργύρο έως τους 23 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από την οδό Τσούντα μέχρι και την Εθνική Οδό Αθηνών, μέχρι την Αχαρνών, αλλά και στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Σκαραμαγκά. Ομάλη παραμένει κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Ιρωάντο. Αναστασία, μετά το διάλειμμα. Έτσι, να κάνουμε τώρα το διάλειμμα για να έχουμε χρόνο, να κάνουμε και τον γύρο σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά να πούμε και ρεπορτάζ, κάναμε το γενικό σχόλιο, να δούμε τι γίνεται τώρα και στις περιφέρειες και τους δήμους, αλλά και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Γιατί ουσιαστικά τελείωσε μία απαγόρευση και η μία, πώς να το πούμε, εμφάνιση των βουλευτών και υπουργών και τέτοια, τώρα αρχίζει άλλη. Εδώ πέρα θα αρχίσει. Δεν θα βαρεθούμε. Δεν θα βαρεθούμε, ναι, σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ο Ελλάδος 7, Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Γιάννης Σαραντάκος εδώ, με καλούς φίλους και συναδέλφους. Αναστασία Γιάμαλη, Μανώλης Κοτάκης, Γιάννης Στρατάκης, Γιώργος Τερζής, αναλύουμε το χθεσινό αποτέλεσμα αλλά και την επόμενη μέρα, διότι μια κάλπη έκλεισε, μια κάλπη ανοίγει. Οπότε, δόξα τω Θεώ, δεν θα πλήξουμε τον μήνα Ιούνιο. Επίσης, να σας πω ότι σε λίγο λαμβάνουμε συνέχεια τα αιτήματά σας για το τι γίνεται στους Δήμους, διότι ενδιαφέρονται όλοι για το τι γίνεται. Να τα πούμε τώρα. Δήμος Δέλτα, ας πούμε, μας έχουν ρωτήσει. Αν μπορούμε, παιδιά, να τα δείξουμε. Αν τα έχουμε έτοιμα. Στο Χολαργό, εμείς Δήμος Κατερίνης, Δήμος Χαϊδαρίου, έχουμε κάποια αιτήματα για να δείξουμε. Στο Χολαργό το κλείσαμε εμείς από χθες. Ο Χολαργός
Το καθάρισα. Είναι χολαργός Παπάγου εκεί, ε? Παπάγου χολαργού, ναι. Ωραία. Ωραία, εντάξει. Μέχρι να είμαστε έτοιμοι, Αναστασία, να δώσω το λόγο σε σένα. Να το, έλα. Α, να, ορίστε. Ορίστε, έχουμε εδώ λοιπόν Δήμος Δέλτα, Περιφερειακή Ένωτα Θεσσαλονίκης, ο κ. Φωτόπουλος, ο νυν δήμαρχος 24,7, ο κ. Ιωαννίδης 23,2, ντέρμπι, πολύ μεγάλο ντέρμπι, και ο τρίτος, ο κ. Γλώσσης Γιώργος 20,2, Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος 16%, Σταματάκης Σπυρίδων γύρω στο 10%, Χατζηγεριάκου Πασχαλίνα, Λίνα 6,2. Πάμε και στο Δήμο Κατερίνης. Αν μπορούμε, παιδιά, στο Δήμο Κατερίνης να δείξουμε εκεί πέρα. Ο κύριος Χιονίδης γράφει. Άλλο ντέρμπι αυτό. 30,2. Ο κύριος Κουκοδήμος, 26,8 παρακαλώ. Δεύτερος μπαίνει στο δεύτερο γύρο. Νταντάμης Γεώργιος, 25,2. Και Ηλιακόπουλος Αθανάσιος, 13,1. Μετά από τι έχουμε, Χαϊδάρι. Να δείξουμε και το Χαϊδάρι. Εκεί πώς είμαστε. Α, ο Ντινιακός Ευάγγελος, 40,9. Και Σελέκος Μιχαήλ, 25,7. Και εκεί δεύτερος γύρος, όλοι οι υπόλοιποι από μονοψήφια έχουν. Ο Ντινιακός είναι ο γιος του παλιού δημάρχου. Ο Σελέκος είναι απερχόμενος. Ναι, Πάμε στοιχείο. Να δούμε τι γίνεται εκεί. Βορειοανατολικό Αιγαίο, Δήμος Χίου. Άλλο ντέρμπι. Ξέρετε τι ζητάτε. Καραμάντζης Σταμάτης 28,2. Κωνσταντίνος Τριανταφυλλής 24,1. Βουρνούς Εμμανουήλ, ο Νίν. Ο Νίν παλεύει να μπει στο δεύτερο γύρο. Ακριβώς. Πώς είναι ενσωμάτωση έχει αυτό? Είναι ψηλά, είναι 91%. 91%. 23,1, Καραβασίλης Γιάννης 13,8 και οι υπόλοιποι μακριά. Που έδωσε μάχη ο Βουρνούς τώρα για τους πρόσφυγες στοιχείο. Έδωσε μάχη εκεί πέρα. Στάθης και Αντώνογλου. Πάντως στα Πατρώα εδάφη, από εκεί που είναι η καταγωγή μου, εκεί που γεννήθηκα στο οροπέδιο Λαστείο, έχουμε μια πρωτιά. Ο νυν δήμαρχος απέσπασε ποσοστό 90%. Τι λες, Τσαουσέσκο. Σε Άκης. Έχει και 90. Να ονομαστεί στα Αλληνάκης. Γιατί δεν και το οικογενειακό ενδιαφέρον, να δώσουμε και συγχαρητήρια. Το ενδιαφέρον, η κόρη ήταν υποψήφια στον Άγιο Νικόλαο, ο συνδυασμός της... Και? Εντάξει, είναι πρώτος. Εξελέγει. Και εκείνη είναι... Εξελέγει. Συγχαρητήρια, κύριε, πείτε το. Μπράβο, μπράβο. Αλλά υπάρχουν και δήμοι, μιας και το πήγαμε τοπικά. Μισό λεπτό, Γιάννη, ένα λεπτό. Που ο πρώτος έχει 10 συμβούλους. 9 νομίζω. Βόλια Κοινωνία, εδώ φαίνεται ότι το τοπίο είναι καθαρό. Πάμε δεύτερο γύρο, αλλά εντάξει, ο κύριος Καμπύλης Γιώργος 46,7, πολύ κοντά, μια ανάσα από το 50. Μαντάς Παναγιώτης, ο νυν δήμαρχος, δεν τα πήγε πολύ καλά, 38,7. Βεκιάρης 10,4. Τετός Βασίλειος 4,2. Συνεχίζει να στέλνει τα μηνύματά σας. Είμαστε εδώ για να τα δείξουμε. Αναστασία, το σχόλιο σου για τη χθεσινή βραδιά, αλλά και κυρίως ερώτημα, η μάχη καινούργια που ξεκινάει σε λίγες μέρες, με ορίζοντα φαντάζομαι την 30η Ιουνίου, πώς μπαίνει στο γήπεδο ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη μάχη? Okay. Όποιος πει ότι είχε εικόνα αυτού του ποσοστού που καλύπτει ΣΥΡΙΖΑ και κυβερνητικό ρεπορτάζ, θα πει ψέματα. Δεν ήταν αυτή η εικόνα που είχαμε. Αντιθέτως, είχαμε μια πολύ διαφορετική εικόνα από τις πολύ μαζικές συγκεντρώσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με την οργανωτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ήτανε απλός κόσμος, ο οποίος πήγαινε κατά χιλιάδες, αγκάλιαζε, φιλούσε τον Τσίπρα, έκλαιγε στην αγκαλιά του και είχαμε και λογικές έτσι μεσιανικού χαρακτήρα. Σας το λέω γιατί τα είδαμε τα μάτια μου αυτά. Από εκεί και πέρα. Είναι σαφές ότι πρόκειται για μια μεγάλη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, θα φανεί κατά πόσο είναι μεγάλη νίκη Μητσοτάκη, γιατί αυτά δεν πάνε συχνά μαζί. Όπου υπήρχε μεγάλη αποχή, ενισχύθηκε πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία, που σημαίνει ότι ο κόσμος ήθελε να τιμωρήσει τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΣΥΡΙΖΑ ως ένα ακόμη κόμμα το οποίο εφάρμοσε μνημόνιο. Το ότι εφάρμοσε ένα πιο light μνημόνιο, τον άλλον ήταν 65, το δικό του ήταν 6,5, το γεγονός ότι προχώρησε σε μέτρα ελάφρυνσης, τα οποία όμως ο κόσμος δεν πρόλαβε να τα νιώσει, η αλήθεια να λέγεται, και μάλιστα τα εξέλαβε και ως παροχές, δεν βοήθησαν. Ιστορικά, πάντως, με συγχωρείτε που διακόπτω, Αναστασία, ναι. Όποιος πρωθυπουργός, διορθώστε με αν κάνω λάθος, στο τέλος της θητείας του έδωσε κάτι. Δεν αποτυπώθηκε. Το τέλος της θητείας του συνέπεσε όμως με την έξοδο από τα μνημόνια. Άλλο. Εγώ σου λέω ότι δεν πιάσανε ποτέ. Από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι ότι ούτε κατάρρευση ούτε συντριβή είχαμε. Να θυμίσω, γιατί εγώ καλύπτω από τα μικρά τα μου ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που ο Τσίπρας το πήρε στο 3,5 και το έφτασε στο 24. Και αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Αυτό του πιστώνεται. Είναι δικό του όλο. Όλοι όσοι είναι σήμερα υπουργοί είναι χάρη στον Αλέξη Τσίπρα.
και το αντιλαμβάνονται αυτό γιατί όλοι. Γιατί το λες, γιατί υπάρχει περίπτωση ας πούμε, να αμφισβητηθεί. Όχι, δεν αυτό λέω. Ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αμφισβητηθεί παρά το γεγονός ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι υψηλό. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αμφισβητηθεί η πρωτοκαθεδρία και η ηγεμονία του Άλεξη Τσίπρα. Το λέω για να σας προλάβω. Και σήμερα ή και μετά τις εθνικές εκλογές. Και όποτε. Και όποτε. Και όποτε στο μέλλον που έχουμε μπροστά μας. Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μας έχει δείξει ότι είναι ένα προσωποκεντρικό κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως πήγε προσωποκεντρικά σε αυτές τις ευρωεκλογές. Ωστόσο, για να καταλήξω, ο ΣΥΡΙΖΑ κατά την δική μου ταπεινή γνώμη έχασε γιατί υποσχέθηκε ότι θα τα αλλάξει όλα και δεν κατάφερε να τα αλλάξει όλα σε μια τετραετία. Άλλαξε πολλά. Ο κόσμος δεν τα κατάλαβε όλα τα πολλά που άλλαξε. Από εκεί και πέρα, ανέλαβε το πολιτικό κόστος για μια σειρά θεμάτων. Θα πάει με ένα ξεκάθαρο αφήγημα. Η στρατηγική του θα παραμείνει η ίδια, η τακτική του εκτιμώ ότι θα αλλάξει. Αυτό που καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ είναι ότι δεν θα μπούμε σε λογική εσωστρέφειας και αναδίπλωσης τώρα εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, η λογική των στελεχών και βάσης και μεσαίων και υψηλών είναι ότι πάμε γερά στις εκλογές. Εσύ που ξέρεις τα πράγματα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ, έχει να δώσει ο Τσίπρας εν ώψη των εθνικών εκλογών κάτι άλλο σε οικονομικό επίπεδο? Νομίζω ότι θα πάμε σε άλλη λογική. Δηλαδή τα επιδόματα, οι 120 δόσεις, οι διευκολύνσεις, όλα αυτά τελειώσανε. Οι 120 δόσεις και τα λοιπά είναι μόνιμα, πάνε άλλο, πέρασαν. Τελειώσανε ή έχει κάτι άλλο κρυμμένο? Έχουμε ακούσει το προηγούμενο διάστημα τον Ευκλήδη Τσακαλώτο να λέει ότι υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια για ελαφρύνσεις. Τα οποία όμως είχαν έναν ορίζοντα διεθνούς έκθεση Θεσσαλονίκη, αν ναι, κάνω λάθος. Δηλαδή, γι' αυτό λοιπόν. Το αφορολόγητο, το τέλος επιτιδεύματος. Νομίζω ότι εφεξής... θα ανοίξει τώρα. Δεν πρόκειται να ανοίξει. Πώς. Δεν είναι, άρα δεν μπορεί να ψηφίσει. Όχι. Οτιδήποτε άλλο τώρα. Και νομίζω ότι, επειδή το είπε και ο Γιάννης, νομίζω ότι θα ήταν και παράδοξο να πάει σε μια τέτοια τακτική. Ναι, παιδί μου, αλλά όταν, δεν έχει και βουλή, όταν ήταν ανοιχτό σε έχει όμως, έχει όμως ένα προζύμι έτσι, από μέτρα τα οποία θα μπουν μέσα στην μπορεί και να και στην προεκλογική διαδικασία. Θα πάει σε άλλη λογική που λέει η Αναστασία. Είναι δύο αντίπαλα προγράμματα. Σε αυτή τη λογική θα πάει. Ότι ο Τσίπρας θα πάει σε μια λογική, η συντήρηση και η πρόοδο. Σαφέστατα, εκεί θα πάει. Μα και τα μέτρα που έχει ανακοινώσει σε αυτήν την κατεύθυνση κινούνται. Δηλαδή, όταν έχει ανακοινώσει ήδη το πακέτο μέτρων για το 20 και μετά. Είναι ένα μέτρο το οποίο δεν πιστεύω ότι βρίσκει σύμφωνη η Νέα Δημοκρατία. Ούτε καν εάν κληθεί τώρα προεκλογικά να πει. Θα πάει σε μια κατάσταση, αν με ψηφίσετε, θα υλοποιήσω αυτά. Μα το έθεσε, ψηφίσετε... το έθεσε και λίγες μέρες πριν τις εκλογές, όταν καταλάβαιναν ότι. Το έθεσε, δεν έπιασε, γιατί θα ήταν πολύ λίγο. Τι? Θα το ξαναπεί, μήπως πιάσει. Κάτι άλλο να πει. Μα τι λέτε τώρα. Δεν έχει κάτι άλλο να πει. Έπαιξε το χαλτί αυτό και δεν έπιασε. Μπήκαμε σε λογική κοκορομαχίας. Τώρα θα μπούμε σε λογική πολιτική σε τελική ανάλυση. Σας κάνει λογικό. Εγώ λέω ένα επιχείρημα. Απορρίπτεται από το τραπέζι και το ξαναλέω, μήπως αλλάξει τη γνώμη. Έχει ναι, να εδώ είναι εθνικές εκλογές. Λέω, παιδί μου, άμα με βγάλει σε μένα, θα τα πάρει αυτά τα λεφτά. Μα το πε. Μπορώ να πω κάτι. Ναι, τώρα δεν κρίνω όμως εθνικές εκλογές. Με αυτό λέω εγώ. Πανώλη, θέλω να σου ρωτήσω κάτι μισό λεπτό. Εδώ διαβάζω τη δήλωση του Βενιζέλου χθες το βράδυ. Που είναι μια άλλη παράμετρος, πιο σοβαρή, που είναι στο παρασκήνιο και έχει σημασία. Εσύ τώρα νομίζω τα κοιτάς λίγο περισσότερο από τους άλλους. Γράφει για στρατηγική ήττα και τα λοιπά. Στρατηγική ήττα, λέει, είναι να χάνεις τη δυνατότητα επιλογής των προσώπων που θα καλύψουν τις κορυφαίες θέσεις της δικαιοσύνης μετά τις 30 Ιουνίου. Αυτό στο παρασκήνιο το συζητούσαν πολλοί, ότι θέλει να τραβήξει την ημέρα εκλογής και εθνικών εκλογών, γιατί θέλει να ορίσει τα πρόσωπα στον Άριο Πάγο. Ναι. Στη θέση του κ. Βενιζέλου δεν θα έκανε αυτή τη δήλωση. Διότι είναι σαν να λέμε ότι ο επόμενος πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο επόμενος εισαγγελέας, θα ήταν ευαμένος ΣΥΡΙΖΑ ή αυτός που θα έρθει μετά τις εκλογές θα ήταν ευαμένος Νέα Δημοκρατία ή ΠΑΣΟΚ. Ας αφήσουμε τους θεσμούς έξω από όχι, τη συζήτηση αυτή. Όχι, είναι σημαντικό όμως. Έστω και αν πραγματικά έχει περιεχόμενο και βάθος η δήλωση αυτή του πρώην πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Αλλά ας αφήσουμε τους θεσμούς, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ ταλαιπωρημένοι, τουλάχιστον έξω από αυτό το παιχνίδι. Δεν χωρούν ερμηνείες για στρατηγικές, κατά τη δική μου αντίληψη, έτσι, για στρατηγικές νίκες και στρατηγικές ήττες στα πρόσωπα του επόμενου Προέδρου ή του επόμενου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Διότι νομίζω το λέμε με την έννοια τη λογική, ότι στο ΣΥΡΙΖΑ το περιμέναν αυτό. Με αυτή το τη λογική και αυτοί που τοποθετήθηκαν πριν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στις θέσεις της ηγεσίας της δικαιοσύνης, θα έπρεπε να θεωρηθούν ότι είναι προσκύμενοι στη Νέα Δημοκρατία ή στον κύριο Βενιζέλο ή στον όποιον άλλο. Έξω τα κόμματα από τη δικαιοσύνη. Θα ήθελα να το παρακαλέσω αυτό και για το ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, αλλά και για όποιον άλλο. Mm. Αλλά επειδή συζητάγατε πριν για τις παροχές, να πω το εξής. Νομίζω υποτιμήσαμε κάτι. Ο κύριος Τσίπρας δεν πλήρωσε το γεγονός ότι έκανε παροχές.
μέσα στην προεκλογική περίοδο. Ίσα-ίσα που στην αρχή της εβδομάδας, το είπε και ο Γιώργος, υπήρχε απευθείας αιμορραγία ενός κομματιού συνταξιούχων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας απευθείας προς το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το οποίο πλήρωσε ήταν ότι είπε ψέματα για τις παροχές, δηλαδή τους είπε σας δίνω μια ολόκληρη σύνταξη και τελικά πήγαιναν στα ATM και έβλεπαν ότι είναι κάτι πολύ λιγότερο και αυτό ενόχλησε και ανέκοψε το ρεύμα αυτό και επέστρεψαν πολύ γρήγορα οι ψηφοφόροι αυτοί πίσω στη Νέα Δημοκρατία και ενόχλησε και η αλαζονία του Πρωθυπουργού, ο οποίος σε κάποια συνέντευξη, δεν θυμάμαι, σε μία από τις τηλεοπτικές του συνεντεύξεις, είπε ότι, εν πάση περιπτώσει, τους δώσαμε και κάτι. Ήταν περίπου περιφρονητικός. Ότι αυτό, γιατί παραπονιούνται, ναι, γιατί παραπονιούνται. Που πήρανε κάτι. Αυτό μετρήθηκε και του κόστησε στις δημοσκοπήσεις. Άρα, δεν κόστησαν οι παροχές, κόστησαν τα ψέματα για τις παροχές, ο κόσμος δεν βρήκε ολόκληρη σύνταξη, αλλά πολύ λιγότερη, και η αλαζονία περί τις παροχές. Το γεγονός ότι υπάρχει συζήτηση για το κοινωνικό πακέτο, νομίζω ότι αυτό θα το βρούμε μπροστά μας στα προεκλογικά τραπέζια, ούτως ή άλλως, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ από τη δεύτερη θέση που είναι τώρα, τι θα προσπαθήσει να κάνει, άσχετα αν το πετύχει ή όχι, να μεταφέρει την μπάλα το δικό του γήπεδο στο γήπεδο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο ίδιος απορρίπτεται, θα επιχειρήσει να μεταφέρει την αμφιβολία και την επιφύλαξη στη Νέα Δημοκρατία. Με τι στόχο, Μανολή. Δηλαδή, ο Τσίπρας θα πρέπει να κερδίσει ή να παίξει καταστροφικό. Ο στρατηγικός του στόχος πια δεν είναι. Καταστροφικό, είναι προφανές αυτό. Θα σου πει, ρε παιδί μου, ότι ο Μητσοτάκης φέρνει λιτότητα. Νομίζω ότι ο στρατηγικός του στόχος είναι να κόψει την αυτοδυναμία του Μητσοτάκη. Στρατηγικός του στόχος ούτως ή άλλως, νομίζω και από αυτές τις εκλογές, ακόμα και αν του έβγαιναν οι αριθμοί όπως υπολόγιζε, είναι να ανακόψει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρει, το ήξερε από πολύ πριν ότι θα είναι δεύτερο αυτό κόμμα. Αυτό το ποσοστό είναι ποσοστό αυτοδυναμίας Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το χρυσινό Νέας Δημοκρατίας. Όχι, αλλά δίνει δυναμική αυτοδυναμίας. Μάλιστα. Γιώργο, πριν έρθουμε σε σένα, θα μας επιτρέψεις να κάνουμε μια βόλτα και να δούμε στην Ευρώπη, να δούμε τον Παντελή τον Βαλασόπουλο και τον Σπύρο τον Φρεμεντίτη, ο οποίος είναι στη Λευκοσία. Μόνιμος κάτοικος. Ποια θα μείνει εκεί. Ναι, μόνιμος κάτοικος Λευκοσίας. Λοιπόν, πάμε στον Παντελή Βαλασόπουλο. Παντελή μου, καλημέρα. Δεν ξέρω αν. Εγώ νομίζω ότι επιβεβαιώθηκες με αυτά που έλεγες εχθές. Ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και στην κυβέρνηση της κυρίας Μέρκελ. Άνοδος των πρασίνων, κατέρευση το S5. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Παντελή. Πολιτικός σεισμός στη Γερμανία. Καταραίουν τα δύο μεγάλα κόμματα, και οι χριστιανοδημοκράτες, αλλά ειδικά οι σοσιαλδημοκράτες. Το αρχαιότερο, μεγαλύτερο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της Ευρώπης έχει βρεθεί από χθες με 15,5%, το χειρότερο αποτέλεσμα σε ολόκληρη την ιστορία. Πολύ άσχημο το αποτέλεσμα και για το κόμμα της κυρίας Μέρκελ, 27,9, και εδώ το χειρότερο αποτέλεσμα της ιστορίας των χριστιανοδημοκρατών. Αμφισβητείται αν θα μπορέσει να συνεχίσει αυτή την κυβέρνηση. Μάλλον οι σοσιαλδημοκράτες θα αποχωρήσουν από την κυβέρνηση, διαλύοντας το συνασπισμό με την κυρία Μέρκελ. Πιθανότατα σήμερα-αύριο να παραιτηθεί και η πρόεδρος του κόμματος, η κυρία Νάλες, η οποία επιχείρησε μια αριστερή στροφή. Δεν τους βγήκε καθόλου. Εξελίξεις πολιτικές στη Γερμανία. Ίσως πάμε για εκλογές, ίσως ένα νέο συνασπισμό. Να πούμε ότι η μεγάλη έκπληξη, το ξέραμε βέβαια, το έδειξαν οι δημοσκοπήσεις. Οι πράσινοι εκτοξεύτηκαν από το 11% στο 22%. Είναι πια σταθερά το δεύτερο μεγάλο κόμμα της Γερμανίας. Ενώ οι ακροδεξοί ευτυχώς δεν έκαναν αυτό που πολύ περίμεναν. Έπεσαν ουσιαστικά από το 13% στο 10%. Μειώθηκαν τα ποσοστά τους βέβαια σε δύο κρατήρια της Ανατολικής Γερμανίας πρώτο κόμμα. Πολιτικές εξελίξεις λοιπόν στη Γερμανία. Να δούμε τι θα γίνει με την κυβέρνηση. Θα Παντελή, μείνει η κυρία Μέρκελ. Παντελή. Εσύ που τα ξέρεις αυτά, δώσε μας και ένα λόγο γιατί εκτοξεύτηκαν οι πράσινοι και γιατί κατέρευσαν οι ακροδεξοί. Πρώτος λόγος, όπως δείχνουν και τα στατιστικά στοιχεία, οι Γερμανοί πήγαν και ψήφισαν με το μυαλό τους στο περιβάλλον. Ανησυχούν πάρα πολύ για το περιβάλλον. Ήταν το πρώτο θέμα που απασχόλησε τους Γερμανούς. Δεύτερον, αμφισβητούνται τα παλαιά κόμματα, τα δύο μεγάλα λαϊκά κόμματα, όπως λέγονται στη Γερμανία, το δείχνουν και τα στοιχεία. Μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων των σοσιαλδημοκρατών αλλά και των χριστιανοδημοκρατών έφυγε και πήγε στους πράσινους, οι οποίοι αναδεικνύονται το μεγάλο κόμμα του κέντρου αυτή τη στιγμή. Είναι κεντρώοι οι οικολόγοι στη Γερμανία. Να πούμε ότι αρχίζει και η μάχη από αύριο για τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Γερμανοί βλέπουν ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα με την Κομισιόν. Δεν φαίνεται να επικρατεί ο Πέπερ. Άρα, όπως είπαμε και χθες,
θα χτυπήσουν και θα κάνουν τα πάντα να πάρουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μάλιστα. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε τον Παντελή Βαλασόπουλο. Καλημέρα στο Βερολίνο. Πριν πάμε στον Σπύρο Φεμεντή, τη μόνιμο κάτοικο Λευκοσία, το οποίο θα συνδεθούμε σε λίγο. Γιώργο, στόχοι των δύο μονομάχων ενώπιση των εθνικών εκλογών, Μητσοτάκης και Τσίπρας. Πώς κατεβαίνουν στο γήπεδο? Καταρχήν, η μοναδική επιλογή που είχε χθες ο κύριος Τσίπρας, και οι συνάδελφοι ξέρουν καλύτερα ότι είχε ούτως ή άλλως, το συζητούσαμε και εμείς κάποια στιγμή εδώ, εισηγήσεις για εκλογές με όποιο αποτέλεσμα. Εκλογές εννοώ εθνικές μετά τις Ευρωπαϊκές. Είχε βάλει ένα πύχη και το είπε σε συνάδελφο το Σάββατο. Για να μην, λοιπόν, για να μην, ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να κάνει μια επανεκκίνηση και για να μην πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε κύκλο εσωστρέφειας, φανταστείτε τι θα συζητούσαμε σήμερα αν δεν είχαν ουσιαστικά προκηρυχθεί ή προεξοφληθεί οι εθνικές εκλογές. Γιατί ο Τσίπρας και ποιος ενδεχομένως και τι εννοεί ο Τσακαλώτος με το Λουκάνικο και να πρέπει να σηκωθεί και αν ήταν επιθετική δήλωση και όλο αυτό. Άρα ήταν μονόδρομος για τον ίδιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δημιουργήσει με το χθεσινό αποτέλεσμα μια δυναμική αυτοδυναμίας για την επόμενη μέρα. Και αυτό είναι κρίσιμο στην προσέγγιση του, στη λογική του επιχειρήματος που θα τεθεί ότι να μην μείνει η χώρα κυβέρνητη και μια ισχυρή εντολή για το πρόγραμμά μας κλπ. Ως προς την πίεση που θα ασκηθεί στα κόμματα, στο ενδιάμεσο των δύο μονομάχων, αλλά και στα υπόλοιπα που έχουν μείνει έξω. Δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω τι θα γίνει αυτή η μονάδα του ποταμιού. Μπορώ να το προεξοφλήσω τι θα γίνει για να έχει μείνει στο ποτάμι. Άρα λοιπόν μία προσέγγιση του κύριου Γιάκου Μητσοτάκη είναι να συλλέξει όλο αυτό το αδιάθετο που υπάρχει, που είναι σε πολύ ψηλά ποσοστά. Θα γίνει δεξιά ή κέντρο? Νομίζω ότι θα είναι. Γιατί έχει δεξιά του πια ένα ποσοστό, Βελόπουλος, το οποίο θα ήθελε να το έχει, φαντάζομαι. Το οποίο ναι, αλλά και το οποίο μπορεί αθρηστικά, μετεκλογικά να είναι κρίσιμο και χρήσιμο να υπάρχει ως ένα πράγμα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα ακραίο. Αυτό αλλά συνεργαζόμενο. Ακριβώς. Νομίζω ωστόσο ότι η προσέγγιση του θα είναι στην τακτική, στη στρατηγική που αυτή έχει τώρα στο κέντρο. Να μπορέσει να μαζέψει όλο αυτό το κομμάτι και να το φέρει. Ό,τι απέμεινε, γιατί ποτάμι το μάζεψε, τώρα, ο Λεβέντη μάζεψε. Θέλουν να τα κάνουν αυτά τα πράγματα, έτσι, να δούμε τώρα, πώς θα πάει. Από εκεί και πέρα, εγώ από τη χθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού, ομολογώ ότι δεν κατάλαβα, βέβαια θα έχουμε ένα μήνα μπροστά μας, ότι έχει και ιδιαίτερα επιχειρήματα για να αλλάξει την ατζέντα. Άκουσα περίπου τα ίδια που ακούγαμε στην προεκλογική περίοδο, διανθισμένα προφανέστατα με την προσωπική. Με τους προσωπικούς τόνους ενός ηγέτη που βρίσκεται αντιμέτωπος ή έχει υποστεί μια μεγάλη ήττα. Η αλήθεια είναι τώρα, είχε το πλεονέκτημα ότι όλοι πιστεύαν ότι είναι πρώτο κόμμα. Δηλαδή, θέλω να σου πω, είχε τη δυναμική του Πρωθυπουργού. Τώρα, και πιστοποιημένα, μετρημένα, ουσιαστικά δεν έχει την πρώτη θέση. Άρα οι κινήσεις θα είναι τελείως διαφορετικές. Πάντως, στατιστικά, όσες εκλογές γίνονται, οι δεύτερες εκλογές επιβεβαιώνουν και μεγεθύνουν συνήθως την πρώτη. Πάμε να δούμε το Σπύρο το Φρεμεντίτη πριν ολοκληρώσουμε αυτόν τον κύκλο. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα, Γιάννη. Έχει πάρει και χρώμα. Διάβασμα, ρε φίλε. Όχι, ναι, αλλά έχει, επειδή είναι πιο. Δεν πάει στην παραλία εκεί πέρα, διαβάζει ο άνθρωπος. Πάει, διαβάζει τον μπαλκόνι, ρε παιδί. Στον ήλιο μέσα. Όχι, δεν διαβάζω τον μπαλκόνι. Διαβάζω στη βιβλιοθήκη, αλλά πράγματι θέλω να σας πω ότι είχε 40 βαθμούς θερμοκρασία. Καταλαβαίνω, υποφέρεις. Υποφέρω. Είναι χάλια τα πράγματα. Το κρασί παλιό, το χαβιάρι μαύρο, το τυρί μου χλιασμένο. Άστα να πάνε. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι με το χέρι στην καρδιά. Θα γυρίσεις ποτέ στην Αθήνα? Αύριο το πρωί θα είμαι δίπλα σου. Α, ωραία. Δόξα το Θεό, Σπυρό. Λείπει κανένα δύο εβδομάδες τώρα. Δίνει κάτι μαθήματα στην Κύπρο και είναι εκεί πέρα μόνιμος κάτοικος. Λοιπόν, Σπυρό μου, για πες μας πώς ψήφισαν οι Κύπροι. Λοιπόν, θέλω να σας πω λίγο ένα στοιχείο από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Όσο πρόλαβα βέβαια να δω σήμερα το πρωί, είναι ότι μια νίκη αποχής και μηνύματα προς την κυβέρνηση σαν ένα βασικό μότο όλων σχεδόν των εφημερίδων. Και βεβαίως, αν μη τι άλλο, όλοι ασχολούνται με τον πρωταγωνιστή της χθεσινής αναμέτρησης, τον Νιαζί Γκιζίλ Γιουρέκ, τον πρώτο Τουρκοκύπριο, ο οποίος εξελέγει από αυτή την ψηφοφορία, από την ψηφοφορία περίπου των 280
80.000 τελικά που έφτασε στην κάλπη, Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύπριων. Ένα μικρό ποσοστό που τελικά έφτασε το 42% ήταν αυτό που συμμετείχε, πολύ μεγάλη αποχή, 58% η αποχή. Και βεβαίως με συναισθήματα ανάμεικτα στους Ελληνοκύπριους κυρίως, θα έλεγα, για το πώς εξελίχθηκε τελικά η διαδικασία και πώς ένας Τουρκοκύπριος κατάφερε να εκλεγεί. Θέλω να σου πω ότι παρακολούθησα χθες και μίλησα με αρκετούς Τουρκοκύπριους στα κέντρα τα εκλογικά, τα ειδικά εκλογικά κέντρα τα οποία στήθηκαν από την κυβέρνηση προκειμένου να ψηφίσουν. Και πράγματι, ενώ ήταν ένας πολύ μεγάλος αριθμός, 81.000 περίπου αυτοί οι οποίοι είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν, περίπου 5.500 πήγαν και ψήφισαν. Και αυτό δείχνει κάτι. Μιλώντας το βράδυ με τον κύριο Κυπριανού, τον πρόεδρο του ΑΚΕΛΔΟ, ότι αυτός πρέπει να είναι ίσως ο κερδισμένος της υπόθεσης. Μια μισή μονάδα από το Δημοκρατικό Συναγερμό, 29 ο Δημοκρατικός Συναγερμός, 27,5 το ΑΚΕΛ. Ο κύριος Κυπριανού είπε ότι είναι αρκετά δύσκολο να αλλάξει νοοτροπίες στο τοπικό στοιχείο και να κυρίως ότι δέχτηκε μεγάλο πόλεμο από τη μία και από την άλλη πλευρά του σειρματοπλέματος, είπε χαρακτηριστικά, σχετικά με το δικοινοτικό αυτό ψηφοδέλτιο που κατέβασε. Ο κύριος Νιαζίκη Ζέλ Γιουρέκ, να πούμε, το είπαμε και χθες βέβαια κατά τη σύνδεση που είχαμε, ότι είναι ένα πρόσωπο αρκετά αγαπητό και στην ελληνοκυπριακή κοινότητα και στην τουρκοκυπριακή. Είναι χαρακτηριστικό ότι ψήφισαν 5.800 Τουρκοκύπριοι και πήρε ο ίδιος 25.000 σταυρούς, που σημαίνει ότι ψηφίστηκε από πάρα πολλούς Ελληνοκύπριους. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Συγγνώμη, Μανώλη, τι σημαίνει αυτό? Το γεγονός ότι έχουμε ψήφο σε Τουρκοκύπριο. Κοίταξε να δεις, αν ο Τουρκοκύπριος δεν καθοδηγείται από την Άγκυρα, για όσους παρακολουθούν το ΡΙΚ, στο οποίο ΡΙΚ υπάρχει και εκπομπή για Τουρκοκυπρίους κτλ., είναι κάτι το οποίο θεωρείται απολύτως φυσιολογικό. Μη σας κάνει έκπληξη. Είναι ένα άνοιγμα στην πραγματικότητα της κυπριακής κοινωνίας. Οι Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι έχουν ζήσει αρμονικά και ειρηνικά για πάρα πολλά χρόνια μαζί. Με τους έπικους έχουν πρόβλημα οι Κύπροι στο σύνολό τους και εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Κατά συνέπεια, είναι μια σημαντική εξέλιξη. Όπως έχουμε βουλευτές, ας πούμε, στην Θράκη. Καλά, μην το ανοίγεις αυτό το θέμα. Γιατί ανοίγεις τις ευρωεκλογές. Γιατί από ό,τι μαθαίνω, το κόμμα αυτό, το ΝΤΕΠ, το οποίο πήρε χθες 41% στην Ροδόπη, έχει τον πειρασμό να κατέβει και σε εθνικές εκλογές. Και να δούμε πρακτικές τύπου Σαδίκ στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Το όνομα Σαδίκ μπορεί να μην λέει κάτι στους νεότερους, αλλά για όσους ζήσαμε τη δεκαετία του 90, μουσουλμάνο βουλευτή να σηκώνεται μέσα στο Κοινοβούλιο για να ζητάει περίπου αυτό, να μιλάει σαν τον Τενκτάς, να το χαρακτηρίσουν Τενκτάς κτλ. Μπορεί να αντιληφθεί όποιος έχει ζήσει εκείνη την περίοδο τι σημαίνει, τι ενδεχομένως θα σημαίνει αυτό. Να πούμε στους φίλους τηλεθεατές ότι στην Ξάνθη και στην Ροδόπη ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μουσουλμάνων ψήφισε αυτό το μειονοτικό κόμμα στις ευρωεκλογές. Το είχε ψηφίσει και στις προηγούμενες, είχε κατέβει και στις προηγούμενες. Η διαφορά είναι ότι σε αυτές τις ευρωεκλογές το νομό Ροδόπης σημείωσε αύξηση. Και γιατί σημείωσε αύξηση? Γιατί ο χριστιανικός πληθυσμός μεταναστεύει, φεύγει από τη Θράκη. Δυστυχώς δεν έχει επιδειχθεί η προσοχή που χρειαζόταν στην περιοχή. Και η τουρκική προπαγάνδα θέλει να χρησιμοποιήσει το ποσοστό αυτού του κόμματος για να ισχυριστεί, δεν ισχύει αυτό, αλλά για να ισχυριστεί ότι η μειονότης κατέστη τουλάχιστον σε ένα νομό πλειονότης. Καλώς. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Μανώλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ Γιώργο Τεζή, να ευχαριστήσω τον Ανασία Γιάμαλη και τον Γιάννη Στατάκη. Θα τα ξαναπούμε, δόξα τω Θεώ. Δεν θα πλήξουμε. Εκλογές. Όπως είπαμε, εκλογές έρχονται. Θα είμαστε εδώ πάλι να σχολιάσουμε τη στρατηγική, την τακτική των δύο κομμάτων και να δούμε πώς θα πάμε μέχρι τις 30 Ιουνίου. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν από αυτό, να σας θυμίσουμε ότι ο διαγωνισμός δίνουμε ένα δώρο αξίας 2.500 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει ένα κρεβάτι χειροποίητο υπέρδιπλο τύπου Legends με στρώμα, δύο μαξιλάρια, ανατομικό Interflex και δύο. Είναι όλα αυτά μια προσφορά από μια ελληνική εταιρεία, την οποία στηρίζουμε, η Grecos Strom, που χρόνια τώρα επενδύει καθημερινά στην ποιότητα, την τεχνογνωσία και την πρωτοποριακή σχεδίαση στρωμάτων, κρεβατιών και προϊόντων ύπνου. Για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, ο οποίος τελειώνει την Παρασκευή, είναι ένας διαγωνισμός express, 2.500 ευρώ είναι η αξία όλων αυτών των πραγμάτων, θα πρέπει να καλέσετε στο 14584, να στείλετε ΑΚ με το ονοματεπώνυμό σας στον ίδιο αριθμό στο 14584. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά εκπρόσωποι του πολιτικού προσωπικού της χώρας θα δώσουν το δικό τους στίγμα, τη δική τους ανάλυση για το τι έγινε χθες και για το τι πρόκειται να γίνει στις εθνικές εκλογές οι οποίες έρχονται.
8 και 41 πρώτα λεπτά. Καλή σας ημέρα για όσους ξεκινάτε τώρα, για τους ξενύχτιδες που ξυπνήσατε πριν από λίγο και ανοίξατε τηλεόραση. Κάτω βλέπετε τα αποτελέσματα και τις μάχες που γίνονται στο Δήμο, γιατί ουσιαστικά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών κάπως έχουν ολοκληρωθεί σιγά σιγά. Έχει διαμορφωθεί η τελική εικόνα. Δευτέρα σήμερα, 27 Μαΐου, επομένη των ευρωεκλογών, των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Οι μάχες σε πολλά σημεία συνεχίζονται, αλλά εκεί που τα είχαμε χύμα, όπως λέει και ο λαός, ήρθαν και εκεί που, ναι, τα είχαμε χύμα, ήρθαν και τσουβαλάτα. Ο κύριος Τσίπρας προκήρυξε εκλογές, μάλλον πάμε για 30 Ιουνίου ή πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Δεν θα ησυχάσουμε με αυτό το πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα φάμε και τον Ιούνιο έτσι. Γιώργος Βαρεμένος από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Βαρεμένο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πώς είναι σήμερα η μέρα? Δεν είναι καλή. Η μέρα σήμερα είναι βαριά. Εννοείται... Κοιτάξτε να δείτε. Εσείς λέτε είναι καθορίζονται από το αποτέλεσμα. Καλά, μην μας κάνετε μια πολιτική ανάλυση. Μια απλή ερώτηση έκανα. Πώς είναι η μέρα? Δεν ήταν και τόσο αθώα η ερώτηση όταν τα λέμε. Φαίνεται αθώα. Παιδί μου, τι είναι αυτό. Αλλά το δεν είναι για αυτό. Εσύ, Γιώργο, έχει χάσει και το χιούμορ σου. Ωραίο δημοσιογράφο ήσουν. Από τότε που πήγε στην πολιτική, έχει και το χιούμορ. Κώστα Καναλίδη. Καλή σα ημέρα, κύριε Καναλίδη. Καλημέρα. Όλοι ξενυχτισμένοι, φαντάζομαι, είμαστε. Σε λίγο περιμένουμε και τον κύριο Μάκη Βορύδη από τη Νέα Δημοκρατία. Μόλι μπαίνει νικητή. Κύριε Βορύδη, τώρα δεν μπορεί να σας δείξει και η κάμερα. Αυτό είναι πώς μπαίνει μέσα ο κύριος Βορύδης. Έχει μεγαλύτερο χαμόγελο από τον κύριο Βαρεμένο. Αυτό πρέπει να το πούμε, να το περιγράψουμε. Καλά, λογικό δεν είναι. Δηλαδή, λογικό. Στο ίδιο ερώτημα, πώς ήταν η μέρα, νομίζω ότι ο κύριος Βορύδης θα πει πιο αναλυτικά τα πράγματα. Έτσι είναι. Σωστό. Μήπως πρέπει να μετακινηθώ πιο αριστερά για να καθίσει εδώ ο κύριος Βορύδης? Όχι, δεν πειράζει. Παίρνει και πιο αριστερά, εσείς. Παίρνει και από την αριστερά. Τώρα εδώ είναι. Παίρνει και από την αριστερά. Έχουμε και κάποια αιτήματα, θέλω να σου θυμίσω, τηλεθεατών. Μήπως είμαστε έτοιμοι να δείξουμε τι γίνεται σε διάφορους δήμους που μας στέλνουν οι οι τηλεθεατές μας, η Γάλεο, ας πούμε. Έχουμε Γάλεο, Καλαμαγιά, έχουμε από όλο το φάσμα. Γάλεο, βεβαίως. Ποτέ, φυσικά, δεν είναι θέμα. Γάλεο, αν έχουμε. Εσείς, να το είστε. Γάλεο, Ντέρμπι. Ξέρουμε τι ζητάνε οι τηλεθεατές, έτσι. Σε όλα τα Ντέρμπι μας φάνε. Γκίκας Γιάννης, 25,9. Μπίρμπας Δημήτρης Ιωνίν, δήμαρχος, 25,8. Τι σωμάτωση έχει αυτό? 90. 89,4. Mm. Με τον κύριο Σκλαβούνο τρίτο στο 24,9 και από εκεί πέρα το χάος. Δηλαδή πολύ. Καλαμαγιά να πάμε. Να πάμε Βόρειο Ελλάδα, Θεσσαλονίκη. Κεντρική Μακεδονία. Εκεί το πράγμα δείχνει να υπάρχει μια διαφορά. Ο κύριο Μπακογλίδη Θεοδόση με 35,2 και εκεί θα πάει δεύτερο γύρο. Αλλά έχει μια ασφαλή διαφορά ο κύριο Μπακογλίδη. Δαρδαμανέλη Ιωάννη Γιάννη 22,6. Τεμεκενίδης, Αριστοτέλης Άρης, 15,7. Και από εκεί πέρα πολύ πιο κάτω. Πολύ μονοψήφια έχουμε. Πάμε στη Ζαγορά, στο Πήλιο, για να δούμε τι γίνεται εκεί. Ο κύριος Κουτσάφτης Παναγιώτης Ωνίν, δήμαρχος, ένα βήμα πριν βγει, αλλά και η κυρία Μαρία Σαμαρά, 41 πήρε. 41-47. Υπόθεση για δύο. Και ποιο έχουμε μετά, Ρέθυμνο. Τι γίνεται, παιδιά, στο Ρέθυμνο, να δούμε. Στο Ρέθυμνο έχουμε Μαρινάκης Γεώργιος, ο νυν δήμαρχος, 44. Νίνος Θεόδωρος, 40,9. Είναι οι δύο σκληροί μονομάχοι, σκληρός διπολισμός εκεί. Σωστό. Και τι, κλείσουμε Κέρκυρα. Με Κέρκυρα, που έχουν και το θέμα με τα σκουπίδια εκεί. Ναι, σωστό. Για να δούμε. Ντέρμπι και στην Κέρκυρα, η κυρία Ιδρέου, 33,4. Τρεπεκλής Γιάννης, 28,5. Και μετά, τέλος, πάει στο δεύτερο γύρο. Ο νυν δήμαρχος πού είναι? Δεν κατέβηκε. Το φάγα τα σκουπίδια, μάλλον. Δεν κατέβηκε καθόλου. Ναι, και έχουμε ντέρμπι δεξιών εκεί, Ναι, ακριβώς. 33-28. Ακριβώς. Όπως μεγάλο ντέρμπι Νέα Δημοκρατία έχουμε και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σωστό, σωστό. Με τον κύριο Μέτκιο και τον κύριο Αντάρτη. Ναι. Αν μπορούμε να τη δείξουμε και εκείνη την περιφέρεια, σωστό. Παιδιά. Όπως και στον Δήμο Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι ένα κλασικό ντέρμπι. Το. Και δεν δημοσιεύει. Αυτό το δείξαμε, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε δείξει την Ανατολική Μακεδονία. Ναι, και βοήθη είναι μπλε, θα έλεγα. Παντού έτσι. Μπλε είναι, δεν σε ενδιαφέρει. Το αν είναι έντονο όχι, το μπλε. Μας ενδιαφέρει, γιατί εμείς έχουμε δώσει στήριξη σε συγκεκριμένους. Αλλά λέω τώρα ως προς το γενικό τοπίο. Ως προς το γενικό τοπίο, σε πάρα πολλούς δήμους η εικόνα είναι αυτή. Είναι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας. Και μετά, παιδιά, να το βλέπουμε εδώ, ο κύριος Μέτριος 34,2
και ο κύριος Στοψίδης 30,2. Έχει σημασία οι συμμαχίες που θα γίνουν στο δεύτερο γύρο. Θα στηρίξετε κάποιον από τους δύο ή θα έχουμε το αφήσετε. Στηρίξει το... Άλλο, τώρα στο δεύτερο γύρο θα το αφήσετε λίγο όχι, το χαλάρο. Όχι, έχουμε δώσει γράμμες. Έχουμε δώσει, έχουμε πάρει θέση. Και αν μπορούμε, θα ήθελα να, παιδιά, εκτός από τις περιφέρειες, αυτό στη ροή, το πιο ωραίο αποτέλεσμα όσο μιλάμε. Τώρα. Τζιτζι Κώστας Γιαννούλης, 62-11. Εντάξει, ο Τζιτζι Κώστας όμως συσπηρώνει, δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. 11. Συσπηρώνει και άλλα. 11. Δεν είναι το 62 Νέα Δημοκρατία τώρα. Μην το καρπώνεστε κι όλο. Δεν ξέρω, όλο και το μισό, η υποψηφιότητα της Νέας Δημοκρατίας είναι. Κατά τα άλλα δεν την κομμάτια. Υποψήφιος για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το πιο μεγάλο καλό αποτέλεσμα. Κασαπίδης, Καρυπίδης. Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Καρυπίδης ήταν ο προηγούμενος. Δεν είναι Χασαπόπουλε. Ήρθε ως τριαμβευτής δεξιός σήμερα, κατά τα άλλα, ο κύριος Βορύδης. Κατά τα άλλα, δεν κομματικοποιεί την αυτοδιοίκηση. Το είπαμε εμείς ποτέ αυτό. Όχι. Δεν είπατε. Έχουμε δώσει στηρίξεις. Πώς είπατε. Έχουμε δώσει στηρίξεις. Άλλο, πώς τα είπε τώρα. Λέω, δεν την κομματικοποιήσατε κατά τα άλλα. Τι εννοεί να την κομματικοποιήσατε. Φυσικά, δεν πήραμε θέση. Κύριε Παρεμένο, αυτό που έγινε στην Δυτική Μακεδονία ήταν μεγάλη ανατροπή. Πήραν, πώς δεν πήραν. Ναι, όχι. Λέω τώρα ξαφνικά, μήπως έχουμε μπει στο ότι όλα έγιναν από μόνα τους. Όχι, είπα εγώ κάτι τέτοιο. Όσο προχωράει, η συζήτηση εδώ, θα ήθελα να παρακαλέσω τον Κοντρόλ να δείχνουμε και τους Δήμους της Αθήνας, παιδιά, που έχει πολύ μεγάλο. Τις πρωτεύουσες, λέει, που έχει και τις Θεσσαλονίκες που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί ξυπνάνε σιγά-σιγά οι άνθρωποι και θέλουν να δουν τι έγινε σε όλους τους Δήμους εδώ της πρωτεύουσας. Να παρακαλέσω να δούμε Αθήνα και Μαραθώνα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στον Γιώργο τον Παρεμένο στην υποψηφιότητα του στην Ελλοκαρνανία τώρα. Γιατί να προχωράμε στο επόμενο. Σωστό. Αθήνα και Μαραθώνα. Ωραία, μόλις το δείξουμε θα το κάνουμε. Θα το σχολιάσουμε. Κύριε Παρεμένο, να ξεκινήσουμε από εσάς. Παρακαλώ. Πώς είναι τα πράγματα τώρα, θα πάμε σε εκλογές 30 Ιουνίου, 7 Ιουλίου. Συμφωνείτε με αυτή την εξέλιξη, πρέπει να γίνει έτσι? Το θέμα είναι η ημερομηνία των εκλογών τώρα. Το βασικό είναι ότι πάμε προς εκλογές. Πήραμε ένα μήνυμα που μας έστειλε ο ελληνικός λαός με παρησία και τόλμη, το πήραμε αυτό το μήνυμα. Και τώρα είναι η ώρα, ήρθε η ώρα κατά τη γνώμη μου της ευθύνης όλων. Το πραγματικό, το καταλυτικό διακύβευμα είναι μπροστά στον ελληνικό λαό. Και ποιο είναι αυτό? Ποιος αναλάβει τις τύχες διακυβέρνησης της χώρας. Αυτό είναι το διακύβευμα το καταλυτικό. Δημοκρατία έχουμε. Εγώ από χθες το βράδυ είπα, εάν θέλει ο ελληνικός λαός, Μητσοτάκη θα τον έχει, αλλά πρέπει να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι για να έχει Μητσοτάκη θα είναι ένα πακέτο ολόκληρο. Θα αναγκαστεί η Νέα Δημοκρατία τώρα πλέον να μας πει για το πρόγραμμά της, τη θέση της στην προγραμματική, αν υπάρχει, που υποθέτω θα υπάρχει, εκτός και δεν θέλει να την κάνει γνωστή, να γίνει η πάντως, κουβέντα, πάνω, η συζήτηση εκεί. Θα έχει ανοίξει τα χαρτιά. Λέω, δεν τα άνοιξε πολύ από ό,τι είδα χθες το μήνυμά του. Έλεγε ότι η Ελλάδα έχει γαλανό ουρανό και με τον ήλιο κάνει ένα ωραίο κοντράστ. Ο γαλανός ουρανός. Αυτό είδα. Γιατί βγαίνει και λέει για το πρόγραμμά του τα οικονομικά, τι θα κάνει την επόμενη μέρα. Όχι. Κάπως τα έχει ανοίξει. Δεν τον κατηγόρησε κανείς εκεί. Έτσι το και δεν κατάλαβα όμως αν το έκανε από λάθος σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως κάποιες δηλώσεις του, ξέρω εγώ, για την εργασία, την εφταήμερη, δεν ξέρω ποια άλλη. Ναι. Αν έγινε από λάθος, αν το υποστηρίζει, που το υποστηρίζει για να το πει, αλλά λέω πλέον με ανοιχτά χαρτιά όλοι μας θα απευθυνθούμε στον ελληνικό λαό. Ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του. Υπάρχει μια συντηρητική παλινδρόμηση με διεθνή πτυχή και εδώ. Ποιο είναι, κατά τη γνώμη μου, το διακύβευμα? Είναι απέναντι σε αυτή τη συντηρητική παλινδρόμηση και μια πλευρά εκδικητική από μια ακραία εκδοχή της δεξιάς στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι εκδικητές έρχονται για να πάρουν μια ρεβάνς. Απέναντι λοιπόν σε αυτό, ποιο μέτωπο θα συγκροτηθεί. Μάλιστα. Και εγώ λέω το εξής. Ωραία, βάλτε και μία τελεία. Ναι, να κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο θα και θα εδώ τελεία. Θα είμαστε. Και να ολοκληρώσω τη συζήτηση. Και, το σκεπτικό μου, το πρώτο. Μετά είμαι εδώ για να συζητήσω με τον κύριο Βορύδη και με τον κύριο Σκανδαλίδη. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε ένα διάλογο με ανθρώπους που δεν συμφώνησαν με το συμβιβασμό που έγινε όταν έγινε τον Ιούλιο του 2015. Θα συζητήσουμε αυτούς τους ανθρώπους ανοιχτά, ανοιχτόκαρδα και ειλικρινά. Και θα βάλουμε και αυτή τη συζήτηση τελικά ποιος είναι ο χορηγός της Νέας Δημοκρατίας. Άκουσα χθες τον κύριο Γρηγοράκου, για παράδειγμα, εδώ, που είπε ότι και από εμάς, λέει, φύγανε πολλοί κόσμος και πήγε προς τον κύριο Μητσοτάκη, από το Κινάλ δηλαδή.
Άμα, άμα συνεχιστεί αυτή η τοξική ρητορική. Και εσείς έχετε χορηγούς και την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Λαφαζάνη, οι οποίοι εξαφανίστηκαν. Θα μου επιτρέψετε να σας πω. Όπως και ο κύριος Βοήδης μπορεί να πει ότι πήρε από τον κύριο Λεβέντη, τον κύριο Θοδωράκη και τον. Όχι, εγώ δεν λέω ότι είναι κανένας ιδιοκτήτης. Κύριο Καμένο. Ακούστε να δείτε. Δηλαδή το λέτε χορηγός με την κακή έννοια. Ενώ τα μεγάλα κόμματα. Ναι, όχι, εγώ δεν λέω ότι είναι ιδιοκτήτης κανένας οποιοδήποτε χώρο. Δεν λέω αυτό το πράγμα. Λέω μια πολιτική μπορεί να τροφοδοτεί αυτό που λέει ότι δεν θέλει να το τροφοδοτήσει. Δηλαδή αυτό που εγώ το χαρακτήρισα ως συντηρητική παλινδρόμηση ή μια εκδικητική. Καλώ, κύριε Βάλτε, μια τελεία. Ακουστήκατε. Αυτό είπα. Το είπαμε. Παρακαλώ, Βοήδη, παρακαλώ, το δικό σας. Θα επανέλθω λίγο. Το σχολείο για το χθεσινό αποτέλεσμα καταρχήν και το δεύτερο, πώς θα κατέβετε στο γήπεδο των εθνικών εκλογών. Είδα τον κύριο Μητσοτάκη χθες, ο οποίος πήγε μετριοπαθός. Υποθέτω ότι έτσι θα πάτε μέχρι το τέλος για να διεμβολήσετε το κέντρο. Και έχετε και στα δεξιά σας ένα παλιό σας γνώριμο, ο οποίος επανέρχεται, τον κύριο Βελόπουλο εννοώ. Αν αυτό αποτελεί πρόβλημα για σας ή ανάγχωμα για την αυτοδυναμία την οποία θα επιδιώξετε. Λοιπόν, πρώτον, τι συνέβη χθες, γιατί χθες έγινε κάτι συγκλονιστικό. Έτσι. Δεν είναι μικρό αυτό το οποίο έγινε χθες. Θέλω να δώσουμε τη σωστή του διάσταση. Είναι η μεγαλύτερη διαφορά η οποία έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα σε ευρωπαϊκές εκλογές. Ήταν 4,5, ήταν 4,5 η μεγαλύτερη διαφορά που είχε καταγραφεί μέχρι χθες. Η μεγαλύτερη διαφορά ήταν του Κώστα Καραμαλή, όπου πήρε 8,8. Τώρα αυτή η διαφορά είναι στο 9,4, δεν υπάρχει προηγούμενο. Και επί Πασόκ. Ο κύριος Βαρεμένος θα παρακολουθεί, θα το δει και θα δει ότι λέω το ακριβές. Ωραία, αυτό είναι το ιστορικό στοιχείο, ναι. Λοιπόν, η μεγαλύτερη διαφορά. Δεύτερο, πρέπει να δει κανένας ότι αυτή συνδέεται και συνοδεύεται και συνέχεται και με αυτό το οποίο συμβαίνει σε αυτοδιοικητικές εκλογές. Σε αυτοδιοικητικές εκλογές υπάρχει ήδη από τον πρώτο γύρο, σε 5, μετράω καλά, περιφέρειες, 6 περιφέρειες, η επικράτηση των υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας. Σε συνδυασμό με την καθολική κατάρρευση, δεν είναι μόνο η επικράτηση των υποψηφίων της Νέας Δημοκρατίας, είναι και τι ποσοστά παίρνουν υποψήφοι του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτήν την υπόθεση. Με την κατάρρευση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που έγινε στη Δυτική Μακεδονία, από τον πρώτο γύρο να βγει, να μην πάει ούτε Μακεδονία, στο δεύτερο γύρο. Κεντρική Μακεδονία. Ήπειρος. Θεσσαλία. Θεσσαλία. Αιγαίο. Έτσι, Ανατολικό Αιγαίο. Αυτές λοιπόν. Δεν υπάρχει Ανατολικό Αιγαίο. Νότιο Αιγαίο. Του Νοτιού Αιγαίου, Νότιο. Σωστά. Λοιπόν. Αυτή λοιπόν η εικόνα, αυτή είναι η εικόνα και στις υπόλοιπες, προσέξτε, ακόμα και σε περιοχές που φαινόταν ότι, εν πάση περιπτώσει, έχουν πάρει μια πορεία. Δυτική Ελλάδα. Είναι επικεφαλής μπροστά, έχει δεύτερο γύρο, αλλά μπροστά ο υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Ένα νέο παιδί, ο Φαρμάκης, ο οποίος περπατάει θαυμάσια σε αυτή την υπόθεση. Αν δείτε και τα αποτελέσματα στους δήμους, αν μπείτε δηλαδή σε αυτόν τον κόπο, δεν μιλώ μόνο για τους τρεις μεγάλους, γιατί οι τρεις μεγάλοι είναι σημαντικοί. Ο Μπακογιάννης φέρνει ένα ποσοστό καταπληκτικό στο Δήμο της Αθήνας. Με δεύτερο τον Ηλιόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στο 17. 43-17. Αυτή είναι η εικόνα. Η Νοτοπούλου, ο Ταχιάος περνάει μπροστά στη Θεσσαλονίκη και από κάτω έχει δύο δεξίους, εν πάση περιπτώσει, προερχόμενους από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι τέταρτη Νοτοπούλου. Λοιπόν. Ο Μπελαδήλας. Καθίστε να τα ακούσετε γιατί είναι ωραίο όλο το τι συμβαίνει. Λοιπόν, λέω. Ο Μπελαδήλας. Τι θέλετε να δεν περνάει. Άρα λοιπόν όλο αυτό έχει, κύριε Βαρεμένη, για να πάω στο διατάφτα, έχει πολιτικό πρόσημο και έχει και κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν σας έχω ακούσει καθόλου. Μιλώ και για εσάς και από εσάς δεν το άκουσα. Αλλά δεν το έχω ακούσει και καθόλου από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το έχω ακούσει από τον Πρωθυπουργό, δεν το έχω ακούσει γενικώς. Να θέσει κάποιος στον εαυτό του ένα ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε με φόρα και 4 χρόνια μετά συντρίβεται. Τι έχει συμβεί? Διότι αν αυτό που έρχεται τώρα να πείτε, μιλώ για τη σημερινή ημέρα, είναι ότι σας ανησυχεί η συντηρητική παλινόρθωση, εντάξει, πείτε το, δικαίωμά σας, ό,τι θέλετε θα πείτε, αλλά δεν βλέπω κανένα στοιχείο αυτοκριτικού λόγου. Τι έγινε? Συνέβη κάτι? Πώς ήρθατε 4 χρόνια έτσι όπως ήρθατε και 4 χρόνια μετά η Ελλάδα έχει γίνει μπλε? Δηλαδή μπορώ να πω ότι το μόνο θετικό από την
πορεία την τετραετή την κυβερνητική του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι έκανε τα πάντα στην Ελλάδα δεξιά. Αυτό είναι πράγματι μία επίγνωση, μια εμπειρία την οποία απέκτησε σκληρά ο ελληνικός λαός. Βλέπω ότι ξεχυλίζεται από αλαζονία πριν καν αναλάβετε την εξουσία. Αφήστε, θα δούμε την εξουσία. Όχι, εγώ λέω. Θα δούμε την εξουσία. Έχει καταθετικά το πήραμε σχολείο από τον κύριο Σκαναλίδη. Και αφήστε με να ολοκληρώσω. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Γιατί είμαστε στην αποτίμηση. Η αποτίμηση. Δεν κάνει ανάλυση τώρα από τον κύριο Σκαναλίδη. Η αποτίμηση όμω είναι αυτή. Όχι, συμφωνούμε με την αποτίμηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι, δεν συμφωνούμε, αλλά περιγράφει την πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ σα έδωσα μόνο στοιχεία τώρα. Πάμε παρακάτω. Πάμε τώρα στο από εδώ και πέρα. Το από εδώ και πέρα είναι ότι μετά από αυτό το αποτέλεσμα θέλω επίση ακόμα να πω ένα πράγμα. Ήταν επιλογή του κυρίου Τσίπρα το ότι απεδέχθη την πρόκληση του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης φύγηκε και είπε ότι εγώ βάζω πολιτικό διακύβευμα στις εκλογές, το κάνω δημοψήφισμα, θέλω να εγκρίνετε ή να απορρίψετε την πολιτική Τσίπρα, να εγκρίνετε ή να απορρίψετε το δικό μου πρόγραμμα. Δεν ήταν υποχρεωτικό ότι ο κύριο Τσίπρας έπρεπε να συνενέσει σε αυτό, έτσι δεν είναι. Θα μπορούσε. Είναι συνεπής. Δύο λεπτά. Θα μπορούσε, αυτό, κύριε Βαρεμένο, θα με καταλάβετε και θα συμφωνήσω. Ελάτε, κύριε Βορύδη. Είναι συνεπής με αυτό. Ναι, αφήστε, δύο λεπτά. Ναι, πόσο γρήγορα να τα πούμε όλα. Γιατί άμα είναι ελάτε, ελάτε. Καλά, μην τα... Δεν χρειάζεται να κάνουμε και όλη την ανάλυση. Τι λέω τώρα. Ότι ο κύριος Τσίπρας έριξε μια ζαριά. Γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να πει... Εγώ δεν αποδέχομαι το πολιτικό διακύβευμα. Ευρωεκλογές έχουμε, ρε παιδιά. Εντάξει, θα βγάλουμε ευρωβουλευτές. Τώρα, αν ήταν τέσσερα, φαντάζομαι ότι θα ήταν αλλιώς η ανάγνωση και του. Όχι, αλλά θα είχε άλλο δρόμο. Από εκεί και πέρα δεν είχε άλλο δρόμο παρά το να πάμε στις εκλογές. Πάμε τώρα από εδώ και πέρα. Τι είναι... στιγμή να πάρουμε ένα σχόλιο από τον κύριο Σκαναλίδη. Τι γίνεται στις εκλογές. Θα το δούμε. Η συντηρητική παλινόρδωση και η επιστροφή της εκδικητικής δεξιάς. Αυτό γίνεται. Μάκη μου, μετά θα τα πούμε αυτά. Και κάτσε, αυτό γίνεται. Δεν γίνεται αυτό, βέβαια. Περιμένετε. Δεν παρακαλώ πολύ, δεν κύριε Βορύδη. Περιμένετε. Διότι με συγχωρείτε, αυτές τις λέξεις... Τελειώνω. Άκουσε με λίγο. Έχουμε και δεύτερο γύρο. Τελειώνω με μισή φράση. Ότι αυτές τις λέξεις, όχι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τις είπε. Όχι μόνο δεν έκανε αναφορά σε αυτό το κλίμα το οποίο βλέπω ότι επιχειρεί να αναπαράξει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για το σύνολο της Ελλάδας και ζήτησε να εγκριθεί ένα συγκεκριμένο κυβερνητικό και πολιτικό πρόγραμμα. Και μίλησε ότι αυτό το πρόγραμμα το θέτει στην κρίση του συνόλου του ελληνικού λαού. Και αυτού που ψήφισαν διαφορετικά στο παρελθόν. Συγγνώμη, άμα θα βγείτε κυβέρνηση, θα έρχεστε μισή ώρα εδώ μόνο σα. Ναι. Αυτά που κάνουν κάποιοι άλλοι. Σας λέμε μια κατανόηση από όλους να μιλήσουν όλοι. Αυτό είναι το λιγότερο. Εγώ υπάρξει υπουργός. Με ξέρετε να έχω βγει μόνος μου. Κύριε Βορύδη, σας λέμε μια ώρα να τελειώσετε για να πάρουμε ένα σχόλιο. Να περιμένετε πολύ περισσότερο. Αυτό είναι το ελάχιστο. Ελάτε, κύριε Σκαναλίδη. Περιμένω να τελειώσουμε. Όχι προσωπικά για σας. Λέω το εξής. Γιώργο, σε παρακαλώ. Μια λαζονική στάση. Έχω αρνηθεί εγώ δημόσιο διάλογο ποτέ. Έχω αρνηθεί δημόσιο διάλογο ποτέ. Ελάτε, τώρα δεν είναι σωστό. Και πολύ ξεχυλίζει η αλαζονία. Από ό,τι καταλάβαμε, όλοι παίρνουν ένα μήνυμα στις εκλογές. Θέλετε να σας πω κόμμα, ουσιαστικά. Εγώ θέλετε να σας πω τώρα τι μήνυμα πήραμε στις εκλογές. Έτσι δεν είναι. Βέβαια. Να πω και εγώ το μήνυμά μας. Μην το λέτε έτσι καταβατικά. Όχι, το λέω πάρα πολύ σοβαρά. Εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Υπήρξε μια μετοπική αντιπαράθεση που όμοιά της δεν έχει υπάρξει ποτέ στην νεότερη ελληνική ιστορία ανάμεσα σε δύο παρατάξεις και σε δύο πρόσωπα. Που έκαναν ένα αγώνα χωρίς ήθος και χωρίς πολιτικό διάλογο επί της ουσίας. Κατέληξε ο ελληνικός λαός πολιτικά να ψηφίσει όπως ψήφισε. Προφανώς ιτήθηκε η πολιτική του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε, είπε, έβαλε στο τραπέζι ότι είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνησή του. Εισέπραξε την αποδοκιμασία. Και ασφαλώς ενισχύθηκε με αυτή την πολιτική του κύριου Τσίπρα που οδήγησε τα πράγματα εδώ, ενισχύθηκε η επιστροφή. Και αποφασιστικά ενισχύθηκε η δεξιά. Αυτό έγινε. Όπως είπε ο κ. Βορύδης, όλα δεξιά γίνονται. Δεξιά, του αρέσει και η λέξη και όλα, καλά είναι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, λέω λοιπόν τώρα εγώ το εξής. Ότι εδώ πέρα πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση, η οποία μεγαλύτερη πόλωση από αυτή δεν μπορεί να έχει. Εκ των πραγμάτων. Μέσα σε αυτή τη σύγκρουση... έτσι των δύο κομμάτων, του ενός νέου δικομματισμού ας πούμε, το κίνημα αλλαγής επιβίωσε. Στάθηκε όρθιο. Οι μετρήσεις μας φέρνανε στα 5 και στα 5,5 και στα 6%. Οι κυβερνητικοί παράγοντες λέγανε πιθανά να μην πείτε στη Βουλή, στην Ευρωβουλή. Δώσαμε μια πολύ αξιοπρεπή μάχη. Προσπαθήσαμε να μπούμε ανάμεσα στους δύο πόλους
με το που συγκρουόντουσαν, με τον τρόπο που συγκρουόντουσαν, και το ότι σταθήκαμε όρθιοι. Το ότι περάσαμε και ουσιαστικά αφήσαμε πίσω πάρα πολύ τη Χρυσή Αυγή. Το ότι είμαστε, αν θέλετε, σε σχέση με το βουλευτικό ποσοστό των προηγούμενων εκλογών και μια μισή μονάδα μπροστά, έχω την εντύπωση ότι όχι μόνο μείναμε όρθιοι, αλλά προχωράμε. Και όταν τώρα στις επόμενες εκλογές. Δεν ανεβάσατε τα ποσοστά. Στις επόμενες εκλογές. Στις επόμενες εκλογές. Πρέπει να καταλάβουμε ότι στις επόμενες εκλογές θα κριθούν πάρα πολλά πράγματα. Και δεν θα κριθεί μονάχα αν θα έρθει ο κύριος Μητσοτάκης στην κυβέρνηση, διότι από ό,τι φαίνεται μπορεί και να έρθει. Κατά πάσα πιθανότητα. Αυτοδύναμα είναι ποσοστό αυτοδυναμίας αυτό. Αυτό δεν το ξέρουμε, γιατί δεν ξέρουμε πόσα κόμματα θα μπουν στη Βουλή και δεν μπορεί να υπολογίσει τώρα. Είναι πολύ νωρίς για να υπολογίσει. Όμως πρέπει να πω ότι είναι μια πολύ ισχυρή πιθανότητα, ισχυρότατη πιθανότητα, να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Τσίπρας τον έφερε τον κ. Μητσοτάκη και αποδοκιμάστηκε η πολιτική του ως συντηρητική πολιτική. Εμείς λοιπόν θα επιμείνουμε ότι εμείς είμαστε η προοδευτική πρόταση, εμείς έχουμε το προοδευτικό πρόγραμμα. Εμείς πηγαίνουμε στον ελληνικό λαό με ψηλά το κεφάλι και του λέμε, εμείς προσπαθήσαμε να παρέμβουμε σε αυτή την μετωπική σύγκρουση και δώσαμε τη μάχη μας με αξιοπρέπεια και με πολιτική συνείδηση μιας πραγματικά προοδευτικής δύναμης και ευελπιστούμε ότι ο ελληνικός λαός θα μας ενισχύσει ακόμα περισσότερο για να είμαστε καταλήτης στις εκλογικές εξελίξεις. Μετά θα συζητήσουμε από το δελτίο ειδήσεων, θα συζητήσουμε τι θα γίνει τώρα για τις εκλογές, γιατί μπαίνουμε σε ένα μήνα πάλι προεκλογικό. Μετά. Η Ρο Ράντου είναι εδώ μαζί μας για το στήλος των ειδήσεων. Αργήσαμε λίγο, 9 και 2 πρώτα λεπτά είναι. Πάμε, Ρο. Δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας μετά το ευρύ προβάδισμα των περίπου 9,5 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας εναντί του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Πιθανότερη ημερομηνία εθνικών εκλογών η 30 Ιουνίου. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα, με καταμετρημένο περίπου το 74% των ψήφων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 33,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 23,7%, ενώ ακολουθούν το Κίνημα Αλλαγής με 7,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 5,5%, η Χρυσή Αυγή με 4,8%, η Ελληνική Λύση με 4,1% και το ΟΜΕΡΑ 25 με ποσοστό 3%. Στις περιφέρειες, στην επανεκλογή τους από τον πρώτο γύρο, φαίνεται πως εξασφαλίζουν 6 περιφερειάρχες. Την ίδια ώρα, στις 12 από τις 13 περιφέρειες, προηγούνται υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας, με ενσωματωμένο μέχρι στιγμής το 73%. Στην περιφέρεια Αττικής προηγείται ο Γιώργος Πατούλης, με τη Ρένα Δούρου να βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Στο Δήμο της Αθήνας, Κώστας Μπακογιάννης και Νάσος Ηλιόπουλος περνούν στο δεύτερο γύρο, με τον πρώτο να προηγείται μέχρι στιγμής με ποσοστό 42,67%. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης προηγείται για την ώρα ο Νίκος Ταχιάος, ενώ Ζέρβας, Ορφανός και Νοτοπούλου δίνουν μάχη για τη δεύτερη θέση. Προβάδισμα για τον Γιάννη Μόραλη στον Δήμο Πειραιά, που μαζί με τον Νικόλα Βλαχάκο περνούν στο δεύτερο γύρο. Ο καιρός, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στην Αττική και τη θερμοκρασία έως τους 28 βαθμούς. Συννεφιά και πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στο ύψος της οδού Τσούντα. Κίνηση και στην Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ευχαριστούμε την Ρο Ράντου. Να επιστρέψουμε εδώ στο τραπέζι μας με τα κορυφαία στελέχη των τρίων πρώτων κομμάτων. Κύριε Βαρεμένο, τώρα να συζητήσουμε τι θα γίνει τον επόμενο μήνα. Με αυτά τα θέματα που έβαλε ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Καναλίδης, αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν έχουμε περιορίσει το χρόνο. Εγώ ήμουν στο χρόνο μου πάντως. Εσείς είστε στο χρόνο σας, ναι. Και μην ξεχνάτε, θα έχουμε μπροστά μας και ένα μήνα. Αναλογική. Ωραία δημοκρατία. Σε μεγάλη φάση μπήκαμε. Ωραία δημοκρατία. Με 9 μονάδες μπροστά. Θα έχουμε μπροστά μας και ένα μήνα, ξεδιπλώσετε όλοι το πρόγραμμα. Εγώ μισό λεπτό, κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ποιο είναι το δίλημα που θα θέσετε ο ΣΥΡΙΖΑ ενώπιον των εθνικών εκλογών? Θα πείτε τα ίδια που είπατε στις ευρωεκλογές? Ακούστε να σας πω κάτι. Καταρχάς να πω κάτι στον κύριο Βορύδη. Δεν έγινε δεξιά η Ελλάδα. Είχε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές. Εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε τι? Για να υπερασπιστούμε ό,τι καλό κάναμε, κυρίως για τους αδύναμους, για αυτούς που η κρίση πήγε να τους σπρώξει στο περιθώριο. Να αναγνωρίσουμε όπου κάναμε λάθη, γιατί προφανώς έγιναν τέτοια λάθη για να υπάρξει ένα τέτοιο αποτέλεσμα και κυρίως για να συγκροτηθεί
εναντί ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο. Γιώργο, εσύ τα ξέρεις τα λάθη. Ορίστε. Τα ξέρεις τα λάθη. Τα έχεις καταλάβει. Αν τα έχω καταλάβει, τι εννοείται δηλαδή. Να μας πεις ένα λάθος που έγινε. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ σας είπα, θα γίνει ένας απολογισμός τέτοιος. Ναι. Είμαστε εδώ, κοιτάξτε να δείτε. Σαν πολιτικός απαντάς. Απάντα σαν δημοσιογράφος. Καλά τώρα, τι θέλετε να. Να μου πεις ένα λάθος. Γίνονται εκλογές στην Ένωση Συντακτών και δεν το πήρε χαμπάρι. Εσύ Γιώργο, ένα λάθος σου λέω. Πες μου ένα λάθος που έγινε. Λέω, αν με αφήσεις θα πάρεις μια γεύση πρώτη, γιατί η αποτίμηση ενός αποτελέσματος δεν γίνεται ένα πρωινό, ξέρετε, που ήρθαμε εδώ. Όχι, μπορεί να πεις ότι αυτό που κάναμε ήταν χθεσινό. Τι είπατε? Αυτό που κάναμε ήταν υπόλοιπο. Σας είπα, εμείς είμαστε εδώ με όσα καλά κάναμε, με τις αρχές μας. Δεν είμαστε πολιτικοί τυχοδιώκτες. Έτσι. Αυτό θα γίνει καθαρό στον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός θα κρίνει κόμματα, στάσεις πολιτικές και στάσεις ζωής. Θα τα κρίνει αυτά ο ελληνικός λαός και θα κληθεί να τα διακρίνει. Δεν λέω πως είναι εύκολο. Δεν λέω πως είναι εύκολο. Είχαμε πριν κάτι συγκεκριμένους δημοσιογράφους ή συνάδελφοι, ναι, οι οποίοι είπαν ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ τιμωρήθηκε όπως τιμωρήθηκαν, ας πούμε, και τα κόμματα που εφάρμοσαν μνημόνιο. Ήταν ένας λόγος αυτός? Κοιτάξτε, η διαχείριση μνημονιακή φυσικά και είχε ένα κόστος. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επέλεξε να κυβερνήσει μια χρεοκοπημένη χώρα. Δεν την επέλεξε, ενώ με την έννοια θέλω να πάρω τα ενία της διακυβέρνησης σε μια χρεοκοπημένη χώρα. Του έλαχε αυτό το πράγμα. Και το διαχειρίστηκε. Είχε δύο επιλογές. Να πει δεν θέλω, δεν παίρνω, αλλά στον ελληνικό λαό κάνεις μια πρόταση εξουσίας για να αναλάβεις στη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Κάποιοι άνθρωποι που είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ δεν το δέχθηκαν αυτό. Και ψιλοκαταγράφηκε. Δεν είναι υποτιμητικό αυτό που λέω. Καταγράφηκε σε ένα βαθμό, για να το πω. Γιώργο, περίμενες τέτοια διαφορά? Πολύ, Γιώργο. Όχι πολύ, αλλά δεν το χρησιμοποίησα τη λέξη. Δηλαδή δεν βλέπω, συγγνώμη που διακόπτω, ναι, αλλά δεν βλέπω εγώ μια διαρροή σημαντική προς τα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο Βαρουφάκης. Όχι, ναι, ναι, αλλά προσέξτε όμως, αυτό το ποσοστό λίγο ως πολύ υπήρχε εκεί ένα τέτοιο ποσοστό. Ναι, εμείς μπορούμε να συζητήσουμε αυτό το ποσοστό. Μην ξαναμπούμε πάλι στο τι έγινε. Ένα στίγμα προσπαθούμε και πιέζει και ο χρόνος. Από εκεί θα βγάλετε ένα στίγμα, το στίγμα για την επόμενη μέρα. Από εκεί θα το βγάλετε το στίγμα. Λέω, εμείς έχουμε πρώτον να συζητήσουμε και με αυτόν τον κόσμο. Έτσι, που έχει μια αμφιβολία, αν θέλετε, πληγώθηκε στη διαδικασία αυτή. Μετά, σας είπα ότι εμείς συγκροτούμε ένα μέτωπο απέναντι σε αυτό που είπε ο κύριος Βορύδης, ότι η Ελλάδα έγινε δεξιά και μάλιστα μια δεξιά, ωραία, με συγχωρείτε, και δεν είναι αυτό προπαγανδιστικό που λέω, είναι μια δεξιά που έρχεται από πολύ πίσω για να πάρει, λέει, ορισμένες ρεβάνς ιδεολογικές. Παλαιοδεξιά λοιπόν, ωραία. Και δεν ξέρω τι διάσταση μπορεί να πάρει αυτή η ρεβάνς που θέλει αυτή η ακραία δεξιά. Κατανοητό. Εγώ θα ενδεχομένως να πει κάποιος ότι τώρα κινδυνολογείς. Όχι, εγώ οφείλω να πω στον ελληνικό λαό ότι αυτό πρέπει να είναι κατανοητό, κατανοητό, για αυτό που θα έρθει, και εάν, κατανοητό. Εάν, έχουμε, και σε τι ευελπιστώ, επειδή λέτε ποιο θα είναι. Εγώ πιστεύω ότι τώρα που το διακύβευμα είναι αυτό που είναι, η συμμετοχή του λαού θα είναι μεγαλύτερη στις εκλογές, λέω. Ελπίζω, εύχομαι, προβλέπω κάτι σχετικά από αυτά τα τρία. Καλώς. Και Βαρουφάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Βορύδη, πολύ συγκεκριμένο το ερώτημα. Εσείς πώς θα πάτε στον γύρο των εθνικών εκλογών πια? Και αν σας προβληματίζει ότι γεννήθηκε ένα κόμμα, νομίζω, στα δεξιά σας, ή αν αυτό το κόμμα πιστεύετε ότι είναι ένας διάτονας τύρος, ο οποίος θα σβήσει κλπ. Πολύ σύντομα όμως, παρακαλώ, έχουμε μεγάλη πίεση χρόνου. Όσο μπορείτε, με τίτλους, κύριε Βορύδη, εσείς έχετε τη δυνατότητα. Με τίτλους. Αυτό το οποίο θα κριθεί στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές είναι προφανώς πάλι, θα μου επιτρέψετε να πω, δεν θεωρώ ότι θα είναι πολύ διαφοροποιημένη η συζήτηση από αυτή των ευρωεκλογών, η συζήτηση θα είναι ξανά η ίδια. Υπάρχουν πεπραγμένα κυβερνητικά του ΣΥΡΙΖΑ που θα αξιολογηθούν, άρα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ μια κυβερνητική πορεία 4 ετών. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Θα συζητήσουμε τις πρέσπες, θα συζητήσουμε την πολιτική του απέναντι στην εγκληματικότητα, την πολιτική του απέναντι στη μετανάστευση, θα συζητήσουμε την οικονομική του πολιτική, θα συζητήσουμε τα θέματα της φορολογίας. Επομένως, αυτά είναι θέματα τα οποία θα συζητηθούν. Ναι. Θα συζητήσουμε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, θα συζητήσουμε τι έχει γίνει στη δικαιοσύνη, τι έχουν γίνει σε μια σειρά θεμάτων. Και από τη μια μεριά θα συζητήσουμε τα κυβερνητικά πεπραγμένα του κ. Τσίπρα και της κυβέρνησής του, νομίζω αυτονόητο αυτό, και από την άλλη μεριά θα παρουσιάσουμε
ένα πρόγραμμα για το πώς πρέπει να κατευθυνθούν τα πράγματα. Πολιτική στόχευση, κέντρο ή δεξιά. Δεν θέλω να διακόψω τον κύριο Βορύδη. Δεν έχουμε χρόνο. Συγγνώμη, δύο λεπτά. Κέντρο ή δεξιά. Ακούστε. Ήθελα λοιπόν να σας πω γι' αυτό. Να βρήκατε καλό, μου φαίνεται. Δείτε λίγο, σας παρακαλώ πολύ, τις εισρωές. Η Νέα Δημοκρατία επέτυχε αυτό το ποσοστό γιατί πρώτον είχε πολύ υψηλή συσπήρωση, δηλαδή την ξαναψήφισαν αυτοί που την είχαν ψηφίσει. Ένα. Και δεύτερον, γιατί είχε εισρωές. Από πού? Είχε εισρωές από το ΣΥΡΙΖΑ. Άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν τώρα Νέα Δημοκρατία. Είχε εισρωές περίπου από όλα τα κόμματα. Είχε εισρωές από το ποτάμι. Είχε εισρωές από την Ένωση Κεντρώων. Είχε εισρωές από τη Χρυσή Αυγή. Έτσι. Άρα λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία. Εκροές είχε. Είχε ελάχιστες εκροές. Ελάχιστες. Γι' αυτό σας λέω και πάρα πολύ υψηλή συσπήρωση. Ναι. Προσέξτε. Και με ρωτάτε κάτι. Θα σας πω δε το εξής για να καταλάβετε τι εννοώ. Δεξιότερα, το λέω χρησιμοποιώντας εδώ υποχρεωτικά με ένα συμβατικό τρόπο τους όρους. Έτσι. Δεν, ναι, ναι. Μην δεχτώ κριτική για την επιστημολογική ακρίβεια τώρα εδώ της περιγραφής. Το σχετικό το χρησιμοποιώ συμβατικά. Δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, στις προηγούμενες ευρωεκλογές, υπήρχε ένα ποσοστό της τάξης του 20%. Ήταν ένα πολύ ψηλό ποσοστό της Χρυσής Αυγής και ένα επίσης πολύ ψηλό ποσοστό των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Αυτή τη στιγμή το ποσοστό αυτό περιορίστηκε στο 11%. Σπασμένο, στην πραγματικότητα, ανάμεσα στα τρία είναι Χρυσή Αυγή, Βελόπουλος, η ΑΝΕΛ εξαφανίστηκαν, πήγαν στο 08. Και υπάρχει ένα σχετικά μικρό ποσοστό το οποίο πήρε ο Γιώργος Καρατζαφέρης, λαός. Αυτό είναι ένα ποσοστό στα 11%. Είναι μικρότερο το ποσοστό αυτό από το ποσοστό που κατεγράφει στις βουλευτικές εκλογές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Νέα Δημοκρατία, με μια κατά τη γνώμη μου ισορροπημένη προγραμματικά πολιτική στάση, η οποία όμως θέτει ζητήματα τα οποία ενδιαφέρουν τον πολίτη, η εγκληματικότητα, η ανασφάλεια, η ανάκτηση των αβάτων, της ανομίας, η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, η περιοριστική πολιτική στο θέμα της μετανάστευσης, το ζήτημα προφανώς των Πρεσπών και η σκληρή κριτική σε αυτό, το κομμάτι, λέτε. Θεωρώ λοιπόν ότι με αυτό διαμορφώνει, επιτρέψτε μου κύριε Βαρμένα αμέσως, διαμορφώνει ένα ευρύ ρεύμα κοινωνικών και πολιτικών συμμαχιών, όχι στο πλαίσιο της συναλλαγής, το οποίο μπορεί να, να φέρουμε λέτε, το Μωραΐτη αργότερα. Καλή ώρα, όχι στο πλαίσιο της πολιτικής αλλαγής, να φέρουμε το Μωραΐτη στο ΣΥΡΙΖΑ για να χτίσουμε την προοδευτική συμμαχία. Σαφές. Αλλά στο πλαίσιο μιας προγραμματικής βάσης, έτσι, μιας, όπου αυτό είναι τελικώς αυτό που θα ζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σωστό. Έτσι. Κύριε Σκανδαλίδη. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω δύο λόγια μόνο πάνω σε αυτό για το τι θα γίνει. Καταρχήν, ο κύριος Τσίπρας, ξεχωρίζω δύο φράσεις, δύο λέξεις από αυτές που είπε ο κύριος Βαρεμένος. Ο κύριος Βαρεμένος και χθες ο κύριος Τσίπρας. Μιλάει για μια προοδευτική πολιτική. Εχθές μας είπε ότι πάμε στις εκλογές και πρέπει να ψηφίσετε ώστε να φύγουμε οριστικά από τα μνημόνια. Εγώ νομίζω ότι από πέρσι τον Αύγουστο είχαμε φύγει οριστικά από τα μνημόνια, όπως έλεγε ο κύριος Τσίπρας. Πότε για αλήθεια? Πέρσι ή φέτος που ξαναφέρνει τη μάχη να φύγει από τα μνημόνια? Και δεύτερο, τη ρεβασιστική πολιτική. Τη ρεβασιστική, φύγει, τη ρεβασιστική πολιτική. Μα είμαστε. Είμαστε. Να ανοίξουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τη ρεβασιστική πολιτική της δεξιάς την έχουμε ζήσει στο πετσί μας πάρα πολλές φορές. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι ο ίδιος δεν είχε ρεβασιστική πολιτική. Δεν δίωξε πολιτικούς αντιπάλους. Δεν αίσθησε σκευωρίες πολιτικές. Δεν έκανε. Με συγχωρείτε. Θέλω να πω λοιπόν. Θα πιεστείτε πολύ θέλω να πείτε πω, μετά τις εκλογές ή θέλω να πάλετε. Την ακούμε την ερώτηση πάρα πολύ. Αν θα πάτε με την Νέα Δημοκρατία. Θα πω, γιατί θα να πάμε με την Νέα Δημοκρατία. Δεν θα πάμε με την Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αφήστε με να ολοκληρώσω τη φράση μου. Πού θα πάτε? Το εκεί. Θα το εκεί. Α, εσείς μόνοι σας δεν μπορείτε. Όχι, λέω, ρωτάω. Εγώ μπορώ, είμαι μια χαρά μόνος μου. Στην περίπτωση που τεθεί μια χαρά είμαστε, είμαι μόνος μου. Δίλημα, σας παρακαλώ τώρα, εντάξει. Βάζετε συνέχεια αυτό το ερώτημα εδώ και δύο χρόνια, μας έχετε καταταλαιπωρήσει. Ασχολούμαστε συνέχεια να βρίσκουμε τρόπο να απαντήσουμε, προβλέποντας την εμιμορία του ελληνικού λαού. Αφήστε να δούμε. Υπάρχουν οι προγραμματικές διαδικασίες, υπάρχουν συζητήσεις που θα γίνουν μετά από ένα αποτέλεσμα. Μπορεί στις επόμενες εκλογές, λέω θεωρητικά, μπορεί να αντί για
κυβέρνηση 3% να πάρει 15%. Για να πάρουμε εμείς αντίστοιχα 15%. Τι θα γίνει. Κλείστε όμως. Λοιπόν, ας αφήσουμε τις ιονοσκοπήσεις. Η ουσία είναι ότι υπάρχει μια συντηρητική παράταξη που απειλεί να έρθει και πιθανά να έρθει ακόμα και αυτοδύναμη με τη δική σας πολιτική, η οποία ως συντηρητική πολιτική ταυτίστηκε με την πολιτική της δεξιάς. Και εμείς έχουμε μια προοδευτική πρόταση. Θα επιμείνουμε σε αυτή την πρόταση και πιστεύουμε ότι τώρα που μείναμε όρθιοι θα επιστρέψουμε στο πολιτικό προσκήνιο και θα δώσουμε τη μάχη μας για τον δημοκρατικό και προοδευτικό χώρο. Διότι ξεκαθάρισα χθες τα πράγματα ποιοι είναι προοδευτικοί και ποιοι είναι συντηρητικοί. Αυτό που είπε ο Κώστας ο Σκανδαλίδης περιέγραψε γλαφυρά μια απειλή που επικρέμεται στον ελληνικό λαό. Αυτά θα σας έλεγα είναι και μια ανάλυση δεύτερης ματιάς. Όχι, το περιέγραψε είναι μια δεύτερη με γλαφυρότητα και παραστατικότητα θα έλεγα. Λοιπόν, καλή δύναμη και καλή μεγάλο ερώτημα είναι απέναντι σε αυτή την απειλή. Η απειλή είναι ότι θα βγει η Νέα Δημοκρατία. Ναι, αυτή είναι η χειροπιαστή απειλή, λέει ο κύριος Σκανδαλίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που το περιέγραψε έχουμε ένα μήνα τα πούμε όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Βορύδη και εσάς, κύριε Σκανδαλίδη και εσάς. Νομίζω ότι θα είστε καλά. Να είμαστε ήρεμοι στις εκλογές. Σταματήστε να απολώνεστε και να απολώνετε τον ελληνικό λαό. Αρχίζει η μάχη του Σταυρού τώρα για εσάς. Είναι και το πιο δύσκολο. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε αυτό το διάλειμμα που έχουμε τώρα για να υποδεχτούμε και τους επόμενους καλεσμένους, γιατί σήμερα είναι μια ειδική εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε. Βλέπετε και τα αποτελέσματα από κάτω περνάνε στη φάσα σε όλους τους δήμους. Είναι επεισόδια στο σύριαλ των εκλογών. Έτσι, αλλά εμείς πάντα είχαμε αδυναμία στα δημοτικά. Έτσι, είχαμε σωστό. Όλοι. Είχαμε να δούμε και την προσφορά μας που έχουμε ένα δώρο αξίας 2.500 ευρώ για αυτή την εβδομάδα, παρακαλώ. Είναι ένα κρεβάτι χειροποίητο υπέρδιπλο τύπου Legend με στρώμα ανατομικό. Είναι προσφορά της Greco Strom, μια ελληνική εταιρεία με 55 χρόνια παράδοση. Επενδύει καθημερινά στην ποιότητα, την τεχνογνωσία και την πρωτοποριακή σχεδίαση στρωμάτων, κρεβατιών και προϊόντων ύπνου. Πώς μπορείτε να το κερδίσετε αυτό το πολύ ωραίο δώρο? Θα στείλετε μήνυμα ή θα τηλεφωνήσετε από σταθερό ή κινητό στο 14584. Θα γράψετε ΑΚ στο μήνυμά σας, κεφαλαία και το όνομά σας. Θα το στείλετε στο 14584 και την Παρασκευή 31 Μαΐου μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός. Πάμε στη διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ο Ελλάδος 7, η πρώτη μετεκλογική εκπομπή. Είμαστε εδώ, Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Γιάννης Αραντάκος. Αποτυπώνουμε το στίγμα, όχι μόνο του τι έγινε χθες και πώς είναι η ανάλυση που κάνουν τα ίδια τα εκπρόσωποι των κομμάτων, αλλά και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, αλλά μιλάμε και για την επόμενη μέρα, διότι μία κάλπη έκλεισε, μία άλλη ανοίγει. 30 Ιουνίου, λογικά, η χώρα θα οδηγηθεί σε εθνικές εκλογές. Είχαμε πει και πριν το διάλειμμα να δούμε για κάποιους δήμους. Όπου είχαν τα αποτελέσματα κάποιους δήμους που ήταν δήμοι σύμβολα για πράγματα τα οποία συνέβησαν, καταστροφές, όπως είναι ο Μαραθώνας, όπως είναι ο Δήμος Ραφίνας. Το Μάτι ανήκει και στους δύο δήμους. Η Μάνδρα επίσης. Να δούμε εκεί πώς ψήφισαν οι άνθρωποι οι οποίοι υπέστησαν πολύ μεγάλες καταστροφές. Να δούμε λοιπόν στο Δήμο Ραφίνας Πικερμίου τι έγινε ακριβώς. Εκεί ο νυν δήμαρχος, ο κ. Ευάγγελος Μπουρνούς, πήγε εξαιρετικά καλά. Οφείλω να πω, με 43,8. Ο κύριος Φαφούτης 16,8. Ο κύριος Χριστόπουλος Γιώργος ήταν ο παλαιότερος δήμαρχος πριν από νομίζω 2 τετραετίες. Και ο κύριος Πιστικίδης με 11,5. Το αστεράκι να πούμε το βγάζει τον κύριο Πιστικίδη, γιατί ο κύριος Μπουρνούς με τον κύριο Πιστικίδη μοιραστήκανε την θητεία. Ακριβώς. Ουσιαστικά τα δύο πρώτα χρόνια ο κύριος Πιστικίδης και η μεγάλη καταστροφή ήρθε στον κύριο Μπουρνούς στο κεφάλι. Αλλά είδατε, βγήκε πρώτος. Βοήθησε ό,τι έκανε με τη φωτιά τότε εκείνο το ήτανε βράδυ. Ήτανε παρόν καταρχήν. Ήτανε, αυτό λέω, αυτό λέω, βγήκε μπροστά. 43,8. Και νομίζω ότι θα είναι, ο δεύτερος γύρος θα είναι μια τυπική διαδικασία. Έχω την πρόβλεψη ότι μάλλον θα το πάρει το 50%. Πάμε να δούμε τι έγινε στο Μαραθώνα. Εκεί όπου ο τέος δήμαρχος, ο κύριος Ψινάκης, δεν κατέβηκε. Κατέβηκε για ευρωβουλευτής ο κύριος Ψινάκης.
με τη φίλη, πώς το λέγει, γινό. Η φίλη του Ηλία Ψινάκη. Η φίλη του Ηλία Ψινάκη. Δεν πήγε πολύ καλά. Εκεί λίγο στο 0 ακόμα. Α, εδώ έχουμε ντέρμπι Λιβαθινού Τσίρκο. Τσίρκας, ο κύριος Τσίρκας. Είναι παράγοντας περιοχής ο κύριος Τσίρκας, επί το γνωρίζω. 39,4. Ο κύριος Σπύρος Λιβαθινός, γνωστός ποδοσφαιριστής, το είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή, 28,4. Νομίζω ότι είναι ντέρμπι. Υπάρχει θέμα εδώ στον Μαραθώνα. Ο κύριος Χατζηγιάννης στο 15%, ο κύριος Κυπαρίσης στο 11% και ο κύριος Στεφανίδης στο 5,9%. Νομίζω δεν έχει κρυθεί στο Μαραθώνα ακόμα. Η μάχη μεταξύ του κύριου Τσίρκα και του κύριου Λιβαθινού θα είναι αμφίροπη. Και πάμε στη Μάντρα. Να δούμε στη Μάντρα. Ο κύριος Στάθης είναι πρώτος 37,3%. Η κυρία Κριακούκη Ιωάννα 27% και ο κύριος Δρίκος 16,4%. Εκεί πηγαίνουν στο δεύτερο γύρο η κυρία Κριακούκη και ο κύριος Στάθης. Αυτό έγινε και στη Μάντρα και εκεί έχει 94,4% ενσωμάτωση. Πάμε τώρα να συναντήσουμε μια δήμαρχο η οποία βγήκε με 100%. Να δούμε πριν από αυτό, με Ιορδάνη, ναι. Να δούμε πρώτα ποιοι δήμαρχοι βγήκαν με την πρώτη απευθείας που έχει ενδιαφέρον. Βλέπουμε τον κύριο Μπέο εδώ, 57,2%, ο κύριος Παχατουρίς 74%. Ο κύριος Μπέος, αφού εκεί πέρα στο Βόλο δεν έχει αντίπαλο. Στο Περιστέρι γιατί ψηφίζουν? Γιατί είναι απευθείας πρέπει να τυπικά, ρε παιδί μου. Είναι τυπική διαδικασία. Ποια είναι η. Θυμάσαι τώρα, μπορεί να είναι και πρόχειρο. Τώρα, 20. Πάμε στα 20 χρόνια τώρα. Είναι, 20... είναι μόνιμος. Ναι, ναι. Μόνιμος άνθρωπος, άλλαξε όλο το Περιστέρι. Φίλε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ο κύριος Ιωακιμίδης πολύ καλά στην Νίκαια πήγε. 64. Γλυφάδα Παπα-Νικολάου 78. Τον πέρασε τον. Κρατήστε τώρα, παιδιά, μια στιγμή. Τον πέρασε τον. Στάλιν. Ο Παπα-Νικολάου. Όχι, τον Μπαχατουρίδη. Ο Παχατουρίς 74 είχε την πρωτιά, ο Παπα-Νικολάου 78. Ο Σιμεών, ο Δανιηλίδης στην Νεάπολη βγήκε 55,5 και εκεί έχουμε τέτοια ποσοστά συνεχώς, πολλές τετραετίες. Παπαστεργίου Δημήτριος στα Τρίκαλα 57, Πηλαία Χορτιάτη ο Ιγνάτιος. Ο Ιγνάτιος που δεν το θέλανε η Νέα Δημοκρατία να κατέβει Θεσσαλονίκη. Θα το είχε καθαρίσει το παιχνίδι τώρα. Βγήκε 70%. Στο Γαλάτσι ο κύριος Μαρκόπουλος, στη Θέρμη ο κύριος Παπαδόπουλος, στη Μενεμένη ο κύριος Κυριζόγλου. Πρόσεχε, όλοι αυτοί που βλέπουμε είναι καινοί δήμαρχοι. Δηλαδή ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε η καλή τους θητεία στους δήμους τους. Ο κύριος Κωνσταντάτος ξαναβγήκε 68, Ελληνικό Αργυρούπολη. Ο Κωνσταντέλος ο Γρηγόρης 72. Άλλος χτυπάει και αυτός πρωτιά. Άλλος μόνιμος. Έτσι. Φιλής Παππούς Χρήστος, Παπάου Χολαργός Αποστολόπουλος Ηλίας και Άργους ο κύριος Καμπόσος Δημήτρης. Ο Καμπόσος δεν ήταν που είχε τα προβλήματα εκεί. Τα προβλήματα εννοείς? Τα προβλήματα είναι τις δηλώσεις. Ο κύριος Κανίλης με 68 βγήκε και αυτός πρώτη στον Άλυμο. Μοσχάτο Σταύρου Ευθυμίου Ανδρέας 60%. Μαυρίδης Βασίλειος στην Οριστιάδα 50%. Χαλκιδόνα Αναγνωστόπουλος Σταύρος. Και Ναύπλιο Κοστούρας Δημήτριος 50%. Ωραία. Έχεις και άλλα, ο κύριος Γιάννης Λιμπέρης 51%, Φίλιππος Ασιάζδης, στο Κοροπή ο κύριος Δημήτρης Κιούσης, Ελευσίνα ο κύριος Αργύρης Οικονόμου, Κωνσταντίνος Ιωνίδης, στο Κιλκής Παιωνίας, Δήμος Παιωνίας. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μαρία Κακαλή, η οποία είναι δήμαρχος στον Άγιο Ευστράτιο. Κυρία Κακαλή, καλή σας ημέρα, 100%. Δεν ξέρω, δεν είχατε αντίπαλο ή ο αντίπαλος δεν πήρε κανένα ψήφο. Ούτε τον εαυτό του δεν ψήφισε, δηλαδή. Συγχαρητήρια, καλημέρα. Καλημέρα. Μας ακούτε, κυρία Κακαλή? Καλημέρα σας, έχασα λίγο τη σύνδεση. Επαναλαμβάνετε, σας παρακαλώ, την ερώτηση. Δεν ήταν ερώτηση, σχόλιο ήταν ότι μάλλον δεν υπήρχε αντίπαλος, γιατί και να υπήρχε αντίπαλος δεν θα πήρε ούτε την ψήφο, δεν θα βρήκε μέσα. 100% πήρατε και συγχαρητήρια, γι' αυτό σας φιλοξενούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Έχουμε δυσκολίες με τον Άγιο Ευστράτιο. Πήγαμε να φτιάξουμε... Να τα φτιάξει, Δήμαρχος. Έχει ξεκινήσει από 2013. Κυρία Κακαλή μου, έχουμε μεγάλο πρόβλημα και νομίζω ότι το στοίχημα της επόμενης τετραετίας είναι να φτιάξετε εκεί τις... επικοινωνίες. τις επικοινωνίες. Δεν ξέρω, μας ακούτε τώρα. Ναι, τώρα σας ακούω λίγο καλύτερα. Ναι, όντως έχουμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεση με το ίντερνετ, για να είμαι ειλικρινής. Δύσκολα θα επικοινωνήσουμε. Θα επανέλθουμε. Πάμε στο τραπέζι μας, όπου έχουμε εκπροσώπους των κομμάτων. Έχουμε και ανθρώπους που εκτέθηκαν στις ευρωεκλογές. Άλλοι με επιτυχία, άλλοι με λιγότερη επιτυχία. Τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή καλωσορίζω.
υποψήφια ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ελίζα Βόζενμπερκ, υποψήφια ευρωβουλευτή και εκλεγόμενη. Συγχαρητήρια, κυρία Βόζενμπερκ. Φαίνεται ότι θα εκλεγείτε και σε πολύ καλή σειρά. Ευχαριστώ για την συγχαρητήρια. Πρόσκληση. Και τον αντιπρόεδρο του Ποταμιού, τον κύριο Γιώργο Μαυρωτά. Καλώς ήρθατε, κύριε αντιπρόεδρε. Καλημέρα. Και εγώ συγχαρητήρια να δώσω την κυρία Βόζενμπερκ. Πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Παναγιώτη Κουρουπλή που σήμερα, παρότι είδε τα αποτελέσματα, σηκώθηκε το πρωί και ήρθε πραγματικά στην εκπομπή. Κύριε Κουρουπλή, ευχαριστούμε πολύ. Να συγχαρώ την κυρία Βόζενμπερκ και όσους έχουν εκλεγεί. Ευχαριστώ, καλή κύριε θητεία, ευχαριστώ καλή πολύ. Πορεία. Η ζωή έτσι είναι. Οι εκλογές κάπως έτσι κινούνται στη δημοκρατία μας. Άλλοτε με χαρές, άλλοτε με πίκρες, άλλοτε με θέλει όμως και θάρρος να σηκωθείτε πρωί-πρωί. Τι να κάνω. Μια δύσκολη τέτοια μέρα και να εκτεθείτε στην τηλεόραση. Είναι μια δύσκολη μέρα για όσους έχουμε δοκιμαστεί και δεν πήγαν καλά τα αποτελέσματα, αλλά πρέπει να μάθουμε στη ζωή να κάτι, και, μία μάχη χάθηκε και να κερδίζουμε και να χάνουμε. Θα σας δούμε στην λίστα των εθνικών εκλογών τώρα. Εντάξει, όλα είναι ανοιχτά. Θα το θέλατε εσείς. Ορίστε. Θα το θέλατε εσείς. Κοιτάξτε, άμα το θέλω δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έτσι είναι. Έτσι αυτό είναι. Ο κ. Τσίπρας δεν θα έχει θέμα, άμα το ζητήσετε εσείς. Τώρα, η διαφορά 9 μονάδες την περιμένατε? Όχι. Είναι μια καθαρή νίκη της Νέας Δημοκρατίας, για να είμαστε κοντά στην πραγματικότητα. Βεβαίως, οι εθνικές εκλογές, να ξέρετε, δεν θα είναι τόσο απλή διαδικασία για τη Νέα Δημοκρατία. Και για το στοίχημα για τη Νέα Δημοκρατία τώρα θα είναι να μην πέσει κάτω από αυτή τη διαφορά. Λοιπόν, δεν θα είναι απλά τα πράγματα. Το δικό σας στοίχημα ποιο θα είναι, κύριε Κουρουμπλή? Να εμποδίσετε την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ή να πετύχετε εκλογική πλειοψηφία? Το δικό μας το στοίχημα είναι να μπορέσουμε να πάρουμε το όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό. Καλά, που αυτό που μου λέτε τώρα δεν είναι. Είναι προφανές. Θέλω να πω ότι κατεβαίνετε με στόχο να ανατρέψετε το μείον 9,5 ή κατεβαίνετε με στόχο να εμποδίσετε τη Νέα Δημοκρατία να κάνει την κυβέρνηση? Το 9,5 είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Και αυτό το ερώτημα. Δεν είναι απλό. Από εκεί και πέρα, εμείς θα δώσουμε τη μάχη. Έχουμε επιχειρήματα πάρα πολλά για το έργο που έχει γίνει. Και ο ελληνικός λαός θα είναι ο τελικός κριτής στη δημοκρατία μας. Και στη δημοκρατία γενικά, η εναλλαγή στην εξουσία είναι ένας μηχανισμός που δημιουργεί τις συνθήκες της εξέλιξης αυτές. Λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Βαρεμένο. Για να έρθει αυτό το 9,5 η διαφορά και αυτή η αντιστροφή του ρεύματος, λάθη έγιναν? Δεν ήρθε μεταφυσικά αυτή η εξέλιξη. Για να πάρει ο λαός αυτή την απόφαση σημαίνει ότι κάποια πράγματα δεν τα άκουσε με τον τρόπο που θα ήθελε να τα ακούσει, δεν τα είδε. Αυτά λοιπόν όλα πρέπει να γίνει μια σοβαρή ενδοσκόπηση, να ψηλαφιστούν, να αναλυθούν, να αγγίξουμε τον πυρήνα των προβλημάτων, διότι δεν... Μάλιστα. Ο λαός, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω πάντοτε μία βασική άποψη, ότι ο λαός δεν έχει τρελαθεί, δεν τρελαίνεται όταν δεν μας ψηφίζει και είναι καλός όταν μας ψηφίζει. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό. Έγιναν λάθη και από εκεί και πέρα θα καθίσουμε να τα δούμε. Έχουμε ένα χρονικό διάστημα μέχρι τις εθνικές εκλογές. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, κύριε Κουρουμπλή μου, και οι παροχές δεν πιάσαν τόσο πολύ. Κοιτάξτε, οι παροχές δεν ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να πιάσουν τώρα. Οι παροχές είναι κάτι το οποίο μακροπρόθεσμα ο κόσμος θα καταλάβει για την περί τίνος πρόκειται. Ναι. Θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίστηκε ως ένα μνημονιακό κόμμα? Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τις επιπτώσεις του από την ιστορία των μνημονίων. Αλλά πρέπει να σας πω όμως ότι στη βάση αυτή πρέπει να δεχτεί κανείς ότι άντεξε. Παρότι... Πάνω από 20 λέτε. Πάνω από 20, ποσοστό πάνω από 20. Ναι. Δηλαδή το ότι κράτησε τις δυνάμεις του σε ένα τέτοιο επίπεδο κάτω από τις συνθήκες που βρέθηκαν όλα τα κόμματα σε τέτοιες συγκυρίες είναι κάτι το οποίο... θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Σωστό. Και πάτε το ότι είναι αυτή τη στιγμή ο απέναντι στη δεξιά πόλος είναι κάτι το οποίο του δίνει μια προοπτική. Έμεινε ως δεύτερο, εννοείται, ως δεύτερος πόλος, ας πούμε. Μάλιστα. Βάλτε μια τελεία. Κυρία Βόζενμπερκ.
Για πείτε μας τώρα, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Καταρχάς να πούμε, κύριε Χασαπόπουλε, κύριε Σαραντάκο, ότι είδαμε ότι πραγματικά στη δημοκρατία εδώ δεν υπήρξε η χαλαρή ψήφος. Υπήρξε συμμετοχή. Νομίζω ότι μειώθηκε η αποχή. Δεν έχω ακριβώς. Και ο δικοματισμός, θα το πούμε και με τον κύριο Μαυρότα, ναι. Λίγο ενισχύθηκε. Σβήσανε κόμματα. Αλλά εκφράστηκαν οι πολίτες δημοκρατικά. Έδωσαν το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής. Γι' αυτό και είναι πραγματικά καθαρή η νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Όμως, εγώ θέλω να βάλω και μια άλλη παράμετρο. Είναι και καθαρή επιτυχία του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Γιατί δεν επέλεξε τον εύκολο δρόμο υποσχέσεων που δεν μπορούσε να τηρήσει. Δεσμεύτηκε για πολύ λίγα πράγματα, πρότεινε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα το οποίο μπορεί να είναι εφαρμόσιμο σε επίπεδο εθνικής πολιτικής και κυρίως επένδυσε στην ενότητα απέναντι σε μια ρητορική διχαστική που ακολουθήθηκε από την κυβέρνηση τον τελευταίο καιρό. Να σου πω, επειδή πάμε σε εθνικές εκλογές και η ψήφος είναι διαφορετική τώρα. Βεβαίως. Μπορεί να ακολουθήσει την ίδια τακτική, δηλαδή να πηγαίνεις για την εξουσία και να μην υποσχεθείς πράγματα. Ακριβώς αυτήν θα ακολουθήσει. Τι εννοώ, θα δεσμευτεί για αυτά το υποσχέθηκε. Ένα πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε στον ελληνικό λαό, το παρουσιάσαμε όλοι, γύρισε σε όλη τη χώρα και υποσχέθηκε και χτες το βράδυ, όπως είδατε, στο πολύ ισορροπημένο και εξαιρετικά σοφό μήνυμα του, θα πω. Μίλησε για ενότητα. Υποσχέθηκε να ξαναγυρίσει τη χώρα, να εξηγήσει με κάθε λεπτομέρεια το πρόγραμμα πλέον της εθνικής πολιτικής που θα ακολουθηθεί και στην οικονομία, ναι, και στην παιδεία και στην υγεία, σε όλους τους τομείς, αυτά τα οποία επιτρέπει η δημοσιονομική εικόνα της χώρας να μπορεί να υποσχεθεί. Δεν μπήκε σε υποσχέσεις οι οποίες συνήθως αποδεικνύονται ότι αν δεν είναι υπερβολικές, σε μεγάλο βαθμό είναι και ψευδείς. Και γι' αυτό έχουμε αυτή την καθαρή, κατά την άποψή μου, εν μέρη εντολή. Είναι μια προεντολή, να πω έτσι. Γιατί είναι προανάκρουσμα οι ευρωεκλογές για αυτό που θα ακολουθηθεί μετά στις εθνικές εκλογές. Κύριε Μαυρότα, είχαμε εδώ, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, τον κύριο Θεοδωράκη, ο οποίος σε μία ερώτησή μας για το αν είναι ένα κρίσιμη εκλογή και για τον ίδιο ή για το κόμμα του, είχε υπενηχθεί ότι προφανώς θα καθορίσει και τις επόμενες κινήσεις του ως πρόεδρος του ποταμιού, ανάλογα με το αποτέλεσμα. Ναι. Το αποτέλεσμα προφανώς δεν ήταν αυτό που θέλατε. Σημαίνει ότι το ποτάμι μπορεί να μην υπάρχει στις εθνικές εκλογές. Σίγουρα το αποτέλεσμα, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ήταν κατώτερο των προσδοκιών μας, αυτό το 1,6-1,7 που πήρε το ποτάμι. Αν και οι 100.000 ψηφοφόροι, στους οποίους αντιστοιχεί, δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο, είναι όμως μακριά από τις προσδοκίες, από τον πύχη που είχαμε θέσει. Νομίζω ότι όλα αυτά θα τα δούμε τις αμέσως επόμενες μέρες και στο Πολιτικό Συμβούλιο που θα γίνει αύριο μεθαύριο, προκειμένου να καθορίσουμε τη στάση μας, γιατί τα περιθώρια είναι και ασφικτικά. Εν όψη των εθνικών εκλογών, πρέπει να δούμε λίγο τα γενικότερα τα αποτελέσματα. Γιατί κατεβήκαμε με μια ατζέντα ευρωεκλογών στις ευρωεκλογές, αλλά τελικά το παιχνίδι παίχτηκε αλλού. Δηλαδή, ήμασταν εκτός θέματος. Ήταν εκλογές με εθνικά χαρακτηριστικά ως επιτοπλίστων. Η δική σας θέση είναι μήπως το ποτάμι έκλεισε τον κύκλο του. Εγώ θεωρώ δεν έχει κλείσει τον κύκλο του, αλλά ίσως θα πρέπει να κάνει να αναστοχαστεί λίγο την από εδώ και πέρα πορεία του. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι τα πράγματα που έχει πει το ποτάμι δεν... Πολλοί λέγανε ότι ναι, καλά το λες, ναι, σε συμπαθώ, σε κάνω, σε δείχνω, αλλά αυτό δεν μεταφραζόταν σε ψήφο. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει, να βρούμε άλλα κανάλια να διοχετεύσουμε τον καθαρό μας λόγο. Ο λόγος που φτάσατε σε αυτό το μικρό ποσοστό, πιστεύετε ότι είναι η στάση που κρατήσατε στο θέμα με τις πρέσπες, είναι το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια δυναμική και αφομοίωσε το ποτάμι? Θεωρώ περισσότερο το δεύτερο. Και εδώ να δώσουμε συγχαρητήρια στη Νέα Δημοκρατία, γιατί εδώ που τα λέμε, εγώ περίμενα μια νίκη της Νέας Δημοκρατίας σε ευρωεκλογές στα σημεία, ας το πούμε, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν ένα σχεδόν νοκάουτ για να αναγκάσει τον Πρωθυπουργό να πάει σε εκλογές. Οι πρέσπες, αν θέλετε τη γνώμη μου, επηρέασε, αλλά όχι καθοριστικά, γιατί 1,6% είχαμε στις δημοσκοπήσεις από το 2016-2017 και μετά, 1 με 1,5 μας βγάζανε. Τώρα πήραμε 1,6-1,7. Δηλαδή θεωρώ ότι μπορεί κάποιοι να εκτιμήσανε τη στάση μας στις πρέσπες και το ισοζύγιο των θετικών και των αρνητικών νομίζω ότι είναι μάλλον μηδενικό. Άρα λέτε ότι ήταν ότι η δυναμική του Μητσοτάκη περισσότερο. Και το πολιτικό κλίμα που, όπως είπε και ο κ. Σαραντάκος προηγουμένως, επικράτησε σε αυτές τις ευρωεκλογές, δηλαδή αυτός ο δικοματισμός, νομίζω ότι
συνέθλιψε σε μεγάλο βαθμό τα μεσαία, τα κόμματα του μεσαίου χώρου. Ήθελα να πω ότι εγώ που γύριζα σε όλη την επικράτεια είχα την ευκαιρία όταν με είχατε καλεσμένη εδώ να το πω. Αυτό το οποίο εισέπρατα, ότι δύο πράγματα δεν θα συγχωρούσε ο ελληνικός λαός στην κυβέρνηση. Τις πρέσπες, εγώ διαφωνώ εδώ στο, με τον κύριο Μαυρωτά με την έννοια ότι έβλεπα μια αντίδραση πολύ έντονη. Στη Βόρεια Ελλάδα μιλάτε κυρίως. Όχι μόνο, γιατί είχε βγει τότε, αν θυμάστε, ο κύριος Πρωθυπουργός παρουσία του Αναστασιάδη και του Μακρόν και είχε πει ότι όλο αυτό το ογκώδες συλλαλητήριο απαιτελείται από ανθρώπους που ήταν ακραίοι και μη σκεπτόμενοι ή και είχαν προσβληθεί. Και το δεύτερο ήταν. Αυτό δεν το είχαμε πει ποτέ εμείς πάντως. Όχι εσείς. Όχι, ναι. Μιλώ για το πόσο ότι δυναμική. Οι πρέσπες και η ότι συμφωνία έπαιξε το... ρόλο μεγάλο. Έπαιξε πολύ σημαντικό συμφωνία. Ρόλο αυτό, λέει. Συγγνώμη, κυρία Βόζεμπεργκ. Παιδιά, για το κλείσιμο, αν μπορούμε να ετοιμάσουμε τις κάρτες με τους ευρωβουλευτές. Να φρεσκάρουμε, τα δείξαμε στην αρχή. Να φρεσκάρουμε γιατί γίνεται και αργή η ενσωμάτωση. Ναι, γι' αυτό. Πολύ αργή. Γι' αυτό το είπα. Και το πάντως, δεύτερο... Μην ανησυχείτε. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον γιατί όλοι θα συνεργαστούμε στην Ευρώπη. Υπάρχει. Κλείστε όμως, κύριε Βόλβερ, και να ναι. κλείσει ο και το δεύτερο πλήμα. Ήταν οι 125 νεκροί στο Μάτι και τη Μάνδρα. Αυτά μίλησαν στο συναισθηματισμό του πολίτη και θεώρησε ότι η διαχείριση. Ο τρόπος του χειρισμού, δηλαδή. Ναι, η διαχείριση, οι αβελτηρίες. Κανείς δεν χρεώνει σκοπιμότητα προς Θεού. Αλλά είδαν, δηλαδή αυτά λειτουργήσαν πολύ. Συν το γεγονός ότι η υπόσχεση για τα μέτρα δεν επηρέασε καθόλου το αποτέλεσμα. Κύριε Κουρουμπλή, μια τελευταία ερώτηση. Η ατζέντα ενόψει των εθνικών εκλογών από το ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι, η συντηρητική δεξιά και η προοδευτική αριστερά? Έτσι θα πάμε. Ξέρετε, θα ήθελα να πω κάτι για το θέμα των πρεσπών. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταγράψει πολύ σημαντική παρουσία στη Μακεδονία. Εδώ υπολογίζανε ότι... Θα έχει καταρρεύσει, δεν είναι έτσι. Στην Κεντρική Μακεδονία δεν το προέκυψε αυτό, θέλω να σου πω. Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν. Όχι, δεν μιλάμε για την περιφέρεια. Ναι, απλώς επειδή είναι και εκεί η πολιτική ψήφος. Δηλαδή ο κ. Γιαννούλης δεν πήγε. Λοιπόν, μιλάμε για τις ευρωεκλογές. Δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως υπολογίζαν κάποιοι. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ πιστεύω και στην κουβέντα που προηγήθηκε ότι οι εθνικές εκλογές θα είναι πολύ πιο δύσκολες. Σε ό,τι αφορά την αναμέτρηση και για τη Νέα Δημοκρατία, δεν θα είναι απλά τα πράγματα. Θα συμπιεστούν τα μικρά κόμματα, ακόμα περισσότερο. Καθιερώνεται πλέον ο διπολισμός. Είναι και αυτό ένας ορισμός της διαδικασίας αυτών των ευρωεκλογών. Και πιστεύω ότι πλέον η στρατηγική που, με την οποία θα κινηθεί η κυβέρνηση θα έχει... προηγηθεί η καλή ανάγνωση του μηνύματος που στέλνει μάλιστα. ο ελληνικός λαός και θα δούμε τι ωραία. Θα κρίνει τελικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή... κύριε Πολιτικός Κριτής. Καλή συνέχεια, θα λέγαμε. Να δούμε, φεύγοντας αυτόν τον πίνακα με τους ευρωβουλευτές. Για πάμε να τους δούμε, λοιπόν. Ποιοι είναι, ποιες εδώ βλέπουμε ο κύριος Κυμπουρόπουλος, είναι πρώτος από την Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μεϊμαράκης, η κυρία Βόζεμπεργκ, συγχαρητήρια και πάλι τρίτη, με 100. 19 είναι εκεί. Είναι μακριά, παιδιά, οι κάρτες, γι' αυτό δεν μπορούμε να τις δούμε από εδώ. Η κυρία Σπυράκη συνεχίζει με 108. Ο κύριος Κεφαλογιάννης 85. Η κυρία Σημακοπούλου με 81. Και ο κύριος Κίτσος με 80.000 ψήφους. Αυτοί είναι 2, 4, 6, 7. Για τη Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Παπαδημούλης 105. Κουντουρά 92. Στο 33% είναι αυτά. Αρβανίτης 82. Κούλογλου 77. Γεωργούλης 60. Και Κόκαλης 55, 2, 4, 6 από το ΣΥΡΙΖΑ, 2 από το ΚΙΝΑΛ, Ανδρουλάκης και Καϊλή με 56 και 47.000. Η την κυρία Καϊλή λένε πάντως ότι δίνει μάχη με τον κύριο Παπανδρέου. Δεν είναι μακριά ο κύριος Παπανδρέου από την κυρία Καϊλή. Εξαρτάται να έχει ενσωματωθεί και η Πάτρα. Ναι. σωστό. Το ΚΚΕ ο κύριος Παπαδάκης και ο κύριος Νικολάου με 24 και 19. Και έχουμε μετά τον κύριο Λαγό και τον κύριο Κωνσταντίνου από τη Χρυσή Αυγή. Και στο τέλος είναι ο κύριος Βελόπουλος με 52.000 από την Ελληνική Λύση. Και με ερώτημα, η κυρία Σακοράφα, με ερώτημα από τον Μέρα 25. Με ερώτημα. Αν θα πάρει την έδρα, δεν πάει η κυρία Σακοράφα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και με αυτά τελειώσαμε στην πρώτη μας μετεκλογική εκπομπή. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7 θα είμαστε εδώ, πρώτο Θεός. Και με αποτελέσματα και αύριο θα έχουμε, γιατί μπαίνουν συνέχεια. Δεν έχουμε κανένα εκλογέ σχήμα, δεν γίνεται. Των εθνικών. Καλημέρα σε όλους, καλή μέρα να έχετε. Καλή συνέχεια, γεια σας.